Καλησπέρα στο ακροατήριο του Αθλητικού Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11, πάντοτε στο Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Σήμερα έχουμε παρέα μας τον φίλο μου και συνοπαδό μου, τον Αντώνιο. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Ζάχο Χατζή Πυρπυρίδη. Ναι, Χατζή Πυρπυρίδη. Χατζή Πυρπυρίδη, λέει, αυτό που έβαλε δύο γκολ. Τι πόσο, λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο καλά στο μικρόφωνο, παρακαλώ. 17-18, θα μας πει ο Νίκος. Θα μας τα πει ο Νίκος λίγο μετά τις 10. Ένα λεπτό, ξεκινήσαμε με γκαλά, όχι γκαλά, να πάτε σε κανένα γκαλά, να δείτε καμιά, τίποτα, καμιά, έτσι, κανένα πίνακα ζωγραφικής, όχι βέβαια. Friend from Desire, θυμάσαι ποια χρονιά είναι αυτό, μπα. Όχι, αυτό δεν νομίζω να είναι 90, νομίζω πάνω από 2000 είναι το γκαλά. Read from Desire, για ρίξτο. Νομίζω είναι πάνω από 2000. Νομίζω εγώ. Ή 99. Για πες, κάτσε εδώ γιατί δεν κοιτάω εγώ πότε είναι. Θα το βρούμε το θεματάκι. Λοιπόν, να πω ότι λίγο μετά τις 10 θα έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Υπήρχε και φιλικό σήμερα με την Αγία Μαρίνα. Πόσο έλεξε, 4-5-0, 6-0, πόσο? 4-0. Και δύο έβαλε ο Χατζιπυρπυρίδης. Ο 17χρονος, ποιοι βάλαν τα άλλα δύο? Ο Ντάτκοβιτς έκανε το 1-0 με κεφαλιά. Τι λέει, ωραίος. Και το 2-0 πρέπει να το έκανε ο Μάνος στο... λίγο πριν το ημίχρονο, στα χωμέρια. Και μετά έβαλε και τις πιο πιτσιρικάδες. Και μετά έβαλε όλους τους πιτσιρικάδες μαζί με Μπερτόλιο, Μαρτίνες, Δελιζίση και τον Αλούνα. Αυτοί. Όλοι άλλοι ήταν πιτσιρικάδες. Αυτοί. Μπακούτσης, Μπακαλιάνης, Σαγκαλίδης, Χατζιπυρπυρίδης, Γκέργης κτλ. Και ο Χατζιπυρπυρίδης έρπαξε την ευκαιρία. Ομολογώ, αυτόν δεν τον είχα ακούσει. Όλους άλλους είχα ακούσει κάτι Μαρμαρίδηδες, κάτι. Τσαγκαλίδης και τα λοιπά, τους ξέραμε. Μαρμαρίδης, δηλαδή, όπως λέμε, Μάρμπλ. Ο Μάρμπλ. Ο Μάρμπλ, έτσι. Κατέχεις, Οξφόρδη. Με παιχταράς ο Μάρμπλ. Πραγματικά. Διάσπαση προσοχής. Αυτός ο Μάρμπλ. Διάσπαση προσωπικότητας, γιατί προσοχής. Πιστεύω, δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά. Δεν νομίζω να έχει έρθει γκάρτ που έχει παίξει NBA. Έχει παίξει NBA. Εντάξει, όσο έχω παίξει εγώ NBA, έχει παίξει κι αυτός. Εντάξει, αυτός λίγο περισσότερο, κάποια δευτερόλεπτα περισσότερο. Αλλά ο οποίος είχε. Να το πω αλλιώς. Ο Σακίλ Ονίς, θυμάσαι ότι είχε πρόβλημα με τις βολές. Ναι. Το θυμάσαι, Σακ. Έτσι, Σακ Ατάκ. Θυμάσαι πόσο ποσοστό είχε ο Σακίλ Ονίς που λέγαμε τάσπαγε. Νομίζω είχε, ξέρω εγώ, 60 κάτι, 40 κάτι. 57-58. 60, ναι. Ο Μάρμπλ, ξέρεις πόσο είχε? 30. 40% είχε. Πρόσεξες, προσωπικές βολές, έτσι. Yeah. Αυτό τον πήραμε για γκάρτ. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θυμάμαι ποιος ήταν προπονητής. Δεν θυμάμαι ποιος. Τέλος πάντων, ποιος ήταν προπονητής τότε? Θα μας βοηθήσει κάποιος φίλος. Ήταν ο Πρίφτης. Ήταν η καλή χρονιά με Λάσκαρη, έτσι. Όχι. Ο Μάρμπλ ήταν με Λάσκαρη. Ο Μάρμπλ ήταν με Λάσκαρη. Με κάτι συμβόλαια. Την καλή χρονιά δεν ήταν. Καλή χρονιά ήταν ο Κάρο Γουάιτ, αυτή. Εννοώ τις καλές χρονιές με Λάσκαρη. Όχι, νομίζω... διαφωνώ. Διαφωνώ. Τέλος πάντων, να μας βοηθήσει κάποιος. Δεν είμαστε και ειδωμοί. Τρίφτης Ματσόν, θα σε γελάω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όποιος και να ήταν προπονητής. Δηλαδή, ο Πατ Ράιλι να ήταν. Δεν με ενδιαφέρει. Του φέραν δηλαδή αυτό το πράγμα και του είπαν ότι αυτός είναι Αμερικάνος γκάρτ. Δηλαδή, όταν λέμε γκάρτ, όταν λες ότι ένας στο NBA βάζει 10 πόντους. Υποθέτω ότι στην Ελλάδα θα βάζει 20 με 25, ρε παιδί μου, έτσι. Κάπως έτσι πάει. Όχι ότι είναι σίγουρο αυτό. Και του έφεραν τα στατιστικά για να δεις. Δεν βλέπεις τα στατιστικά. Και είδε ότι Αμερικάνος γκάρτ έχει 40% στις προσωπικές βολές. Και είπε, φέρτον. Κι όμως. Θυμάμαι το συμβόλαιο του 250, ήταν ακριβό τότε το συμβόλαιο του. Ήταν από τις καλές χρονιές. Καλές όταν εννοούμε. Που νομίζαμε ότι είχαμε λεφτά, έτσι, με μεγάλα συμβόλαια. Καλά, εντάξει, θα κάνουμε. Το νομίζαμε είναι σχετικό. Ναι, αυτό, και... θα το αυτό, αυτό τώρα το τέτοιο, συγγνώμη, βλέπουμε NBA, ποιο είναι αυτό, Miami με Indiana Pacers, ναι, έτσι. Είναι τα play-off νομίζω, και... έτσι. Play-off είναι, ξεκίνησαν, εντάξει. Και έχουν γιγαντοοθόνες με κόσμο από πίσω, δεν είναι, το έχεις δει αυτό? Νομίζω κάτι παρόμοιο δεν έκανε ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκι, αλλά αυτός είχε βάλει φιγούρες. Ναι, όχι, αυτό είναι, ας το πω, πανί. Τεράστιο και να το. Αυτό εδώ δεν το είδες κατευθείαν. Ναι, μπράβο. 3D, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Σηκώνει και τα χέρια, ο άλλος πανηγυρίζει την βολή. Από πίσω, όχι, όχι, από πίσω είναι και εκτελεί τη βολή και ο άλλος κάνει να τον αποσπάσει την προσοχή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν έχει μάτς σήμερα παιχνίδι, έτσι αύριο είναι ο τελικός του UEFA. Που ο Λαοτάρο θα τους καθαρίσει μόνος του, πιστεύω, αυτό το, αυτός ο Ισπανός. Και την Κυριακή έχει το παιχνίδι, τον τελικό του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά. Επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 10 θα βγάλουμε Νίκο Παπαδόπουλο για κάνα δεκάλεπτο να μας πει ρεπορτάζ Άρη. Ξεκινάω εγώ με τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν τη τιμητική τους, έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνεται όλες οι σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνεστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλής Οφούλη 76 δίπλα στο ΣΑΡΚ η διεύθυνση, πασίγνωστη, στην Καλαμαριά πάντοτε. Δεν χρειάζεται GPS έτσι. Έχετε ρεζερβέ για την κράτηση του τραπεζιού σας το 2310-413-230. Επαναλαμβάνω το ρεζερβέ 2310-413-230. Ευχαριστούμε για την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς που στηρίζει και την εκπομπή και το ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα πούμε ότι δεν έχει πρόβλημα εσύ να πάμε και μετά τις 11, έτσι, αν υπάρχει τέτοιο, αν υπάρχει. Ο λαός το θέλει. Αν ο λαός το θέλει και επιθυμεί. Τον Στέλιο τον Παπαντονίου τον είχαμε χθες εδώ. Αύριο θα έχουμε δύο παοξίδες στον Θόδωρο και μου είπε και μια έκπληξη μου ετοιμάζει. Δεν ξέρω τι έκπληξη. Ο Νίκος ήταν. Ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Α, ο Νίκος ήταν. Νίκο, δεν κατάλαβα. Sorry. Ποιο τρομάζει, ρε, και είναι και σε κρίσιμη ηλικία. Είμαι και κρίσιμη ηλικία, παθαίνω και εύκολα και καρδιά. Είμαι και άνθρωπος με μια ηλικία, Νίκο. Άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας. Μην κοιτάς ότι φαίνομαι 20 χρόνια νεότερος. Εντάξει. Λοιπόν, άρα επαναλαμβάνω, Νίκο Παπαδόπουλο θα έχουμε λίγο μετά τις 10. Αν υπάρχει συμμετοχή και τηλέφωνα θα πάμε όσο πάει, τουλάχιστον μέχρι τις 12, έτσι. Ας το πάμε μια ωρίτσα, αν υπάρχει συμμετοχή. Αλλιώς, ό,τι ώρα θέλουμε το κλείνουμε το μαγαζί. Το λέω καλά, τα λέω καλά. Μέχρι τώρα βέβαια έχει αποδείξει ο κόσμος ότι πριν τις 12 ποτέ δεν φύγαμε. 12.30 μία παρά, 2 παρά μία φορά. Ωραία. Αν υπάρχει συμμετοχή, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, είναι φίλε το ρόστερ του Άρη το 16 με 17 που είχαμε Cummings, Jenkins, Buckner, Marble, Σανικίτζε. Είχε έρθει ο Σανικίτζε τότε. Τότε που είχε πάει στον. Εσύ δεν πήγε. Παιδιά, ακούστε, δεν μπορώ, θα το πω. δεν γίνεται. Το κλείνω. Το κλείνω. Λοιπόν, αυτό που έχω δίπλα μου, παιδιά. Αριανή, στην Αριανή, ακούστε, βρώμα βγάζω. Αυτό που έχω δίπλα μου όταν ο Σανικίτσε. Καλά έκανε βέβαια, εντάξει. Όταν ο Σανικίτσε τραυματίστηκε, τι έπαιξε, ένα παιχνίδι δεν έπαιξε και στο. Ένα φιλικό έπαιξε, όχι. Γεια σου Νικόλα. Όχι, πρώτη αγωνιστική έπαιξε και στη δεύτερη, στο τρίτο λεπτό έκανε. Νομίζω, ναι. Κάπως ναι, έτσι. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο τρίτο λεπτό, τραυματίστηκε ο Σανικίτσε ο άνθρωπο. Και τι είχε πάθει τότε. Χιαστούς είχε. Χιαστούς. Αυτός και κάποιοι άλλοι, σωστά, και ένας άλλος. Ο Κρέζας. Όχι, το είπα και το επίθετο. Δεν πειράζει. Sorry, τέτοια έχει ένα δίκιο, το έχει. Αλλά Κρέζας. Sorry. Μου λέει, μιλές επίθετο. Εντάξει. Λοιπόν, πήγανε στο νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο ήταν, Όχι, εγώ δεν είχα πάει. Δεν πήγε στο νοσοκομείο. Όχι. Εγώ νόμιζα πήγε. Όχι. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Πήγανε. Πώς το κάνει ο ψάλτης, έτσι, το παίρνω πίσω. Κλακ. Έχεις δίκιο ότι πήγανε. Πήγανε στο νοσοκομείο, ρε παιδιά. Καλά κάνανε. Εντάξει, μέχρι να. Και. Ηθική συμπαράσταση στον τραυματισμένο Σανικίτσο, ο οποίος μετά. και ο Άρης δεν τον έδιωξε. Πρόσεξε, δεν τον έδιωξε. Να κοιτάξει, να κάνει λύση συμβολέο, ρε παιδί μου, έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι ομάδες, είτε ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ, ειδικά. Ο Άρης ήταν και σε περίοδο, δεν είναι και 16 είπες, πάλι χρωστούσαμε έτσι, δεν είμαι να πω ότι είχαμε πίσω τον... Εκεί η χρονιά στο Μετέχνιο, ας πούμε που... Δεν έχει σχέση, πάλι χρέη είχαμε ρε φίλε και ακόμη δεν είχαν κάνει. Είχαμε αλλά δεν το ξέραμε.
Όχι, χρέη είχαμε σίγουρα. Νομίζαμε ότι είχαμε έναν άνθρωπο που μπορούσε να τα πληρώσει. Α, ναι, έτσι είναι. Να είμαστε ετοιμολογία 100%. Ναι, ναι, ναι. Χρέη είχαμε και μάλιστα είχαμε λιγότερα από ό,τι έχουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τότε είχαμε λιγότερα από ό,τι έχουμε τώρα. Αλλά είχε έρθει ένας άνθρωπος που νομίζαμε, όχι όλοι. Να ευλογήσω, κάτσε λίγο τα γένια μου εδώ, κάτσε. Ρίξε να ευλογήσω. Ναι, λοιπόν, ότι θα ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να καλύψει εύκολα αυτά τα λεφτά, αλλά χρωστούσαμε. Κι όμως το Σανικίτσε τον κρατήσαμε και αργότερα όλη τη χρονιά, δηλαδή πληρωνόταν τρόπος το λέγει βέβαια, χωρίς να παίζει. Και φυσικά όλα αυτά τα έκανε, είναι ένα από τα μπάνιο και ο Σανικίτσε νομίζω, ή κάνω λάθος. Είναι, πώς δεν είναι. Βέβαια. Ένα από τα 8 μπάνιο και ο Σανικίτσαρος. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, κάτσε να δω τι λέει εδώ το φίλος μας ο Τζον. Το μπρίφτη είχαμε λέει Ζάχο. Μπρίφτη, καλά είπα εγώ. Τον μπρίφτη. Ήταν η χρονιά μετά από Κάρο Βάιτ και Μακνίλ, Τζερέλ Μακνίλ και τα λοιπά που είχαμε κάνει. Είχαμε φοβερή ομάδα τότε, έτσι. Ναι, που πήγαμε στο πέμπτο μάτς στον Παθηναϊκό. Τον υποχρεώσαμε. Που ρίξαμε κάτι 300 σε κάτι Μπάκνερ, σε κάτι σαν τον εδώ πέρα. Και εντάξει. Δώσαμε 300.000 σε ένα παίκτη που είχε διάσπαση. Τι διάσπαση είπαμε. Προσωπικότητα. προσοχή. Τέλος πάντων, εντάξει. Θυμάμαι καλά τη χρονιά. Το ότι διάσπαση προσοχή δεν με πειράζει. Μπορεί να είναι σπάνια ασθένεια, την πούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κι άλλο. Ο άνθρωπος είχε 40% στις προσωπικές. Εγώ τώρα. Και προκαλώ ποιον θέλεις. Αν βαρέσω 10 προσωπικές, θα βάλω τις 5. 100%. Εγώ, όχι ο. Πώς τον είπαμε, ο Marble. Marble. Ναι. Πού τους βρίσκουμε αυτούς, ρε παιδιά. Ρε, το σκάουτινγκ, ποιος ήταν το σκάουτινγκ και τον έφερε αυτόν τον Μπεχταρά. Τον Μπεχταρά αυτό να. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα. Ανοίγουμε τις γράμμες, δεν λέμε τίποτα. Τέλειος. Να κάνω μια αφιέρωση στη φίλη σου που μας ζητάει. Α, περίμενε. Εγώ. Περίμενε. Πούντι. Περίμενε. Οι φίλες μου θέλουν αφιέρωση. Ναι. Θέλουμε το ελληνογαλλικό Βέρτι Αμύρ. Ναι, τι είναι αυτό. Βέρτις Αμύρ. 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 Περίμενε. Αν πατήσω Βέρτις και Αμύρ. Βέρτις Αμύρ, βέβαια. Στα ελληνικά, έτσι. Στα ελληνικά. Είναι 4 καλονές. Τρεις δηλαδή, γιατί τώρα. Κάτσε, είδα μια φωτογραφία, θα σχολιάσω, δεν έχω πρόβλημα. Οι οποίες είναι μόνες τους, είναι αμουλιανοί. Θαυμάστριες. Θαυμάστες εννοείται. Καλά. Εντάξει. Μόνο θαυμάστες θα μπορούσε να είναι. Περίμενε ρε αυτό. Άντε ρε, έλα ρε, βοήθα. Βοήθα. Περίμενε. Βοήθα. Τι είναι αυτό, για να δω ρε παιδιά, έχω μεγάλη τέτοια. Νίκος Βέρτης και Αμύρ. Ο Αμύρ τι είναι? Γάλλος. Τι είναι αυτά ρε? Τι είναι αυτό, θα κοιμηθούμε? Αφιέρωση σε κοπέλες κάνεις, όχι σε γκάγκστερ. Είναι ωραίο. Είμαστε στο Μελωδία FM. Α, αυτό είναι. Ρε, τα τραγουδάει τα γαλλικά ο Γάλλος, έτσι. Τον Μπαοξίφερ τι μας έβαλες να ακούμε? Είσαι καλά. Ο άλλος όμως πρέπει να είναι Παρίς Σεζερμένο, οπότε θα τον ακούσουμε. Λαουτάρ. Λαουτάρ και Παρίς Σεζερμένο, οπότε τον ακούμε. Ωραίο τραγούδι, ρε. Έβαλα λίγο κατάθλιψη μας πιάνει, ρε κορίτσι μου. Είναι για μετά τις 12. Ναι, είναι για μετά τις 12, για μια μεγάλη Παρασκευή, για τέτοια πράγματα. Εντάξει, ωραίο τραγούδι. Είναι δηλαδή αυτός είναι ο Γάλλος Βέρτης, ας πούμε, και ο Έλληνας Βέρτης. Ο Γάλλος Βέρτης. Τον βλέπω... Λαβέρτ. Ναι, τον βλέπω λίγο παραγινωμένο το Γάλλο Βέρτη. Ωραία, τι αφιέρωση, κάνε αφιέρωση, εγώ θα κάνω αφιέρωση. Να κάνω αφιέρωση, στις 4 καλονές. Ναι, έτσι. Όντως. Χριστίνα βλέπω, Ειρήνη βλέπω. Ωραίος. Χριστίνα πρέπει να είναι ξανά. Χριστίνα. Και Εύα, τη δικιά μας. Mm-hmm. Καλά να περνάνε. Καλά να περάσουν. Να ξεκουραστούν. Να κάνουν και καμιά ταξία. Έτσι. Ποιος. Να κάνουν και καμιά ταξία. Όλες παντρεμένες είναι οι κοπέλες. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένες. Μας ενδιαφέρει. Κάτσε να δω, θα κάνω μια. Παντρεμένες και μία, ας κάνουν καμιά. Ένα lucky guess, περίμενε. Άλλη μία βλέπω παντρεμένη 100%. Δεν νομίζω. 100% άλλη μία παντρεμένη. Τι. Τελείωσε. Αυτός ήτανε. Έγινε το θέλημα. Πάμε στο Eurodance 90 τώρα. Πάμε τώρα, εντάξει, λίγο γκαλά. Είπαμε και μετά. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Είπαμε, θα πάμε μέχρι 12-12.30 όση ώρα θέλει ο κόσμος. Θα ανοίξουμε γραμμές. Ανοίγουμε και από τώρα βασικά. 23-10-287 για 3 οκτάρια. Να δώσουμε ένα ρεπό και στο τέλειο, να μην το βγάζουμε καθημερινά, έτσι. Λίγο μετά τις 10, Νίκος Παπαδόπουλος, κλασική ώρα 10 και 4 από το Βέρμιο θα μας δώσει ρεπορτάζ Άρη. Και. Δεν ξέρω και με τα γραφικά έχουμε τίποτα τέτοιο. Και για το φιλικό θα μας πει. Φιλικό τώρα εντάξει με την Αγία Μαρίνα.
Αγία Μαρίνα, σώσε μας. Εντάξει. Κοίταξε, ούτε καν φανέλες δεν φορέσαμε έτσι. Ήταν προπονητικού χαρακτήρα. Ναι. Φορούσαν τις φανέλες προπόνησης να ξεμουδιάσουν, να δουν λίγο το σύστημα το καινούριο, να δουν και τα πιτσιρίκια. Εντάξει. Χθες έβγαλε η Νόβα ότι θα υπάρχουν εκτεταμένα. Είπε ότι θα είναι. Θα δείξει και το μάτς με τον Πανσεραϊκό την Τρίτη. Το μάτς με τον Πανσεραϊκό σε 6 ώρα στο Νόβα. Ναι. Απευθείας μετάδοση. Είπαμε να μάθουμε να μιλάμε και λίγο σωστά ελληνικά. Όχι ζωντανή. Ακούς, ναι, να μαθαίνεις. Δεν υπάρχει ζωντανή και πεθαμένη, έτσι. Απευθείας μετάδοση. Και θα υπήρχαν εκτεταμένα. Εκτεταμένα όταν λες, ξέρεις τι πάει. Επεισόδια. Εκτεταμένα στιγμιότυπα του παιχνιδιού, δεν ξέρω αν πριν λίγο τελειώσει το μάτς, πριν μια ώρα, πόσο, μια μισή. 6 και 8 παραπάνω. Μια μισή ώρα. Ναι. Μια μισή ώρα, λοιπόν. Οπότε νομίζω σε κάποια στιγμή θα δούμε και τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, φιλάρετε. Πάντως, πραγματικά. Τι έκανα. Είσαι περιγραφικότατος. Γιατί? Μετά τις 12 και Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, όχι, είναι ωραίο, κοίτα. Σαν μουσική είναι όντως ωραίο. Αλλά... Για Μεγάλη Παρασκευή μόνο. Άντε και Μεγάλη Πέμπτη. Τι να πω. Δηλαδή μετά την Ανάσταση Αβαλοβέρτη με τον Αμύρ τον Κακομύρ, τι να κάνω. Όχι, όχι. Θα με δείρει η Εύα. Μας αρέσει. Όχι, λέει, μόνο εγώ. Α, μόνο αυτή είναι παντρεμένη. Μας στέλνει λίγο και inbox η Εύα. Οπότε μόνο αυτή είναι παντρεμένη. Ωραία. Έλα φιλάρετε, σ' ακούμε. Λοιπόν, καταρχάς, όταν μια ομάδα παίρνει άδεια, δίνει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Είναι. Έτσι, αυτό ξέρουμε. Πολύ ωραία. Άκουσα πριν από λίγο στο κρατικό το ραδιόφωνο ότι? Τον Πανιόνιο, ναι, που είπε ότι χρωστάνε 6,5 εκατομμύρια, ναι, από τα οποία το 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά στους παίκτες. Ναι. Και τα υπόλοιπα, λέει, στην εφορία και στον ΕΦΚΑΣΤΕ, στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Το ζήτημα είναι δυνατόν αυτά τα 5 εκατομμύρια να τα χρωστάνε τώρα στην τελευταία χρονιά? Δεν τα χρωστούσαν δηλαδή πέρσι και πρόπερσι. Πέρσι δεν πήρε ο Πανιόνιος όμως. Δεν πήρε άδεια. Δεν είχε τους μείον βαθμούς, γι' αυτό συγκέντρωσε τόσους λίγους. Δεν είχε, ξεκίνησε με τους μείον, 6 νομίζω. Αλλά και πάλι 5 εκατομμύρια, ναι, έστω και για 2 χρόνια δεν είναι. Τα βλέπω πολλά, δεν ξέρω τι να πω. Κανονικά. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν κάνει κάτι πωλήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό τους έδινε, ξέρω εγώ, κάποια παράταση, αλλά έχεις δίκιο. Γιατί μόνο πρόπερση παραδείγματος χάρη, όντως είχε πάρει κανονικά ο Πανιόνιος αδειοδότηση. Αλλά είχε πουλούσε κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο και αν έβρισκε, ξέρω εγώ, να δίνει κάποιες, πώς λέμε, διακανονισμούς. Και εξυπηρετούνταν αυτά τα πράγματα, ώστε όταν δεν εξυπηρετούνταν δεν πήρε και την άδεια. Κάπως έτσι. Όταν χρωστάς και κάνεις διακανονισμό, ναι, ενημερότητα που λέει ότι χρωστάς. Ναι. Έχει αυτή η ενημερότητα ισχύ? Γιατί αν είναι και έχει ισχύ, τότε άλλος μπορεί να χρωστάει και 50 εκατομμύρια και να παίρνει αυτή την ενημερότητα που λέει ότι χρωστάει. Χωρίς να ξέρω, φιλάρετε, λέω ότι όταν εξυπηρετείτε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, δεν είμαι νομικής φύσεως στο θέμα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ή θέλουμε να ξεκαθαρίσει το πράγμα, γιατί αν είναι να φορτώνει ο καθένας τις ομάδες με εκατομμύρια και μετά να σηκώνεται να φεύγει, δεν διασφαλίζει τουλάχιστον την ίδια την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα έχει μια ιστορία. Αν το κράτος δεν μπορεί να τη διασφαλίσει, να την προστατεύσει, ποιος θα το κάνει? Ο παδός που ουσιαστικά τι θα κάνει? Θα πηγαίνει να κοιτάζει άμα έχουν πληρωθεί αυτά που έπρεπε να πληρώσει ο μεγαλομέτοχος? Είναι περίεργα όλα αυτά. Αντί να υπάρχει μια αυστηρή επιτροπή σε αυτά τα θέματα, όποιος δεν μπορεί, τελείως έφυγε ο επόμενος. Αλλά όχι να του φορτώνεις τέτοιο βάρος. Δηλαδή αυτό είναι αδύνατο. Πάει για διάλυση τώρα. Ψάχνονται για τη Β' Εθνική. Δεν ξέρω, με τα 5-6 εκατομμύρια δεν νομίζω να μπορεί να. Είναι ήδη στη Β' Εθνική ο Πανιόνιος, αλλά επειδή και εγώ έτσι ψηλό. Πολύ ωραίο με θύμισες. Να δω αν μπορώ τώρα στο διάλειμμα να βρω. Έχω φίλο και είπα, κοίτα να δεις τώρα, δεν μου κάνεις. 2 εβδομάδες τώρα που έλειπε ο Τάσος και το ξέχασα να τον. Έχω έναν πολύ, πολύ καλό φίλο και δημοσιογράφο στην Αθήνα, το παιδί είναι Πανιόνιος. Ναι. Και είπα, θα τον βγάλω.
Και ξεχάστηκα, είπα τώρα δηλαδή που ο Τάσος λείπει, θα τον βγάλω να κάνουμε και μια συζήτηση. Θα κοιτάξω τώρα να τον βρω στο διάλειμμα. Μπάς και μπορούσα έστω ένα δεκάλεπτο να τον βγάλω να μας πει 2-3 πραγματάκια και γενικότερα να μας πει για τον Πανιόνιο μόνο, έτσι. Και στην Αθήνα, ας πούμε, πώς ακούγονται τα πράγματα έτσι, για τις ομάδες εδώ πέρα γενικότερα. Είναι φοβερό παιδί και πολύ καλό στη δουλειά του ο Θόδωρος. Μα σίγουρα, καταρχάς καταρρύπτεται το οποιοδήποτε επιχείρημα ότι αυτός που είναι κολλητός του Ολυμπιακού δεν πέφτει. Καλά, ναι, όλοι πέφτουν, όσο κολλητοί κι αν είναι. Ουσιαστικά ο άλλος κάνει τη δουλειά του. Όταν δεν το χρειάζεται, τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Πάει στον επόμενο. Το θέμα όμως είναι τι κάνει η ίδια η ομάδα και πώς μπορεί το ίδιο το κράτος να προστατεύει αυτές τις ομάδες. Γιατί είναι κρίμα να μαζεύεται ένα ποσό και μετά να λένε «Α, αυτό δεν μπορούμε να το πληρώσουμε». Χαίρο πολύ πώς θα το πληρώσετε μετά. Και το άλλο που θέλω να πω και πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο. Παιδιά που είναι 6 χρονών να πρέπει να τους εκπαιδεύσουν, λέει, να φοράνε μάσκα. Ναι, ναι, και εγώ σήμερα το άκουσα αυτό. Αλλά τώρα αυτό είναι, εντάξει, τώρα μιλάμε... Αυτά δεν γίνονται. Μου δείχνουν πραγματικά καθεστώτα κάποιων εποχών, τα οποία καθεστώτα βάζανε να χαιρετάνε, τα βάζανε να κάνουν παρελάσεις με τρόπο κλασικό, έτσι, στρατιωτικό και πάει λέγοντας. Δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε, ανθρώπους που πρέπει να υπακούν στις εντολές, να το βάλουμε, λέει, να μάθει να φοράει σωστά τη μάσκα. Ποιο, το εξάχρονο? Είναι αστεία όλα αυτά και τα λένε κιόλας ότι εμείς δεν φταίμε, λέει, μας τα λένε οι ειδικοί. Λες και οι ειδικοί είναι η Επιτροπή των Σοφών. Είναι καμιά 150 άτομα. Είναι 2-3 άτομα που υπάρχουν άλλοι χιλιάδες ειδικοί που θα πούνε και θέλω να δω αυτοί που ασχολούνται με τα παιδιά εξειδικευμένα. Τι θα πούνε για αυτό το πράγμα? Ακόμη λέει, δεν έχει πάρθει απόφαση. Λέει, θα αποφασίσει η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, που βέβαια λέει θα ακολουθήσει τις περισσότερο, ας πούμε, αυτά που θα πούνε οι λοιμοξιολόγοι. Σήμερα βγήκε και έκανε ανακοίνωση από ό,τι κατάλαβα, γιατί είχε τη φωνή της και είπε, εμείς λέει, ακούμε τους ειδικούς. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Τη Δευτέρα λέει θα βγουν επίσημες. Αυτά όλα, δεν ξέρω, αν μου τα λέγανε πριν από λίγο καιρό, θα έλεγα ούτε στη μεγαλύτερη φαντασία του ανθρώπου. Γεια και χαρά. Να σε καλά, να σε καλά φιλάρετε. Πάμε στον επόμενο φιλό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου, δεν ακούγες όμως καλά, για λίγο. Μισό λεπτά και λίγο. Ναι, λίγο με ένας βόμβος. Ναι. Ακούγομαι τώρα. Τώρα καλύτερα, ναι. Σε ακούμε. Ωραία. Ζάχο, επειδή μιλούσατε τώρα με τον προηγούμενο κύριο, ναι. Μόνο μία ομάδα είναι που... Πού? Ισχύουν οι νόμοι. Μόνο στον Ηρακλή, ρε φίλε. Καθαρά, ναι, δηλαδή... Το όνομά σου λίγο καταρχήν, γιατί ξέχασα να σε ρωτήσω. Το όνομά σου. Γιώργος είμαι εγώ, Γιώργο. Σε ακούμε, Γιώργο, ναι. Είναι μόνο για το Ηρακλή αυτά. Δηλαδή, τι ενημερώτητες, τι χρωστάς κάνεις. Όλες οι ομάδες χρωστούσαν. Και ο Πανιόνιος, ο Παναθηναϊκός, ποιες ομάδες άλλες. Η αλήθεια είναι ο ότι... Άρης, η αλήθεια είναι ότι... Αλήθεια. Ο Άρης έπεσε όμως, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής, για τους λόγους που έπεσε... Ο Άρης έπεσε, ναι. Με συγχωρείς, Ζάκο, ναι, ο Άρης έπεσε. Καλοπρόεδρε, τώρα μιλάμε φιλικά. Καλά, πες ό,τι θέλεις, μην το επειδή μιλάς μαζί μου. Ναι, 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 τώρα, ο Άρης δεν τον έριξε κανένας νόμος, δεν είναι. Ναι, έπεσε, αν το πάρουμε έτσι καθαρά αγωνιστικά, έπεσε βέβαια με σφαγές διαιτητικές, αλλά εντάξει, έπεσε αγωνιστικά. Ναι, αυτό ναι, το δέχομαι, χειρουργία. Ναι. Αλλά έτσι τα ελίκη, τερμάτισε η ομάδα, ξέρω εγώ, 8 και την πήγαν τελευταία, δεν έγινε ποτέ. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι, αυτό πήγα να πω, δεν με άφησες να το ολοκληρώσω, ότι ο Ηρακλής έπεσε και για τους ίδιους λόγους κάποιοι άλλοι μείνανε. Δηλαδή τους δώσανε. Αυτό ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ζάκο, το παράπονο μου σε Ηρακλής δεν είναι ότι έπεσα. Έπεσα, έκανα λάθη, πλήρωσα, τελείωσε. Μαζί σου είμαι. Γιατί μόνο εγώ, ρε φίλε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό γιατί δεν μπορεί μόνο να εγώ. Σε αυτό δεν μπορεί να σου πει κανένα τίποτα. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός για τον ίδιο γιατί λόγο την επόμενη χρονιά έπρεπε να πέσει. Αλλά τον κρατήσαν. Ποιο Παναθηναϊκός, ποιο ο Πανιόνιος, ναι. Ήταν άλλε 3-4 ο Όφη. Ή όλοι θα πέφτουν ή κανένα. Αυτό είναι το σωστό, εντάξει. Ναι,
Δηλαδή, έτσι πως έγινε το θέμα, ήταν το ξυλαστήριο θύμα για όλα. Δηλαδή, δεν ξέρωσε για όλα. Δηλαδή. Εντάξει, έτσι. Πραγματικά είναι. Πολύ, ας πούμε. Έτσι γίνεται. Όχι έτσι γίνεται. Ο αδύναμος την πληρώνει και όσο και να φαίνεται έτσι τέτοιο. Τώρα θα μου πεις ο Όφη ή ο Πανιώνης είναι πιο δυνατός από τον Ηρακλή. Φαίνεται ότι είναι. Σε κάποια άλλα πώς θα είναι πιο δυνατή. Από ό,τι φαίνεται είναι, ναι. Είναι, γιατί αυτό έγινε και δύο φορές. Από τον Άρη ήταν πιο δυνατή. Δεν θα είναι από τον Ηρακλή πιο δυνατή. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, δηλαδή από ό,τι ήταν η όλη φάση, φαινόταν ας πούμε ότι δεν έγινε μία, έγινε και δεύτερη. Δηλαδή και στην ίδια ομάδα. Τι να πω, ρε. Τώρα δηλαδή, είναι σκοπός. Και τώρα προσπαθεί ο Ηρακλής να, να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Τι να πούμε τώρα. Όπως έγινε που το ρίξαν τα ελί και προσπαθεί να βρει μια άκρη να σηκωθεί. Που έπρεπε, αν ήταν κάποιος υπουργός, να τον φυτέψει στη Σούπερ Λίγκα, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά άκουσαμε τώρα. Κοίτα, εγώ δεν επαναλαμβάνω, ξέρεις ψέματα, δεν θα σου πω. Εγώ δεν είμαι φιλαπροσκευασμένος με τον Ηρακλή, λόγω της ομάδας μου, έτσι. Δεν, αλλά αυτό, άκουσαμε. Αυτό όμως είναι και μια έλλειψη, όπως και στην ομάδα μου, έτσι το ίδιο. Είναι έλλειψη παραγόντων του Ηρακλή όμως, πρότιστα, έτσι. Δεν υπάρχουν παράγοντες. Και στον Άρη, δηλαδή, όπως είδες, ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι Άρης. Έγινε Άρης. Ο Ηρακλής δεν έχει βρει έναν τέτοιον άνθρωπο όμως. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Όφη είχε πιο πολύ καλούς παράγοντες. Έχει, ρε φίλε, δεν ξέρω. Όπως, έχει κάτι, δεν ξέρω, κάτι κριτήκαρους, κάτι τέτοιους που πιέζουν, κάνουν ράνουν. Εδώ ρε φίλε τον Όφη τον πιάσαν που λέμε το. Πέρσι με τον Εγγενειακό πότε ήταν και αθωώθηκε. Ναι, και αυτό, ναι. Δηλαδή με χαρτιά, με αποδείξεις και αθώθηκε. Και εσύ μου λες τώρα τον Όφη. Όχι. Τόσο βαρά ναι, μιλάς. Και βασικά στην περίπτωση του Ηρακλή, ας πούμε, δεν υπήρχαν ζάχο συμμαχίες, ας πούμε. Όταν πήγανε. Μα το ίδιο σου λέω, το ίδιο σου περιγράφω. Στην Σούπερ Λίγα να πέσει ο Ηρακλής. Ναι. Και στον Παναθηναϊκό την ψηφοφορία την κάναμε ελαφρά πηδηματάκια. Δεν είχε απαρτία. Και με αυτό το τρικάκι σώθηκε ο Παναθηναϊκός. Αφού σε λέει, φίλε, και όχι μόνο αυτό σώθηκε, γιατί ο Ηρακλής εκτός που έπεσε, δεν ήταν τα χρέη υπέρογκα, δεν ήταν αυτά τα νούμερα τώρα του Πανιούνιου, ήταν πολύ λιγότερα. Μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια. Αλλά μόνο τα διαφυγόντα κέρδη να τα βάλεις από το 12 μέχρι το 20, μιλάμε για αφανισμό, για γενοκτονία. Αλλά πάλι τουλάχιστον αυτή η ομάδα πιστεύω από τις τάχτες πάλι θα γίνει, να πούμε. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ανάγκη και κανένα, να στο πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και σε τέτοιο βρωμοπροτάστημα δεν είναι να βλέπεις τι γίνεται. Το πρωτάθλημα είναι. Δεν έφαγε φέτος χειρουργία. Πώς δεν έφαγε. Πώς θα μας με διατηρήσει. Έφαγε, δηλαδή. Έφαγε, Γιώργο, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς και σε αυτό το λέω και για την ομάδα μου. Το πρωτάθλημα είναι πάντα λίγο πολύ αυτό ήταν. Ή παίρνεις μέρος και δέχεσαι τους κανόνες και προσπαθείς να κάνεις κάτι, ή δεν παίρνεις μέρος. Έτσι. Δυστυχώς αυτό είναι. Εγώ μακάρι. Εντάξει. Ναι, δεν να σου πω κάτι. Είναι. Έτσι είναι. Αυτό το πρωτάθλημα έχουμε. Αυτό το πρωτάθλημα έχουμε δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Μακάρι να αλλάξει κάτι, δεν το βλέπω όμως. Να δούμε. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, Γιώργο, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε ακούμε. Να σε ακούμε. Ηρακλητής γενικότερα δεν ακούμε. Να σε ακούμε έτσι. Οποιο δεν έχει σχέση. Και μίλες ό,τι θες. Για ξένο ποδόσφαιρο θέλεις. Αν μιλάω, ό,τι θέλεις. Καλησπέρα. Γεια σας, Ζακό. Και ο φίλος. Ακούγεσαι. Δεν είμαι μόνος και ο Αντώνιος. Συγγνώμη, γεια σου Αντώνη. Καλησπέρα. Εντάξει, γιατί νομίζει ότι. Συνεργιανός, δεν είναι και Αντώνη. Ναι, βέβαια. Τι, χιλιομετράκια. Παίρνω τηλέφωνο από το γραφείο τη, είμαι ο ιδιαίτερος της κυρίας Κεραμέως. Εσύ είσαι της κυρίας. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη από τον κύριο Φιλάρετο που δεν το ρωτήσαμε το μέγαλο λοιμοξιολόγο να πούμε για το τι πρέπει να κάνει η παιδεία τέλος πάντων και το σχολείο. Έλα ρε Ζάχο τώρα. Όχι. Δεν είναι δυνατόν ο κάθε μανάβης και μπακάλις και όλα στη χάση τώρα μα δεν θα κάνουμε καταρχήν το όνομά σου και μη χαρακτηρίζει ρε φίλε μου. Μη χαρακτηρίζει. Είναι κακό α πούμε. Χαρακτηρίζω γιατί δεν με χαρακτηρίζει. Όχι, μη χαρακτηρίζει. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Να λέμε αυτό που θέλουμε, να επιχειρηματολογούμε. Όχι, εντάξει, αλλά. Δεν είναι. Δεν είναι σωστό. Όχι, γιατί τι είναι και ξέρει γνώμη. Δημόσια. Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Δημόσια τι λέει τη γνώμη του. Ακούγεται παντού. Τον ακούνε χιλιάδες κόσμο και μπορεί να επηρεάζει και κόσμο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ωραία, εντάξει. Απλά μη χαρακτηρίζουμε, εντάξει. Δεν χαρακτηρίζω, δεν είναι χαρακτηρισμό όσο να το πω μέγα λοιμοξιολόγο. Εντάξει. Οκ, πάμε, συνέχισε. Εντάξει. Είπε κανένας γιατρός, κανένας νοσοκόμος, κανένας καθηγητής, κανένα αυτό, μην βάλετε μάσκες. Βγαίνουν άνθρωποι γιατροί από το εξωτερικό σε εκπομπές και τα λοιπά και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και σε αυτά και λένε προσέχτε.
Βάλτε, κρατήστε, κάντε ράντε. Τι μας λένε τώρα να πούμε, ο Μπακάλης, ο Μανάβης, ο Χασάπης στην γειτονιά, ο Λαστιχάς, να πούμε, ο Βενζινάς, ο τέτοιος έχει άποψη επί του θέματος. Δεν κατάλαβα να πούμε. Πού βασίζουν την επιστημονική, δηλαδή είναι επιστημονική άποψη αυτή. Μπορούμε να λέμε τέτοιες μπούρδες, να τις πετάμε στον αέρα, γιατί. Να πω κάτι, υπάρχει... Αργανάρα φέτος, με σεντερφόρ. Το Λόπεθ, να το δούμε, να το δούμε. Το Μάνο το ξέρουμε τι μπορεί να κάνει πάνω κάτω, το Λόπεθ θα το δούμε στο γήπεδο. Κοίταξε Ζάκο, ανθρώπους του ποδοσφαίρου που τους ρωτήσαν Σέρβους και ξέρω εγώ και όχι Έλληνες, απ' έξω τέλος πάντων, που ρωτηθήκανε για συντερφόρ και για τον Άρη και αυτά, λέει παιδιά μην ψάχνετε, θα πάτε Ισπανία να βρείτε συντερφόρ, ή θα πάρετε Ισπανό συντερφόρ Λατίνο, ο οποίος τους παίρνουν από πιτσιρίκια να πούμε στην Ισπανία και τους μαθαίνουν πάλι. Είχαμε Ισπανό τον Αγκάθο, είχαμε και Κάμπορα στον πεις Ισπανόφωνα, στον πεις κατά κάποιο τρόπο, εντάξει. Και Κόκε, είχες και αυτά, είχες παιδί μου, εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι... Έτσι δεν είναι ότι από εκεί μπορεί να πάσχουν σε άλλα θέματα οι Ισπανοί, σε χαφ, σε τέτοια σε αυτά. Συμφωνώ. Γιατί εγώ... ένα καλό χαφ Ισπανός δεν θα έρθει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν έρχεται ρε φίλε. Ήρθε ο Ματίχη. Μαζί το είπα. Με δύο χιαστούς ήρθε ρε φίλε. Εντάξει, θα τον δούμε τώρα τον Ματίχη φέτος. Με δύο χιαστούς ήρθε. Ο οποίος θα δεις ένα τέταρτο σε κάθε μάτς. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι δεν θα είναι βασικός ο Ματίγια. Τι να πω, πιστεύω. Να δούμε. Αν οι άλλοι που ήρθαν είναι όσο καλοί λένε, λογικά δεν θα είναι βασικός ο Ματίγια, έτσι. Και ποιος είναι στην εκδοχή, ο Τζέκος ο Αλιταράς. Αφού παίζει με τρία χαφ. Και οι τρεις μέσα θα είναι. Ωραία. Οκ, να σε ευχαριστήσω. Τι λέει μωρέ ο άλλος τρελάνη, τώρα έχεις και Μαντσίνη, έχεις και αυτά, παιδί τώρα πάνω κάτω να τρέχει. Ο Μαντσίνη. Καθώς το Ματίγια τώρα να παίζει. Αδερφέ, μιλάμε για χάφτο αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για εξτρέμ και δεκάρι. Να το βάλει και πίσω από τους εγγραφόδους. Εγώ το Ματίγια τον έχω, το Ματίγια λέω, το Μαντσίνη τον έχω δει να παίζει μπάλα στη Νιούελς. Τώρα θα με τρελάνεις, δεξί χάφ είναι το παιδί να πούμε. Θα κάνουμε τώρα, θα μαλώσεις μαζί μου σε εισαγωγικά το μαλώσεις. Σου αρέσει δηλαδή. Όχι. Επιβίδαμε το Μαντσίνη τώρα τον έβαζε ο κίνος ο Παντελίδης ο απίθανος τώρα εξτρέμ και ιστορίες τώρα είναι εξτρέμ ο Μαντσίνη. Θα χαζέψω τελείως. Ο Μαντσίνη είπε σε συνέντευξή του είπε ότι παίζει πίσω από το σεντερφόρ, αυτή είναι η θέση του. Για να δούμε. Αυτή είναι η θέση, αλλά στην Νιούελς έπαιζε δεξί χάφ, γιατί πίσω στο σεντερφόρ έπαιζε ο Σκόκο τώρα. Για να το δούμε. Μακάρι να υπάρχουν οι ικανότητες και οι δεξιότητες, εγώ δεν τις βλέπω. Μακάρι να έχεις δίκιο. Θα πάρεις και θα τις αφή. Okay. Βλέπω το Ματίγια μέσα, θα το δώσω 15 λεπτά. Και εγώ δεν θέλω, μακάρι άλλοι να. Και εγώ δεν θέλω, θέλω να είναι από τον πάγκο, αλλά βέβαια και. Τόσα λεφτά στον πάγκο, δύσκολα βάζει. Θα δούμε, όλα είναι στο χορτάρι. Φίλε, πέντε αλλαγές γίνονται. Πόσες φορές θα το πω αυτό το πράγμα. Με πέντε αλλαγές δεν παίζουν. Ξέρεις ότι όταν μια καλή ομάδα κάνει πέντε αλλαγές και μπαίνουν πέντε. Να υπάρχουν επιλογές, εντάξει. Όχι. Αλλάζει όλο το παιχνίδι, ρε φίλε, να πούμε. Να υπάρχουν φυσικά επιλογές. Θέλω να έχω 5 εισάξιους παίκτες από αυτούς που παίζουν στον πάγκο. Χθες είπα για μένα. Να λέμε και 200 και 300 χιλιάρικα τον καθένα. Για μένα, ότι χθες το είπα τώρα, εντάξει, θα μου πεις ποιος εσύ, ρε φίλε. Ότι ο Άρης, εγώ αν ήμουν δηλαδή, θα ήθελα ένα ακόμη στο κέντρο ένα ακόμη παίκτη. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ ένα εξτρέμ ακόμα οπωσδήποτε. Θέλω τον Ματέο, δεν γίνεται. Ναι. Θέλω παίκτη να μου παίρνει τα rebound. Θέλω παίκτη με εκρηκτικότητα μέσα στην περιοχή. Θα πάρουμε το γιο του Κάμπορα που είναι καλό στα rebound. Το Κάμπορα θα τον πάρουμε. Το γιο του λέει είναι πολύ καλό και αυτό. Για να δούμε. Σε κλείνω. Έφυγες. Πάμε στον επόμενο. Θέλω να πω κάτι όμως. Αυτό που είπες στην αρχή για τις μάσκες. Καλησπέρα. Καλησπέρα Ζάχο. Νάτος. Και στον Αντώνη. Αντώνιος. Αντώνιος Καστρινός. Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε, επειδή άκουσα και εγώ στην Ερασπρό το ρεπορτάζ του Πανιωνίου, μια ανοίξη απλώς θέλω να κάνω, άκουσα το φιλάρετο. Ο Πανιώνιος, παιδιά, είναι η κλασική περίπτωση, εντάξει τώρα δεν ξέρω πώς οι Πανιώνιοι ακούνε, που λέμε παραρτήματος, παιδί μου. Δηλαδή, 24 χρόνια είχε να πέσει και μια ζωή με χρέη το θυμάμαι. Αν θυμάσαι Ζάχο και το 4, τότε που πέσαμε, θυμάσαι, είχαμε προσφύγει στο ΚΑΣ. Μα είχαμε δικαιωθεί στο ΚΑΣ. Είχαμε δικαιωθεί στο ΚΑΣ, αλλά. Ναι, που ήταν στο Σιρτάρι. Την ξέχασαν στο Σιρτάρι. Δεν την ξέχασε, την έκανε. Ο κύριος Ραγκάτσι, ωραίος. Κύριος Γκαγκάτσι. Εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε, τον Πανιώνιο για να μην έχω χωρίς χρέη. Και όμως αυτή η ομάδα άντυχε 24 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε φίλε. Και. Ναι.
Συγγνώμη που στο λέω. Έλα. Τα λέγαμε και με τον το Γιώργο, τον Ηρακλειδέα. Είπαμε, ναι, το πρωτάθλημά μας είναι αυτό. Θα πάρει. Ναι. Πάλι τα ίδια, ρε παιδιά. Δηλαδή, να είμαστε εμείς με το καθαρό το πουκάμισο, ας πούμε, να είμαστε τον υπόνομο. Ή θα λερωθεί. Ή θα λερωθεί. Ή θα. Ναι, ρε παιδί μου, θα ευχαριστήσει τον διάλεξε πολύ, και πάρε. Διάλεξε και πάρε. Διάλεξε και πάρε. Το λέω πιο πολύ και για του φίλου μα του Παοξίδε που λένε για μας. Εμεί πληρώσαμε. Αν είχαμε, αν ήμασταν, ας πούμε, θα είχαμε τις αβάντες μας, έτσι. Οι Παοξίδες θα ξέρουν. Θυμάστε παλιά κάτι Λεβαδιακός Ολυμπιακός 3-0-18 ήταν, αν θυμάστε. Ναι, και έγινε 3-2. Δηλαδή πάντα, πάντα το παράδειγμα παίρνει και τις αβάντες του, έτσι. Γι' αυτό δεν ήταν το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Λοιπόν, για μας, εντάξει, σήμερα δεν θα κρίνω τίποτα για το μάτς. Απλώς μου άρεσε που στην πρώτη του φάση ο Ντάτκοβιτς, που λέμε από στη μήνυ φάση, ήταν καλό. Που το κάρφωσε, έτσι, θα μου πεις με τι ομάδα παίζαμε, αλλά είναι σημαντικό οι στημένες φάσεις, γιατί αυτό το στοιχείο το έχει ο Ντάρκοβιτς, ναι. Έτσι το ξέραμε ότι το έχει. Ναι. Ελπίζω τη νέα χρονιά να μην έχουμε πολλά δοκάρια, γιατί το έχουμε παρακάνει και πέσαμε. Και χαμένα πέναλτι, Ναι, ναι, ναι. Να σε κάνω, πέστε, τελειώνω και θα σε κάνω μια ερώτηση και εγώ τώρα μετά. Ένα έτσι ενδιαφέρον για το κουσκούς που λέμε είναι αυτοί οι δύο οι Κινέζοι επιχειρηματίες, τώρα δεν ξέρω. Ναι, μου έστειλε χθες μου το έστειλε μια φωτογραφία, προφανώς ήταν από το Instagram του Καρυπίδη. Είναι για κάποιες δουλειές που θέλουν να κάνουν εκεί στην Άουσα. Άλλες δουλειές, άλλοι Κινέζοι είναι αυτοί. Άλλοι Κινέζοι, θα μου πεις είναι και πολλοί Κινέζοι. Και όλοι οι ίδιοι είναι, πού να τους ξεχωρίσεις. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι εσύ, μήπως είσαι το FBI, τίποτα κατάσκοπος, τίποτα. Γιατί ρε φίλε, το τηλέφωνο λέει ανώνυμος. Ποιος εμπάς και είσαι hacker. Α, όχι ρε. Τι είσαι. Τι είναι. Όχι ρε, είναι απόρριτο απλώς. Ο απόρριτος. Από τώρα σε βαφτίζω ο απόρριτος. Αυτός είσαι τελείως ο απόρριτος. Αυτό και βλέπω ας πούμε ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχει καλό κλίμα, καλά αποδυτήρια. Παιδιά, εντάξει, αυτά... Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει και χθες νομίζω ένας μου το έστειλε ένας φίλος, δεν θυμάμαι, σε inbox και το ίδιο σχόλιο έκανα. Το καλό κλίμα, φίλε, εντάξει, είναι καλό να υπάρχει, αλλά. Τα δύσκολα φαίνεται. Καλά, ακριβώς. Το καλό κλίμα θα φανεί, ναι. Θα δοκιμαστεί αν έρθουν τίποτα χαστούκια στην πάτε αρχή. Έτσι γίνεται, τότε αλλά, γίνεται. Ναι. Ή μπορεί να είναι καλό το κλίμα και να μην υπάρχουν ικανότητες, δεξιότητες. Δεν το κάνω το καλό το κλίμα. Θα δούμε, θα η κάνω. Πορεία θα δείξει, στην πορεία θα φανούλε όλα, δηλαδή, το χορτάρι, έτσι. Διαγωγή κοσμιοτάτη, συγγνώμη και να έχω 11 ας πούμε, μάτσα το 20. Δεν λέει, έτσι, κοσμιοτάτη είναι η διαγωγή. Στην πορεία, όλα στο χορτάρι και απλώς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καλά αποδυτήρια. Είναι έτσι, αυτό σίγουρα, σίγουρα, αυτό. Σίγουρα. Είναι ένα καλό συστατικό με βάση και βέβαια... Μ' άρεσε και αυτό που ανέβασε ο Καρυπίδης το μεσημέρι, που πώς ας πούμε για τις δυσκολίες και όλα αυτά. Instagram. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Για πες όχι, ήμουν στους γιατρούς σήμερα το απόγευμα. Ας πούμε μας κάναν πιο δυνατούς, πάμε ενωμένοι με τον κόσμο και όλα αυτά. Δηλαδή δίνει ένα γενικό σύνθημα ρε παιδί μου, που λέμε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γιατί σε κάθε που λέμε κλαμπ είναι, τι λέω εγώ ας πούμε, και πιστεύω ισχύει κιόλας, δίκηση ομάδα κόσμος, έτσι, όλοι μαζί ένα. Είναι πολύ σημαντικό. Να μην υπάρχουν... Στο γήπεδο όλα θέλουμε να αποτυπωθούν αυτά. Αυτά που είπε στα... Καλό βέβαια, κλίμα, βέβαια. Ο πρόεδρος, αυτά, όλα θέλουμε να αποτυπωθούν, να βγουν στο χορτάρι. Αυτό θέλουμε. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Αυτά. Έγινε. Έγινε, παιδιά. Έφυγε ο απόρριτος, έφυγε, έφυγε. Πάει ο απόρριτος. Σε βάση ρόστερ και μεταγραφικού σχεδιασμού, η χρονιά ξεκινάει πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι η περσινή, έτσι. Έτσι. Για να δούμε. Καλά από την περσινή σίγουρα. Καλά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σου, αν θες. Ο 2810 είμαι Βαχαδιά. Νάτος. Πήρε τηλέφωνο για με αφορμή κάποιος φίλος που είπε προηγουμένως για τη μάσκα. Ναι. Οι ίδιοι αυτοί που μας λένε τώρα να φοράμε τη μάσκα, οι ίδιοι επιστήμονες, σε εισαγωγικά τους βάζω, εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, δεν ήταν αυτοί που μας λέγανε να μην φοράμε μάσκα. Οι ίδιοι ήταν όταν αποκαλείται. Μα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες στο εξωτερικό και θέλω να επικαλεστώ και συγγενικό μου πρόσωπο, δύο άτομα είναι γιατροί σε νοσοκομείο στην Γερμανία. Είναι γιατροί. Ανδρόγυνο. Και οι ίδιοι μου λένε, Μανώλη, είναι επικίνδυνο. Το? Δεν μπορεί να το φορά συνέχεια. Μειώνει το οξυγόνο. Δεν μπορείς, δεν είναι καλό. Για πάρα πολλούς λόγους. Υπάρχουν πολύ εξειδικευμένες μάσκες, πάρα πολύ εξειδικευμένες μάσκες, που ορίστα τις φοράς, που αφήνει και το, η εκπνοή δεν βγαίνει έξω πλήρως, αλλά και, ακόμα και εκείνες είναι επικίνδυνες. Δεν μπορεί να τις φορά συνέχεια. Τι μας λένε.
Λένε τα παιδάκια, τα παιδιά να φοράνε συνέχεια. Όλα ξεκίνησαν από αυτό, ας πούμε, που είπε και ο Φιλάρδος, το θέμα που έχει σκάσει, ας πούμε, σήμερα, χθες, με τις μάσκες για τα σχολεία, έτσι. Εγώ νομίζω ότι... Όχι, δεν είναι μόνο για τα σχολεία, και για τους ηλικιωμένους είναι. Εντάξει. Εγώ έχω ένα πρόβλημα στην αναπνοή και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δυσκολεύομαι με οποιαδήποτε μάσκα να βάλω. Που άρα για σένα που έχεις τέτοιο πρόβλημα, ποια είναι η λύση που πρέπει, ας πούμε, δεν υπάρχει λύση. Μα δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει συνουσία λύση. Στην ουσία δεν υπάρχει λύση. Έχω δοκιμάσει όλες τις μάσκες. Δεν υπάρχει συνουσία λύση. Δυσκολεύομαι εγώ να πάρω να πω. Πόσο έχει ένα πνευματικό πρόβλημα, έτσι. Τι άσμα, τίποτα με άσμα έχει να κάνει. Όχι, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ωραία, εντάξει, ξέχασα όμως. Που είμαι σε μια ηλικία κοντά στη δική σου, λίγο πιο μεγάλο σήμερα. Ποιο είναι ο σκέψου. Για σκέψου όμως οι γονείς μας, οι ηλικιωμένοι που είναι άρρωστοι, μα τι ζημιά κάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους? Τι είναι ζημιά? Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, κάτι υπάρχει. Σίγουρα κάτι υπάρχει. Αλλά αυτό που μας έκανε, οι ίδιοι δεν λέγανε μη φοράτε μάσκα? Οι ίδιοι αυτοί που μας λέγανε τώρα, το Γενάρη δεν μας λέγανε δεν φοράτε, ναι, δεν υπάρχει. Κοίτα, όταν μας λέγανε μη φοράτε μάσκα, καταρχήν τα δεδομένα αλλάζουν επειδή δεν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε 100%. Δεν είμαι γιατρός. Προσπαθώ και εγώ μια λογική εξήγηση να δώσω. Ακριβώς, δεν ξέρουμε ακόμα, ναι, και οι ίδιοι τους. Και μας παρουσιάζουν και ένα εμβόλιο. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν άπειρες αρρώστιες, τις οποίες 10 χρόνια κάνουν. Και ακόμα άλλο δεν έχουν θέμα βρει. Αυτό τώρα με το εμβόλιο, πραγματικά θα γίνει. Και αυτό μαζί το ίδιο. Πραγματικά. Ζαχαρία μου, ναι, αγαπητέ μου φίλε, είναι το ίδιο. Είναι στο ίδιο. Δεν ξέρουν και όμως θέλουν να μας επιβάλλουν. Δεν ξέρανε, λέγανε. Επιβολή τι να μπορώ να κάνω με το ζόρι το εμβόλιο? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εκεί πάει. Εγώ δεν κάνω ούτε τις γρήπες, να σου πω την αλήθεια. Θα κάνω ούτε αυτό. Αλλά εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Μας τεστάρουν τώρα. Δεν θα κάνει πρόστιμο αυτό, πρόστιμο εκείνο, πρόστιμο εκείνο. Κλείνουν επιχειρήσεις, κάνουν. Διαλύουν τα πάντα. Τα γνωρίζουν όλα. Εγώ πιστεύω ότι τα γνωρίζουν όλα. Αλλά είναι. Δώσε μου μια λογική εξήγηση. Μου λες, και όντως έτσι γίνεται. Καταστρέφονται οι οικονομίες. Δώσε μου μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή, γίνεται αυτό για να γίνει αυτό. Γιατί γίνανε ο πρώτος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος πριν? Τώρα δοκιμάζουν κάτι άλλο. Δεν ζούσα, φίλε, τότε. Πού να ξέρω τον πρώτο παγκόσμιο? Μα θέλανε να τα δύο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λένε, ας πούμε, θα το πάρουμε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας ή και μη συνωμοσίας. Δηλαδή, για έλεγχο πληθυσμού δεν πεθαίνουν πολύ. Ακόμα και αυτό. Μπορεί να κάνουν πειράματα. Μα δεν πεθαίνουν πολύ. Να είχαν πεθάνει, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα 10-20 εκατομμύρια, να σου πω, έχει μία λογική. Μεταλλάσσεται. Θα δεις, λες. Θα δεις ο COVID-19, θα βγάλουν το COVID-20, γιατί έχει αλλάξει. Update και κάνουν πειράματα. Και οι ίδιοι, πόσα εμβόλια θα παραγγείλουν, λέει, 3 εκατομμύρια. Πόσα εμβόλια πετάξανε οι ίδιοι που μας λένε ότι θα εμβολιαστούμε, ότι οι ίδιοι που μας λένε τώρα, πόσα εμβόλια είχαν παραγγείλει πριν μερικά χρόνια και τα πετάξανε? Ναι, ήταν, αν θυμάμαι καλά, για τέτοιο γιο στα 12 εκατομμύρια είχαμε παραγγείλει. Κάπου και 12 εκατομμύρια. Για σκέψω, είχαν παραγγείλει 12 εκατομμύρια. Και δεν θέλω να πω, ό,τι κάνει. Δεν θέλω να πω σε από ποια εταιρεία, γιατί πέσει και καμιά μήνυση. Αυτό. 10 δολάρια έκανε το ένα εμβόλιο. 10 δολάρια το βάζω και το άκουσε, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν θυμάμαι κανείς. Αν θυμάμαι καλά, το διάβασα έτσι. Μπορεί να ήταν και ράδιο ασβέστης που λέμε. Ήταν η τιμή του, ξέρω εγώ, 2 ευρώ και εμείς το αγοράζαμε 100. Κάπως έτσι. Όπως το λες είναι. Και τώρα δεν θα είναι κάπως διαφορετικά. Το ίδιο θα είναι. Τα πετάξαμε τα άλλα. Κάποιοι πήραν λεφτά. Άρα, για ποιο λόγο εγώ να μην, αφού έχει ξαναγίνει αυτό, ναι, για ποιο λόγο να μην σκέφτομαι εγώ? Δεν έχω το δικαίωμα να σκεφτώ ότι το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα? Είμαστε και που είμαστε και Έλληνες και η καχυποψία είναι στο DNA μας έτσι και αλλιώς. Υπάρχουν κάποια πράγματα που όντως δεν κολλάνε. Αλλά όπως λες και εσύ ότι υπάρχει, δεν δέχομαι αυτό το ότι δεν υπάρχει τίποτα και είναι μύθος. Και είναι τέτοιο και δεν υπάρχουν νεκροί. Αυτά δεν τα δέχομαι, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχουν, λέει, νεκροί. Έχετε δει, λέει, νεκρό? Όχι, ρε παιδιά. Ζαχαρία, είδες στο Βουχάν, το Σαββατοκύριακο μαζευτήκαν 10-15.000, κάνανε ένα υπαίθριο πάρτι με κανένα που φορούσε μάσκα στο Βουχάν. Εκεί που ξεκίνησε. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που έχουν λογική και δεν έχουν απάντηση. Μα εκεί ξεκίνησε. Έχουν. Και στο τέλος, και θα σου πω κάτι, εκεί ξεκίνησε. Και ξέρουμε ποιοι είναι όλοι από πίσω. Ή μάλλον αναφέρεται ποιοι είναι από πίσω. Ας τους κάνει, αν υπάρχει. Μία λογική, και αν το ανοίξουμε έτσι θα πάει όλη η εκπομπή με αυτό βασικά και δεν θέλω. Μία λογική, έτσι ένα τέτοιο που είναι λίγο συνωμοσιολογικό, αλλά έχει μία λογική, ρε παιδιά. Πώς είναι αυτό στην ακούζερση?
ακούω. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στην Κίνα, πού έγινε αυτό, όπως είπες, Μπουχάν, Μουχάν, πώς λέγεται. Ναι. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, η Κίνα είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Πώς είναι το να μην μολύθηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πω αναλογικά πόσο. 100 εκατομμύρια. 100 όχι, αλλά 20 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια. Αναλογικά, εκεί πάει, 10 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες έτσι. Πάρα πολύ καλά το έθεσε το θέμα. Πάρα αναλογικά. Και γιατί στο DNA. Ναι, τέλος. Κάτι είπες για το DNA και να κλείσω να αφήσω να μιλήσει για την ομάδα σας. Ναι. Στο DNA των Ελλήνων. Πάω και είσαι. Συγγνώμη τώρα, το έχω ξανασυζητήσει αυτό. Πάω και. Α, ναι, 28-10. Δεν το είπα, δεν περνάω από την Παπαναθασίου. Ούτε καν από την Παπαναθασίου. Ευχαριστούμε τον 28-10, ήταν πολύ καλός κατά το πιστικότατο. Όχι, εντάξει. Εντάξει, σαφής. Πάμε. Τέλος κλείνω. Το DNA το δικό μας των Ελλήνων είναι η λέξη που υπάρχει, ο εφιάλτης. Αυτή η χώρα έχει, έχουμε τέτοια ιστορία, αλλά γεννάει πολλούς εφιάλτες. Αυτό είναι το κακό. Ναι, ο Ζαχαρία. Να σε καλά. Ναι. Τι να το δούμε, φαίνεται. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Ζαχαρία μου. Να σε καλά. Είσαι ένας από τους δύο, άλλος είναι ο Φιλάρετος που θέλω να γνωρίσω, ρε παιδί μου. Πραγματικά, έτσι με κάνει και η φωνή και η χρειά και το. Άσχα, τώρα, που δεν. Μπαίνεις τώρα σε μια ατέρμονη συζήτηση. Ποια είναι η ατέρμονη, για τις μα αυτά, ναι, εντάξει, όντως. Όντως. Δεν θα το συνεχίσουμε, είναι, παιδιά. Είναι κουβέντα που. Αλλά μπορείς, αυτοί... που μπορείς να πεις πολλά. Όντως. Όντως είναι κουβέντα που μπορεί να πεις. Να σου πω κάτι, όμως είναι κάτι που μας απασχολεί, έτσι. Εγώ δεν έχω πει. Εσύ και δύο παιδιά, ρε φίλε. Εσύ και δύο παιδιά, έτσι. Θα το εστιάσω μόνο για το. Για τα παιδιά. Για τα παιδιά και από μόνο για το σχολείο. Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να. Επιβάλλεις μια ατομική. Σε παιδιά. Σε μικρή ηλικία. Την ατομική ευθύνη σε 5χρονα, 6χρονα, 9χρονα και 10χρονα. Τώρα το διάβασα πριν μπούμε. Διάβασα δηλαδή, στα νηπιαγωγεία λέει τώρα. Ναι, τώρα το δηλαδή τώρα, όταν έρχεται η κόρη μου και ο γιος μου από το σχολείο και πλένουμε τα χέρια μας, τα πλένουμε μισή ώρα ναι. Για να βγει μαυρίλα. Ναι. Και εσύ τώρα του λες να βγάζει και να βάζει ναι, τη μάσκα. Εντάξει, δεν καταρχήν δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει και το μυαλό. Το μυαλό μπορεί να το έχει. Δεν το έχει, δεν γίνεται 6, 7, 8 χρόνια τι να έχει. Κάνει σωστή χρήση της μάσκας ένα παιδί στο σχολείο. Δεν γίνεται, το τι σφεντώνες θα γίνουν και το τι τέτοια θα γίνουν. Ναι, δεν έχει λογική. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει λογική, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που είπε ο φίλος, όχι ο Φιλάρετος, ο άλλος μετά, δεν θυμάμαι το όνομα. Άνια. Λοιπόν. Να ακούμε όντως τους ειδικούς πρέπει να ακούμε. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, έτσι. Πάντα τους ειδικούς πρέπει να ακούμε. Δεν μπορούμε να ακούμε οποιοδήποτε Ζάχο ή Αντωνή Νίκο. Να ακούμε τους ειδικούς, αλλά απ' την άλλη, όπως είπε και ο φίλος, τον Απρίλιο σου λέγανε δεν κάνουν οι μάσκες. Ναι, εντάξει. Μετά σου είπαν πάρτε πλαστικές. Οι πλαστικές τώρα βγήκαν άχρηστες. Αυτά τα πάνελ που μπαίνουν μπροστά. Το αν Απρίλιο που σου είπαν δεν κάνουν οι μάσκες, είχαμε lockdown, δεν έβγαινε κανένας έξω. Να, σου πω ότι... να είμαστε λογικοί σε αυτά που σκεφτόμαστε. Έτσι. Η επιστήμη κάθε μέρα βγάζει κάτι καινούργιο, μαθαίνει κάτι καινούργιο για τον μα ιό, και αυτοί έτσι. Δεν ξέρουν. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν ξέρουν με τι έχουν να κάνουν κάτω και προσαρμόζεται. Ο ιός μπορεί να εισχωρήσει τον οργανισμό από όλους τους βλενογόνους, αλλά πρέπει να κλείσει και τα μάτια σου. Έτσι. Τίποτα, εγώ φίλε. Τι να σου πω, αυτό εντάξει. Αυτό είναι μια συζήτηση επικίνδυνη, ατέρμονη. Τώρα, λοιπόν, α την αφήσουμε. Αυτό που ήθελα μόνο να σχολιάσω για να το κλείσουμε, να μην είναι παιδιά σε αυτό. Θα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς Νίκο Παπαδόπουλο. Στο διάλειμμα θα πάμε, δεν κάναμε καθόλου διάλειμμα. Και επαναλαμβάνω και 12 και 12.30 θα πάμε και μία ανυπάρξη. Για τα κρούσματα στις ΗΠΑ είναι 5,5 εκατομμύρια. Έτσι. Ναι, όχι, άλλο ήθελα να πω ότι να ακολουθήσουμε τουλάχιστον εφόσον. Δεν ανοίγουν μόνο τα σχολεία στην Ελλάδα, νομίζω έτσι. Νομίζω και στη Γαλλία θα ανοίξουν και στην Αγγλία παντού. Ας ακολουθήσουμε στο κάτω-κάτω, δηλαδή θα είναι παράλογο εκεί να μην φοράνε μάσκα, ας πούμε, και αφοράμε εδώ. Ή και το ανάποδο, έτσι. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, νομίζω μια απόφαση πρέπει να είναι έτσι σε αυτά τα θέματα. Έτσι και λίγο ενιαία. Για μένα είναι αυτό που κάνανε όταν πρώτο ανοίξαν τα σχολεία μετά το lockdown. 10, 10, 15. Ναι, ρε, να κάνουν σε δύο τμήματα. Έτσι, βέβαια, είναι πολύ επικίνδυνο να χαθεί μια ολόκληρη χρονιά. Εσύ το πρόλαβες αυτό. Τα ότι εμείς ήταν άλλη πρωινή, άλλη απογευματινή. Ναι, το πρωινό απόγευμα το πρόλαβα για 2-3 χρόνια περίπου. Μια χαρά το πρόλαβα. Εγώ ήμουν πολύ. Εντάξει, βέβαια, μέσα, αυτό εμείς ποδιά προλάβαμε. Είναι κίνδυνος σοβαρός όταν γιατί? Τα παιδιά κάνουν 2 και 3 φορές μάθημα μόνο τη βδομάδα να χαθεί μια ολόκληρη χρονιά. Έτσι. Γιατί να κάνουν 2 φορές και 3. Γιατί το κατάλαβα αυτό. Οι μεν θα κάνουν Δευτέρα και δε Τρίτη. Εσύ δεν λες να ανοίξουν πρωί απόγευμα. Βέβαια. Θέλει περισσότερα σχολικά κτίρια έτσι. Περισσότερους καθηγητές. Κτίρια δεν θέλει, τα ίδια κτίρια θέλει. Θέλει περισσότερο προσωπικό. Προσωπικό, να βάλουν προσωπικό, ρε φίλε. Ή αυτούς που σε έχουν. Αυτό είναι μια λύση. Ναι, να βάλουν. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ένα λεπτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Δηλαδή, να τα κάνουμε όλα όπως ήταν πριν. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
και τις ΜΕΘ πρέπει να τις κάνουμε περισσότερες και περισσότερα λεφτά να ρίξουν στην υγεία. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. 72 δις θα πάρει ο άνθρωπος. Ας δώσει κανένα φράγκο εκεί. Πού θα τα δώσει 72 δις. Πρέπει να γίνουν πρωί-απόγευμα, να προσληφθούν δάσκαλοι περισσότεροι για να μην χάσουν τα παιδιά και αυτή τη χρονιά. Πόσους λένε αυτούς. Έχω δύο φίλους, έχω φίλες. Αναπληρωτές. Ας βάλει αναπληρωτές, ρε φίλε. Τι τους έχουν να τους θέλει. Έχω Θεσσαλονικιά που την έτρεχε στα Χανιά. Το κόστος είναι μεγάλο, δεν ξέρω. Τι θα πει μεγάλο κόστος, δεν υπάρχει. Άκουσε, στην υγεία και μετά στην παιδεία δεν υπάρχει μεγάλο κόστος, έτσι. Για αυτά τα δύο πράγματα υποτίθεται ότι πληρώνεις εσύ φόρους κι εγώ. Για αυτά τα δύο πράγματα πληρώνεις. Για υγεία και για παιδεία, έτσι. Αυτό, τι θα πει να δώσει. Αυτό έχεις πολύ, πολύ δίκιο. 72 δις θα πάρεις, ρε φίλε. Πού θα τα δώσεις 72. Δώσ' τον Άρη 2 δις, θα κάνουμε καμιά μεταγραφή. Και μισό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, να είμαστε λίγο σοβαροί. Λοιπόν, το κόβουμε εδώ, εντάξει, φυσικά δεν μπορούμε, αν θέλει κάποιος να πει, το πούμε δεν θα πεις γι' αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, αμέσως... Είναι μια επικίνδυνη κουβέντα. Ναι, θα πάμε, όπως παιδιά, είπε και δεν θα βγάλουμε... Ο πρώτος ο φίλος που μας που μιλούσε, είχε πάρει φόρα, ο κάθε ένας, ξέρω εγώ, διπλοποιός, αγκάρης, υδραυλικός, μπαίνει στην ιατρική κοινότητα, εντάξει. Είναι επικίνδυνη κουβέντα αυτή. Άλλο να προσπαθούμε εμείς που είμαστε άσχετοι κάποια λογικά πράγματα να πούμε αυτό με βάση ακριβώς, την κοινή λογική. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι άλλο. Αυτό ακριβώς. Και άλλο να μπαίνουμε στα χωράφια. Η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορεί πεντάχρονο και εξάχρονο να κάνει σωστή χρήση μάσκα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ δεν μπορούν άλλοι. Έχουν περιορισμένο τέτοιο και δεν μπορούν να κάνουν και 45 και 35. Θα το κάνει το 5. Για να μην πούμε πώς γίνεται η χρήση μάσκα από όλους τους υπόλοιπους τους και καλά, ας πούμε, μεγαλύτερους. Ναι. Ακόμη και από μένα που σου λέω. Για να μην το πούμε και αυτό. Όλοι τη φοράνε για να μην φάνε το πρόστιμο. Ακριβώς. Ακριβώς, αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, το κόβουμε εδώ πέρα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Νίκος Παπαδόπουλος, ρεπορτάζ Άρη από το Βέρμιο. Και φυσικά συνεχίζουμε με τις δικές σας γραμμές. Όσο πάει, όσο υπάρχουν γραμμές, θα κάτσουμε. Μέσα, εσύ μπορείς να κάνεις. Μέσα είσαι. Μέσα. Okay. Έχεις τη σπάνια έτσι, ευκαιρία να δεις τον τεράστιο prime time να χορεύει έτσι, μέσα στο στούντιο. Συγκλονιστικό θέαμα. Συγκλονιστικότατο. Ξεβιδωνόμουν με αυτό το τέτοιο, να ξέρεις. Στα νιάτα μου χόρευα τώρα. Ξεβιδωνόμουν, ξαναλέω, έτσι. Λέιλα Κέι. Με τη χέτη. Με? Με τη χέτη. Όχι, όχι, τότε δεν είχα χέτη. Ήμουν πιο μικρός. Αυτό τώρα είναι 17 χρονών ήμουν. 17 χρονών χέτη θα έχω, τι είμαι, ρε. Εσύ είχες 17 χρονών χέτη. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Θα έχουμε σε λίγο τον Νίκο Παπαδόπουλο, θέλω να πιστεύω. Αλλά μέχρι τότε. Τα πνιγώ στραβοκατάπια, δεν πειράζει. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Έχουμε τον πρώτο φίλο, να τον καλησπέρισουμε. Έλα, Ζάχο μου. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Δεν κατάλαβες, έτσι. Περίμενε, δεν άκουσα. Χρήστος. Έλα, έτσι, ρε. Μπράβο να πούμε. Το ήξερε λοιπόν, αυτό το. Αλλά είναι μικρό εσύ, τι λέω. Πάμε. Όχι, ρε, καλά, πλάκα κάνεις. Το... Καλά, ρε. Εγώ λέει λακκί, δεν ήξερα κάτω και έτσι. Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να λέει τραγούδια. Σου το ήξερε. Καλά πλάκα κάνεις. Got to get, ναι. Λέιλα Κέι. Μπράβο. Yeah. Με, τι έργαν, ρε Ζάχο, τι έργαν είμαστε. Μήπως άκουσες που το πλάκα. Είπα. Λέιλα Κέι είπα όμως, δεν είπα το τραγούδι, έχεις δίκιο. Είπες Λέιλα Κέι, δεν είπες τραγούδι. Εγώ ναι. Θέλω Λέιλα Κέι, Open Sesame. Α, και θες και Open Sesame. Α, με εντυπωσιάζεις. Με εντυπωσιάζεις. Αυτά είναι δεκαετίες 90. Αυτό τώρα... Να παίξω και ένα γατάρ. Πέραν της πλάκας αυτό πραγματικά δηλαδή ξεβιδωνόμουν. Τώρα για να σηκωθώ, δηλαδή όταν πάμε με παρέα που πάμε μια δισκοτέκη στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Όταν πάμε πρέπει να πιω 3 ποτάκια. Τέταρτο δεν πίνω όμως, να ξέρεις. Και τώρα πόσο να αντέξεις. Πόσο να αντέξεις τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν, πριν πούμε όχι, και αυτό τώρα που συζητάμε, θέλω να δώσω χαιρετίσμα του Σταριανάκη και από Σιδηρόκαστο το Φώτη να πούμε. Mm-hmm. Μας ακούει και αυτός ακούει, δεν παίρνει αυτός. Γιατί ντροπαλός τι είναι, φοβετρέπεται. Όχι, ρε, έχει οικογένεια παιδί, τώρα δεν θέλει να ξυπνάει και το παιδί. Καλά, εντάξει, όχι, όταν υπάρχει παιδί, αλλά σωστά. Είναι. Πάμε. Έχουμε κανονίσει να πάμε αεροδρόμιο άμα έρθει ο Ματέο με αυτόν. Και να πάρουμε και φανέλα, αλλά λίγο χλωμό το κόβω. Εγώ μετά από αυτά. Πότε ήταν, ρε, με αμορόζους και τέτοιους, δεν ξέρω πάω αεροδρόμιο, φίλε. Όχι, ρε, παιδί μου, για πλάκα το λέω. Α, νομίζω σοβαρά που να το καταλάβω. Όχι, όχι. Εγώ δεν ξέρω πάω. Φίλε. Αεροδρόμιο, εντάξει. Τι να πάω, ποιος να δει, πάμε. Θέλω, είπαμε, Λέιλα και Open Sesame. Α, πάμε το αυτό, όχι. Περίμενε. Πού τι είναι. Ναι, Open Sesame. Εντάξει, θα το βάλουμε, νόμιζα θα είναι το επόμενο. Ναι, εντάξει, ναι. Μέχρι πότε θα κάτσεις. Όσο έχει τέτοιες γραμμές θα κάτσουμε, φίλε μου. Και 12 καλά και 1. Καλά που κάνετε τώρα. Καλά που κάνετε τώρα, αυτόν τον καιρό.
Να σου πω κάτι. Πίστευα ότι αυτή τη βδομάδα θα γυρίσει ο κόσμος, αλλά ανακαλύπτω ότι δεν έχει γυρίσει ο κόσμος. Όχι, όχι. Αυτή το βλέπω, το βλέπω από τα παρκαρίσματα τα άδεια, ας πούμε, στην πόλη. Από αυτή, το... αυτή τη βδομάδα λογικά θα γυρίσουν. Είναι ναι. Τελευταία Κυριακή, δηλαδή, κάπως έτσι. Πίστευα ότι η προηγούμενη θα ήταν χειρότερα, αλλά βλέπω ότι και αυτή είναι στο ίδιο τέμπο. Θα κάτσουμε όσο έχει, ναι. Έχει γραμμές, θα κάτσουμε. Εντάξει, ναι. Θα κάτσουμε. Έτσι. Λοιπόν, στηρίζω. Θέλω πρόβλεψη αύριο να παίξουμε κανένα στιγματάκι, ρε φίλε. Τι να πω, εγώ, φίλε, εγώ τι πρόβλεψη θέλεις από μένα. Εγώ περιμένω, έχω παίξει από τον αρχές Μαρτίου, έχω παίξει Παρί και Ίντερ. Τι να περιμένω εγώ, τι να σου πω, ότι θα κερδίσει αυτό το καφενείο, πρέπει να τη ρίξει το άλλο καφενείο η Μάντσεστερ 4. Τι να σου πω, άμα είναι τόσο τυχερή και αύριο, τι ας το πάρουν, τι να κάνουμε. Κοίταξε, είπαμε ότι από τη στιγμή που έχει παίξει, ρε φίλε, Ίντερ στηρίζουμε. Στηρίζουμε άσχετα. Όχι, δεν είναι θέμα. Τι θα πει στηρίζει. Τις προτιμήσεις, όχι, στηρίζουμε. Γιατί, όχι. Τι είπαμε. Άμα πάει κανένας δικός μας ταμείο, εντάξει. Ναι, πάει, έχω και πάρει. Αλλά είναι αφύρο που το μάτσε. Έχω και πάρει. Ναι, βέβαια, πάρει, μετά, ναι. Μετά πιστεύω να μου δίνει ένα cash out ο Μελισανίδης, να μην τα ρίχνει όλα εκεί στην Αγία Σοφία που δεν έχει ρίξει και τίποτα. Λοιπόν, γιατί τώρα σήμερα για να σου πω την αλήθεια, πήγα λέω να δω έτσι για το γέλιο πόσο cash out με δίνει. Δύο ομάδες έχουν φτάσει τελικό, έτσι. Έτσι για ναι. Το γέλιο. Γιατί είναι, τσιγκονεύονται γενικά στο cash out ο Παπ. Και τι, το βάζω και τι μου λέει. Δεν έχει. 2-3 ευρώ. Όχι, ρε. Δηλαδή δεν έχει. Δεν σου δίνω, λέει, cash out. Δεν έχω cash out. Δεν το είχε. Το είχε κλειδωμένο, δηλαδή. Τώρα όμως αύριο που θα του κάνει. Δοκίμασε αύριο. Όχι, δεν δοκιμάζει τίποτα. Αύριο που θα του κάνει το τρίμπαλο ο Λαουτάρο και θα του έρθει του Μελισανίδη λίγο κάτι στον, στα ελαφριά, στα ευαίσθητα. Μόλις του έρθει. Τότε θα τον δω. Και πάλι όμως μετά έχω και Εμπαπέ. Του έχω κι άλλο δώρο. Φιλαράκι, μόνο που ακούς, καταρχήν και ο Λουκάκου είναι μέσα, θα, βέβαια, φίλε, θα σε βάλει. Μόνο που ακούς Λαουτάρο Μαρτίνες, μόνο αυτό το όνομα που ακούς, μόνο που αυτό είναι το όνομα που ακούς. Μου λέγανε, τον είδαμε. Είναι παικταράς, είναι το άσε. Είναι αυτός που τον μπαίνεις και μπορεί να σε κάνει σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα διαφορά. Είναι παικταράς το παιδί. Εντάξει, είναι το επόμενο, πώς το λένε αυτό, next big thing. Ωπόρε oh, φίλε, ναι, τι κάνω, ρε παιδιά εδώ πέρα, δηλαδή τι θα γίνει, τι prime time και τέτοια. Πολύ ωραία εργασία σου εδώ στο Λίμπερο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή έχω εξελιχθεί σε πολύ. Σε πολύ ωραία. Ζηλεύω, θέλω να έρθω την άλλη εβδομάδα πρώτα Θεό, θέλω να σου έρθω να φέρω και κάτι να κάνουμε κουβί μαζί να. Έλα, ρε, εσύ και ο Τάσο θα είναι εδώ πέρα, έλα. Μόνο τρίτη μην έρχεσαι, παίζει ο Πάουκ και πιθανόν να λείψω άλλη μια μέρα, πιθανόν Παρασκευή. Εντάξει, να κάνουμε κι εμεί μια, κάτσουμε και μια μέρα, έτσι. Εντάξει, λίγο έχουμε και θαυμάστρες, έχουμε τέτοιο, έχουμε υποχρεώσεις, να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μας κυνηγάνε. Λοιπόν, εντωμεταξύ σήμερα έδειχνε ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ναι. Πήγε ένα ζευγάρι στην Κρήτη, νομίζω, για τον. Περίμεναν τον εργοτέλη κάπου και ένα παίχτη, ρε παιδί μου. Αυτό είναι παλιό, ναι. Και νόμιζαν ότι είναι ένα ζευγάρι τουριστών και νόμιζαν ότι είναι ο παίχτης. Ναι, αυτό παλιό είναι. Τουλάχιστον δύο χρόνια έχει αυτό. Τι λες. Δύο χρόνια, έτσι. Τώρα σήμερα το πέτυχα, ρε παιδί μου, και είχε πολύ γέλιο. Όχι, όχι, παλιό είναι. Ζαλίστηκαν. Τέλος πάντων. Δεν θέλω, εντάξει, αυτά να μην. Κλείνεις, κλείνεις, γιατί έχω νεύμα διαδικτυακό από τον Νίκο Παπαδόπουλο για να τον βγάλω και να τον ακούσουμε, έτσι. Πες τον για να κάνουμε να ακούσουμε τίποτα για Ματέο. Για Ματέο, ρώτα τον έτσι. Είπε, έκλεισε, είπε. Μου το είπε σήμερα το απόγευμα, ούτε μακριά ούτε κοντά. Μου είπε τώρα, μου έστειλε Ματέο Γκαρσία έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ, μου λέει. Τι είπα, δεν ξέρω. Πες τον να πάει να πιάσει τον πρόεδρο του. Πάοκ στη Βέλγια. Στον ΠΑΟΚ μου είπε ότι τώρα μου το έγραψε. Λέει έκλεισε τον ΠΑΟΚ, Ματέο Γκαρσία. Έπαρε τίποτα. Ωραία. Θα πάμε να πάρουμε φανέλα. Έλα, λέλα, και. Λέλα, και. Τι τη φανέλα δεν την παίρνουμε. Πες μου ότι ξέρεις αυτό το τραγούδι, θα με έχεις εντυπωσιάσει. Δεν ξέρεις πώς. Όχι, έτσι. Λοιπόν, μάθημα μουσικής. Ξεκινάμε. Για λέγε. Λέιλα, σου αρέσει καταρχήν τώρα σοβαρά, σου άρεσε. Ξεσηκωματικό έτσι, σου ήρθε, κουνήθηκε ναι, λίγο. Ναι, ωραίο, δυνατό. Για ακού. Σε ενεργοποιεί. Ωραίος. Λοιπόν, σου πληροφορώ, λέγεται Λέιλα Κέι. Ακούς. Ναι, ναι, ναι. Είναι 19 χρονών τώρα όταν το τραγουδάει. Τώρα δεν είναι 19, τώρα είναι γύρω στα ναι. 55. Είναι του 87 τραγούδι. Του 85, συγγνώμη. Του 85. Το 85 ήμουνα μείον 5. Μείον 5. Εντάξει, ο Πανιόνιος μείον 6 ήταν πέρσι, εσύ σου μείον 5. Σωστά. Κοντά. Αντωνάρα, τι γίνεται, φλέρα. Φίλε μου. Καψούρα μου, δυνατή. Τι καψούρα, δεν το κατάλαβα αυτό, στον αέρα μιλάμε. Είναι πουλενάρα, ρε φίλε. Είναι πουλενάρα, πώς θα το κάνουμε τώρα. Αλλιώς πέρασε. Το μερίδιό του σήμερα δυστυχώς το πήρε ο Νίκος Μοσχοβίτης, εντάξει. Έφερε. Ο άλλος Νικόλας. Καλά έκανε γιατί το χώσανε σε φιλικό του Άρη τώρα. Μπράβο, δηλαδή, μπράβο. Ήταν βαρύ αυτό που του κάνανε. Καψώνει. Μια ώρα φιλικό Άρη είχε ο Νίκος Μοσχοβίτης.
Σωστά 6 ώρα. Να ακούει τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να λέει κάτι για offside, κάτι για πέναλτι δεν είναι αυτό, σήκω και κάτι τέτοια. Κατάλαβα. Ενώ κανονικά έπρεπε να έρθει ο Ζάουξ από τι 7. Καλά, ρε φίλε. Να έρθω από τι 7 δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή από τι 7 κάτσω με μία η ώρα θα φύγω. Να μου βάλετε ένα Silby Bank εδώ πέρα. 11 δεν τελειώνει. Τι 11, ρε φίλε. Κάτω από τι 12.30 δεν έχω τελειώσει ποτέ. Στο Νίκο, δεν τα ξέρει αυτά. Επειδή του ζητάει ο λαός κάθεται μέχρι τις 12, 1, 1.30. Την προηγούμενη Παρασκευή με το 12, 2 παρά 20 έκλεισα. Έρχομαι κι εγώ καημένος, το πρωί δεν μπορώ να σηκωθώ. Κάτω, κάτω από τις 12 και 20, 25 δεν έχουμε φύγει ποτέ, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι. Κοίτα, είναι γνωστό ότι είσαι επαγγελματίας. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εντάξει. Στήριγμα, κολόνα του Λίμπερο. Το έτερος εμείς πότε γυρνάει? Δευτέρα έρχεται. Όλοι Δευτέρα έρχονται. Χαλίσταθο, Τάσο, Αγόρα. Τη Δευτέρα εδώ θα γίνεται με μάσκες όλοι, θα είναι πολύ. Συνοστισμό. Καλά, αν περάσετε. Α, ναι, εσύ δεν έρχεσαι Δευτέρα, έτσι. Όχι, φίλε, όχι, φίλε. Ωραία, είσαι εκεί. Εδώ σκέψου για να έχει δροσιά, εδώ εκεί πρέπει να είσαι με καμιά γούνα, έτσι. Νίκο, η ομάδα πότε φεύγει από πάνω? Πέμπτη. Την Πέμπτη 27. Την Πέμπτη, ό,τι ωραία. Τίποτα, εδώ σου λέω με του άλλου συναδέλφου που ήμασταν το μεσημέρι, λέγανε να πάμε νωρίτερα. Λέω για κανένα καφέ, λέω διαβάστε τα κουμπίδια να την άωσα. Λέω τι καφέ θέλω τώρα. Στο χέρι, λέω και στο γήπεδο τώρα. Έτσι, σωστό, σωστότατο. Προσέχουμε τα ρούχα μας. Σωστότατο. Λοιπόν, Νίκο, να μας δώσεις έτσι λίγο το ρεπορτάζ και για το φιλικό, ας πούμε. Εμείς δεν το είδαμε τώρα. Νομίζω ότι θα βγάλει Νόβα ή κάτι. Θα βγάλει, ναι, είπε. Γιατί είχε κάμερα, ήταν στο παραδειπνανό μπούθα το δικό μου. Θα βγάλει σε κάποια φάση. Μονοκάμερο ήταν δηλαδή, μονοκάμερο. Ναι, ναι, μονοκάμερο. Κατάλαβα. Με τον Μπασεραϊκό, με τη φύλαξη, γιατί έχει υπάρξει ενημέρωση στο δερμητικό, νομίζω ότι το μεταδώσει κανονικά ολόκληρο. Άκουσε, χθες το βράδυ μου έστειλε φίλο από την Νόβα. Κανονικότατα απευθείας, 6 ώρα είναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα εκεί θα έχει ο κόσμος κανονικά εικόνα και σήμερα εντάξει είχε μια αλήθεια κάποιες ούλες ομάδες που σκαρφαλώσανε κάτι τείχους εκεί πέρα. Δεν του σταματάς. Όμορφες εικόνες. Όμορφες, άλλο. Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, εγώ για τον κόσμο του Άρη δεν θέλω να αρχίσω τώρα, αλλά θα το λέω και θα το ξαναλέω. Κουβαλάει μεγάλη τρέλα αυτό ο λαό. Με τόσα που έχει τραβήξει, τόσα που έχει βιώσει κτλ. Και στην προπόνηση εχθέ πότε ήταν με τα καταγόνα κτλ. Το ότι έρθε τώρα να δει το Φιλικό με την Αγία Μαρίνα, μεγάλη χάρη δηλαδή. Είναι. Ναι, εκπληκτικό. Αγία Μαρίνα, σώσε με. Εντάξει, Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα πιο προστάτη τι είναι, κάτι είναι. Μα δεν ξέρω. Τι κάνει. Κάνε το Google του. Τον έχω για ένα γκουγκλάρι ο Αντώνης. Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, όλοι θέλουν να μάθουν δύο λόγια για αυτό το πιτσιρικά. Το Χατζη Πετρί. Χατζηπιρπυρίδης. Πώς? Χατζηπιρπυρίδης. Είναι αλήθεια ότι Μαρμαρίδη είχαμε ακούσει, Σιγκέργη είχαμε ακούσει, Μπακούτσι, Μπακαλιάνι. Μπακούτσι τους ξέρουμε, παίξαν να πέσει. Αυτό δεν τον είχαμε ακούσει. Κοίτα, εξτρέμ νομίζω. Είναι όλες τις θέσεις μπροστά. Εξτρεμάκι είναι. Πάει ο Ματέο. Yeah. Διαβολάκος είναι και σπροπονής, δηλαδή που τον βλέπουμε διαβολάκος είναι ο συγκεκριμένος. Λίγο Νίκο, γιατί το 17? 17-18 είναι. Ωραίος. Μακάρι να παίξει το παιδί, γιατί να παίξει. Ναι, είναι σε καλή ηλικία. Κοίτα, εγώ πάντα είμαι της άποψης, το έλεγα και νωρίτερα στο live που είχαμε στο Instagram του Λαμπαουτάρης, με τους μικρούς πρέπει, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι και είμαι, πρέπει να είμαστε μαζεμένοι. Καλά, ναι, ναι. Δηλαδή, μην πω γιατί και εγώ μπαίνω και εσείς μπαίνετε και πολλοί μπαίνουν και βλέπω τώρα στο Facebook να γράφουν θα αφήσει εποχή, τεράστιο ταλέντο. Όχι. Νίκο, εσύ τον ήξερες αυτόν τον παίχτη, τον ήξερες? Πρώτα για το παιδί, ναι. Πρώτα για το παιδί. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν θέλει να παίρνει τα μυαλά του αέρα, το οποιοδήποτε. Εντάξει, και έβαλε δύο γκολ. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία του και για να ξεψαρώσει λίγο, να το πω έτσι, γιατί είχε έρθει λίγο ψαρωμένος αυτός. Νίκο, τα γκολ ήταν πάρε βάλε ή ήταν ενέργειες δικές του? Το ένα ήταν από πάσα του Μαρτίνες από τα δεξιά και... Α, του Μαρτίνες. Νόμιζα... Ναι, του Μαρτίνες. Νόμιζα από και... μία άκουσα κάτι άλλο και λέω πας και... Δύο πολύ καλές στιγμές έχει ο δικός σου, να ξέρεις. Ποιος? Ο Μαρτίνες. Άσε, καλύτερα που δεν το άκουσε, Νίκο, καλύτερα που δεν το άκουσε. Ο Μαρτίνες. Την Αγία Μαρίνα και τον Άγιο Πρόδρομο καλώς είναι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, το δούμε και θα επίσημα. Μακάρι. Λοιπόν, και από μέσα την περιοχή έκανε ένα πλασέ και σκορά και το δεύτερο ήταν στο χώρο μια μπαλιά που το έγινε από πίσω, τώρα δεν θυμάμαι τον παίχτη, που πέρασε και τον τερματοφύλακα και σκόρασε κοινή αιστεία, πέτυχε τα δύο γκολ του Άρη στο δεύτερο μήκρο, στο 52-89, ο Ντάτκοβιτς σκόρασε στο 23 με κεφαλιά, το 1-0, καλός στον αέρα Κουράτης, βέβαια εντάξει, με τη φύλαξη πάντα γιατί έπεσε και μια ομάδα όπως η Αγία Μαρίνα, να είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μας το λέγανε και οι άνθρωποι του Άρη. Ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι καλός στον αέρα. Και στις στατικές φάσεις, είτε όταν η ομάδα βρίσκεται σε επίθεση, είτε όταν βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας. Το έχει αυτό
το στοιχείο. Ο Κροάτης ιατρικός αμυντικός, τον γκολ του Μάνου στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος. Και αυτό μέσα από την περιοχή. Εντάξει, ο Μάνος έχει ωραίες κινήσεις, το έχει αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι ένα φιλικό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε συγκεκριμένα πράγματα και να μην πάμε στοχευμένα σε απόδοση ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, θα πρέπει να κρατήσουμε το ότι είδαμε και το 4-2-3-1, το οποίο μπορεί κάποιος να φαίνεται τυχαίο, αλλά δεν είναι. Υπάρχει εδώ καιρό στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη ως εναλλακτική σε δύο περιπτώσεις. Είτε αν δεν σου βγει το 4-3-3, είτε αν έχεις ένα εναλλακτικό πλάνο πίσω από το 4-3-3, ανάλογα με τη συνθήκη που θα συναντήσεις ένα παιχνίδι, ανάλογα με τον αντίπαλο. Και είναι δύο συστήματα που είναι κοντά μεταξύ τους, διότι μέσα σε ένα παιχνίδι, αν παίζεις με 4-3-3, αρκεί να τραβήξεις το ένα εσωτερικό μέσο λίγο πίσω, δίπλα στο μονό χαφ και το γυρνάς κατευθείαν σε 4-2-3-1. Είναι τόσο εύκολο να το κάνεις. Και είναι και, σε αυτό και που έπαιζε δηλαδή ο Άρης πέρσι, έτσι. Πέρσι με τον Ένικο Χιχ, πέρσι μέχρι να αρχίσει ο Ένικ και στα πρώτα παιχνίδια του Ένικ. Στο πρώτο διάστημα του Ένικ το έπαιζε. Μετά ο Ένικ καθιέρωσε στο 4-4-2. Δηλαδή είχε το Λάρσον με τον Ιντέγε μπροστά. Αχα. Και είχε το 4. Ναι, όχι, και σε φάση άμυνας είχε το 4-4-2. Το Λάρσον λίγο πιο πίσω τον είχε, αλλά εντάξει, 4-4-2 ήταν. Στην ουσία 4-4-2 έπαιζε. Εντάξει, για να σου πω κάτι και στο 4-2-3-1 τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Ο παίκτης που είναι πίσω το φόρ δεν υπάρχει επιτελικός μέσος στο χρονοποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι δημιουργικός, μπορεί να είναι και δεύτερος. Το λεγόμενο ψευτοενιάρι, εντάξει. Το ψευτοενιάρι. Αυτό ένας παίκτης που μπορεί να πατήσει περιοχή και να απειλήσει και μπορεί να δημιουργήσει κιόλας παράλληλα. Και το σημαντικό είναι να μπορεί να βοηθάει στις άμυνες. Να γυρίζει πίσω. Ο Μαντζίνι, ας πούμε, που του αρέσει του Ζαχ πάρα πολύ, το έχει. Είναι καλός, όντως. Και άλλοι παίκτες το έχουν σε αυτό το κομμάτι. Γιατί... αυτό το έχει. Η αλήθεια είναι το πιστώνε, αλλά αυτό το έχω και εγώ άμα παίξω, έτσι. Να ξέρεις. Όχι, δεν είναι τόσο απλό Ζαχ, γιατί ο Γκάμα δεν το έχει σε τέτοιο βαθμό. Μην το λες. Ο Γκάμα είναι 33, δεν είναι και ο άλλος 22. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Σίγουρα δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία, γιατί η ηλικία σου δίνει τρεξίματα. Αλλά έχει να κάνει και με την πίεση πάνω στην μπάλα, την οποία ο Μαντζίνι την έχει. Μακάρι να διαπρέψει. Και γενικότερα η αλλαγή φιλοσοφία του Άρη φέτος, η απόφαση να πάει σε αυτά τα δύο συστήματα για την ώρα, γιατί μπορεί να δούμε και ένα 3-5-2, λέω εγώ τώρα, μέσα σεζόν, μπορεί να το παίξει και αυτό, έχει να κάνει με την θέληση να προσθέσει ένα ακόμα παίξι στον άξονα. Διότι πέρυσι με το 4-4-2 υπήρχαν παιχνίδια στα οποία στο χώρο του κέντρου είσαι ένα τρύπα. Υπήρχαν δύο ποδοσφαιριστές, ο Λάρσον δεν πολύ γυρνούσε ένα μαρκάρι, εντάξει, να πιέσει πάνω στην μπάλα και ο αντίπαλος, ειδικά αν έπαιζε που οι περισσότεροι παίζουν με 4-2-3-1 ή 4-3-3, δημιουργούσε υπεραριθμία στον άξονα. Και εκεί είχες πρόβλημα. Το είχες, για παράδειγμα, ένα κλασικό παράδειγμα είναι το πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με την ΑΕΚ στο Βικελίδης. Όπου η ΑΕΚ είχε πάρει το κέντρο με τρεις παίχτες στον άξονα και είχες χάσει τα βέργα του Πασχάλια. Όταν όμως πέταξε το Μαντσίνη στο δεύτερο και τον έβαλε πίσω το φορ, εκεί άλλαξε η εικόνα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ένα πράγμα που το έχουν στο μυαλό τους άνθρωποι του Άρη εδώ καιρό, γι' αυτό και είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε πέρα του συστήματος, νομίζω ότι ταξί, το Χατζηπριπερί δεν τον κρατάς, γιατί έβαλε τα δύο γκολ. Αλλά μέχρι εκεί να κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα γενικότερα, γιατί είναι ένα φιλικό περισσότερο για να ξεφύγουν οι παίκτες από τη ρουτίνα των προπονήσεων, να πάρουν έτσι κάποια αγωνιστικά λεπτά. Γιατί προπόνηση, εντάξει, καλή είναι η διάθεση των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, βγάζουν όρεξη, προσπαθούν, αλλά βαριέσαι, θα παίξεις και λίγο μπάλα. Να το πω έτσι. Νικό, sorry λίγο, ο Αργύρης με ρωτάει, λέει τον Νίκο Ζάχου, σε παρακαλώ, τι γίνεται με τον Έμαν. Δεν είχε, λέει. Έπαιξε ο Έμαν σήμερα. Έπαιξε, ναι, στο δεύτερο δεν είχε, λέει. Δεν είχε πήγε να κάνει και μία τσαφιά, να πούμε εκεί πέρα. Δύο. Δύο. Έκανε, όχι πήγε να κάνει, έκανε. Έκανε. Τη μία βγήκε την περιοχή και γλίστρεσε, την άλλη του ξέφυγε λίγο η μπάλα. Εντάξει. Για τον Έμαν, όπως γράψαμε και σήμερα, το πλάνο των ανθρώπων του Άρη είναι μαζί με τον Κότσαλ και να διεκδικούν την δεύτερη θέση στον Άσο, πίσω από τον Χουλιάν Κουέστα. Γιατί ο Κότσαρης θα αποκτηθεί εκτός του κοινωνικού απρόπτου, παρά τις δεύτερες σκέψεις που υπήρχαν για τους τραυματισμούς του τα τελευταία χρόνια. Και από τη στιγμή κιόλας που δεν μπορείς να του δώσεις και δανεικό, διότι λύγει το συμβόλαιό του. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μετά το ορεινά δεδομένο. Και νομίζω ότι θα δούμε ίσως πιθανότητα, ίσως βασικά, ας κρατάμε το καλάθι το μικρό τον Κυλιαζή που είναι εδώ πέρα την ΚΑΠΑ 17, τα πηγαίνει αυτός καλά, είναι η αλήθεια. Και τον Γιώργο τον Καντιμίρο, ο οποίος και αυτός θα επιστρέψει, μένει ακριβώς να διευκρινιστεί και ο ρόλος. Λογικά θα επιστρέψει ως τέταρτος, αλλά δεν θα είναι για να παίζει. Περισσότερο άλλος είναι ο λόγος της επιστρέψης του Καντιμίρου στον Άρη. Εγώ στον Καντιμίρο βλέπω ίσως και ένα μελλοντικό προπονητή τερματοφυλάκων. Γι' αυτό ίσως και να επιστρέφει. Ήταν κιόλας και σήμερα και στο φιλικό στην Άουσα. Και το παρακολούθησε κιόλας εκεί. Και ήταν και ο Καρυπίδης μαζί με δύο Κινέζους επιχειρηματίες, με τους οποίους έφτασε χθες το βράδυ. Ναι, αυτό με τους Κινέζους τι είναι. Παίζεται, ψήνεται τίποτα έτσι. Κοίτα,
από την ΠΑΕ δεν βγαίνει κάτι όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ εδώ και λίγο καιρό και το έχω τσεκάρει με ανθρώπους γνωστούς που έχω, ας πούμε, στην ΑΟΣ, είναι ότι υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει μια δουλειά ο Καρυπίδης με τα παλιά εργοστάσια της κλωστοϊφαντουργίας πάνω στην ΑΟΣ. Μαζί με τους Κινέζους. Ναι, ίσως κάνει κάτι εκεί πέρα. Αυτό αναφέρει τουλάχιστον μια δικιά μου πληροφόρηση. Αυτά τα κλωστοϊφαντουργία, τώρα που είπες, μου θύμισες τότε την εποχή με το χρηματιστήριο που γινόταν. Δηλαδή έπαιζε μέχρι και ο Σουβλατζής, έπαιζε χρηματιστήριο και ο άλλος που ήταν, ξέρω εγώ. Εσείς που είστε και λίγο πιο μεγάλοι από μένα, 2-3 χρόνια πάνω πολλά. Εντάξει. Εντάξει, ο Αντώνης είναι 32, εσείς 35, οκ. Και πιο μικρός φαίνομαι τώρα, άσχετα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια τα πέτυχε περίπου. Ναι. 31,5. Περίπου τα πέτυχε, ναι. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι παλιά ενός αφημιζόταν. Γιατί? Πάνω σε αυτό το. Γιατί ήταν και ο Στεφαντουργία. Ναι, αυτό το συγκεκριμένο που λες, η συγκεκριμένη, ας την πω, εταιρεία ήταν, έτσι. Στο χρηματιστήριο, δηλαδή, πεζόταν πάρα πολύ. Γι' αυτό τώρα μου θύμισες. Δηλαδή, έλεγε, ας πούμε, κλωστοϊφαντουργία Νάουσας, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς λεγόταν η εταιρεία. Έκλεισε όμως ναι. Και. Βέβαια έκλεισε, ρε φίλε, γιατί ήταν μία φούσκα και μισή. Γι' αυτό έκλεισε. Λοιπόν, ήταν μία επιχείρηση, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και είχε μετοχές ενός δις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δεν είμαι της Wall Street, αλλά κάπου δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πεις όλες λίγο πολύ έτσι. Θα το μεταφέρω πάλι, είναι μια πληροφορία να το μεταφέρω πάνω με φύλαξη, αλλά εντάξει, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει. Καλά, μακάρι, μακάρι, μακάρι για τον. Αυτό σημαίνει ότι πάνε καλά οι δουλειές. Κάτι περισσότερο μπορεί να δει και ο Άρης, λοιπόν. Το επόμενο φιλικό είπαμε, Νίκο, την Τρίτη, έτσι, στις 6 ώρα. Με... Ναι, 6 ώρα με τον Πασεραϊκό πάλι στο γήπεδο της Νάος Αγαστίνα κατέβουμε πάλι και εμείς και η ομάδα. Εντάξει. Δεν είναι εντάξει, το λέω εγώ γιατί ο δρόμος είναι καθόλου εύκολος, να ξέρεις. Είναι πίτα στις τροφές και στις λακκούβες. Δηλαδή ένα τσιμέντο δεν μπορείτε, είναι λίγο άσφαλτο να ρίξετε. Ναι. Δηλαδή, αλλά είναι ωραία διαδρομή. Και καταλάβαμε μετά από μια εβδομάδα τη διαφορά θερμοκρασίας γιατί κατεβήκαμε κάτω και ζεσθενόμαστε. Και το κατεβήκαμε πάλι πάνω και έχει. Ναι, εδώ, και εδώ έχει δροσιά, να ξέρεις. Γι' αυτό σου είπα, γιατί δεν το πιάσες. Για να έχει εδώ δροσιά, λέω και πρέπει να είσαι με γούνα από βασικά το βράδυ. Κάποια αμυντικά προβλήματα δεν προέκυψαν από τον πρώτο φιλικό, έτσι. Όχι, εντάξει, δεν έχει τέτοια. Κάποια προβλήματα έχει εμεί προπονήσει, αλλά ήταν τώρα πολύ ελαφριά. Δηλαδή ο Ρόουζ που είχε κάτι ενοχλήσεις το πρωί, αλλά είδαμε ότι έπαιξε σήμερα κανονικά. Είναι σημαντικό το ότι ο Άρης δεν βγάζει προβλήματα σε αυτή τη φάση, διότι και οι προπονήσεις είναι πολύ έντονες. Ειδικά οι πρωινές που περιλαμβάνουν την φυσική κατάσταση. Εντάξει, αυτό δείχνει σωστή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι, ότι ο Άρης δεν βγάζει τέτοια προβλήματα. Αυτό είναι θετικότατο. Όντως. Είναι θετικότατο, σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Για το Χατζησαφή, για να ολοκληρώσουμε λίγο με τα μεταγραφικά, σήμερα αν δεν παίζει ήδη, θα παίξει ακόμα ένα μαζί με την Τράκτορ. Έχει να παίξει και έναν ημιτελικό κυπέλλου Ιράν στις 25. Στον Άρη παλεύουν εδώ καιρό να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν νωρίτερα. Χλωμό το βλέπω. Αλλά πάντως είναι. Και λογικά μετά τον ημιτελικό θα έχει και τελικό, έτσι. Αν περάσει. Σήμερα ήταν ο ημιτελικός, Νίκο. Όχι, στις 25 είναι ημιτελικός. Σήμερα είναι πρωτάθλημα. Πάει η προετοιμασία. Για χαρά. Κοίτα, πάντως ο ίδιος επειδή είναι σε επαφή με τους ανθρώπους του Άρη. Έχασε τραυτόρο 1-0 σήμερα. Η ομάδα του είναι. Ναι, έχασε. Άρα τελείωσε. Άντε, διώχτον. Άντε τον Μπούλο, ρε Πάλτο. Άντε. Πάντως, επειδή είναι σε επαφή με τους ανθρώπους του Άρη, τους έχει ρωτήσει κιόλας μέχρι πότε είναι το deadline για να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα για το παιχνίδι του Europa League, γιατί θέλει να είναι και ο Χατζησαφή και οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να δηλωθούν το Χατζησαφή στη συγκεκριμένη λίστα. Δεν μένουν ακόμα πολλές μεταγραφές, δηλαδή είναι συγκεκριμένες. Κοίταξε, Νίκο, να σου πω κάτι. Επειδή είναι σε μια θέση που ο Άρης έχει παίχτες, νομίζω ότι αξίζει να τον περιμένουν. Εντάξει, δηλαδή... Ο Χατζησαφή το θέλουν πάρα πολύ. Γιατί ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Άρα, τερματοφύλακας. Ένα λεπτό. Δεύτερος θερματοφύλακας, θα το πούμε κατά κάποιο τρόπο δεύτερος. Ο Χατζησαφή. Κότσαρης, Χατζησαφή. Κότσαρης. Του πάω αυτός πάνω. Κότσαρης, Χατζησαφή και έχουμε τίποτα άλλο. Έναν ακόμα σκότωμα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν πειράζει ρε παιδί, εγώ θα είμαι ο Γκρινιάρης και ο τέτοιος. Δηλαδή θα πάρουμε για δεύτερο αυτό που είχε πέρσει ο Παναθηναϊκός για τρίτο. Ναι. Σοβαρά το πιστεύουμε. Ναι, εντάξει. Και τον αίμα πιστεύανε έτσι πέρσι. Γιατί το βλέπεις έτσι. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Εγώ περιγράφω την πραγματικότητα. Δεν το βλέπω. Μπορεί εγώ, να είναι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν ήθελα ένα μεγάλο λεπτό. Ανταγωνισμό. Ένα λεπτό, παιδιά. Μπορεί να είναι καλύτερο και από τον Κουέστα. Στο. Εγώ δεν λέω αυτό. Ο πιο μεγάλο ανταγωνισμό σημαίνει και περισσότερα λεφτά. Ωραία. Όπως εγώ δεν είπα αυτό. Δεν θυμάμαι με ποιον μιλούσα, ας πούμε, και μου έλεγε πριν για μια-δυο μέρες ποιος ήταν και μου έλεγε. Προχθές που έκανα με τον Νίκο εκπομπή το απόγευμα και μου λέει γιατί δεν πάρουμε το Μέγερ. Πρόσεξε. Έχει δώσει αυτή τη στιγμή 160.000 στον Κουέστα. Δεν μπορεί να δώσει άλλα 120 για να πάρει το Μέγερ. Ναι. Και ο Μέγερ θέλει να πάει και σε μια ομάδα που θα είναι βασικός. Βέβαια.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάρει. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο. Εγώ πρόσεξε. Η μοναδική μου αίσθηση στο θέμα του Κότσαρη είναι αυτό που είπε ο Αντώνης. Το θέμα του ανταγωνισμού. Εγώ λέω. Εγώ λέω γι' αυτό, Νίκο, γιατί ο παίκτης με το που έρχεται κατευθείαν λογίζεται για δεύτερο-τρίτο, τρίτο-δεύτερο. Και ο Κότσαρης, πρόσεξε, είναι ένας θεματοφύλακας που όσοι γνωρίζουν και τον παίκτη αλλά και καταστάσεις στον Παναθηναϊκό και έχουν μια εικόνα από τα παλαιότερα χρόνια, ας πούμε, που ήταν στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όταν προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, λένε ότι αν δεν είχε τους τραυματισμούς θα ήταν τώρα βασικός στον Παναθηναϊκό. Ισχύει. Απλά ήταν άτυχος και πρόσεχε. Του Κότσαρη του κάτσε και άσχημη κέντα, διότι ο Παναθηναϊκός τώρα του βγήκαν δύο τραυματοφύλακες στα πλοία ως μικρή και θέλει να ρίξει το βάρος αυτούς. Εγώ σου λέω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί, μπορεί τον Κότσαρη να τον κρατούσε. Όπως είπε και ο Ζάχος, μακάρι να βγει και καλύτερος από τον... Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι καλός. Λέω αυτό που περιέγραψα. Άρα ο τρίτος... παιδιά, να μην κρυβόμαστε. Εγώ φοβάμαι μην ξαναχτυπήσω ξυλό, ξαντραματισεί ο Κουέστα. Και μετά... Ένας από τους βασικούς λόγους ναι. που ο Άρης αποφάσισε να πάρει τον Κότσαρη είναι ότι πρώτη και γέννητα τερματοφύλακα που έχει προσωπικότητα. Παρά το νερό της ηλικίας του. Ας πούμε, ο Έμαν δεν έχει αυτό το στοιχείο. Ο Έμαν έχει καλά στοιχεία από αγωνιστικά όσον αφορά τη θέση του, αλλά δεν έχει την προσωπικότητα. Δεν έχει τον Τζαμπούκα, γιατί ο τερματοφύλακας θέλει να είναι και λίγο έτσι, πώς να το πω, αλυτάκος. Θέλει να έχει και λίγο το φράσμα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Τον Εύρο αυτό, ναι. Αυτό τον Εύρο, μπράβο, τον Εύρο που λέει ο Αντώνης. Το χρειάζεται αυτό. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Κότσαρης θα έρθει και θα είναι η αξιόπιστη λύση που έψαχνε για το τέρμα, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε, όλοι στείλονται στο γήπεδο. Γιατί έτσι, για τώρα να σου πω κάτι, λέμε για άλλους παίχτες που έχουν πολύ καλό βιογραφικό και στα χαρτιά είναι, θεωρούνται πολύ καλές περιπτώσεις και μπορούν να έρθουν και να μην ξέρουν τι εμείς, και 15 συμμετοχές με την Άντερ 21 της Εθνικής. Οπότε εντάξει. Εμείς αυτό που λες, επειδή δεν ακούσε τις εκπομπές, αυτό που περιγράφησε κάθε μέρα το λέω. Ότι έρχονται άλλοι με καλά βιογραφικά και είναι μηδέν και το αντίθετο. Αλλά εντάξει, επειδή η περσινή χρονιά ήταν λίγο τραυματική όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, έτσι. Ναι, γιατί ήταν τραυματική. Γιατί η λογική του περσινού τεχνικού διευθυντή του Τζίνου Διαμαντόπουλου ήταν να μην πάρουμε ένα καλό δεύτερο, πολύ καλό δεύτερο τραυματοφύλακα για να μην αγχώνει το Κουέστα. Να μην αγχώνει το Κουέστα, ναι, βέβαια. Ωραία. Αυτό τώρα δεν είναι σκεπτικό. Εντάξει. Ο κύριος Διαμαντόπουλος το είπε αυτό. Ναι, θυμάμαι τον Νίκο που το έχει αναφέρει πολλές φορές. Και... Μπράβο τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, κάτι τελευταίο. Όχι αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε, Νικόλα. Καλή ξεκούραση, Νίκο. Καλή ξεκούραση όντως. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάρουμε τον φίλο που περίμενε έτσι τον Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον πάρει το φίλο. Καλησπέρα. Veterans Nausa λέγονται. Veterans Nausa. Οι κουβέρτες που κάναν παλιά. Όχι, μου έστειλαν ένα λεπτό γιατί αυτό. Veterans. Όχι. Ναι. Εγώ αυτό που λέω, μου το έστειλαν δύο φίλοι και ο Πέτρος και ο Νίκος, ο φίλος Αεξής από την Αθήνα. Έλεγα τον Λαναρά. Κλωστήρια Ναούσα ήταν ο Νάρας. Όχι, γι' αυτά είπε, για κλωστήρια Ναούσα. Εγώ στην Άουσα ήταν η Veterans. Όχι. Και αυτό το που λέτε το ξέρω. Αλλά εγώ έλεγα τα κλωστήρια Ναούσα. Ήταν δεκαετία του. Γιατί δούλευε και η νύφη μου εκεί, στη Veterans Ναούσα. Ήταν γνωστή η κουβέντα τότε. Βέβαια. Δεν ξέρω, άλλα μα λέει. Γνωστά, διαφημιζόμενοι πολύ ήταν αυτό που λέτε. Veterans ήταν πασίγνωστη, τα κλείσαν όλα, τα ρημάξανε. Εγώ λέω για αυτά τα κλωστήρια Ναούσης που ήταν η μετοχή. Ναι, η μετοχή, τι να σας πω. Δηλαδή ήταν ένα παξιμάδι η μετοχή και το πιο μεγάλη, πιο μεγάλη επιχείρηση. Ναι. Αυτό ήταν στη Βέρεια ή στην Ναούσα. Ναούσα. Κλωστήρια Ναούσης Λαναράς. Όλα τα ρήμαξαν. Εντάξει, φυσικά. Με το... Πυρακή Πατρακή, εδώ είχαμε την άλλη. Καϊσόρουγα Μινέρβα. Πυρακή Πατρακή, δεκαετία 80. Πώς τη λέγανε... εντάξει, αυτό λέω, τα ρήμαξανε τα όλα. Πώς τη λέγανε την τέτοια που το διαφήμιζε ή που λένε έφαγε κιόλας γιατί τα είχε με αυτόν που είχε την πυραϊκή πατραϊκή, πώς τη λέγανε. Η Τόλη, πώς λεγόταν. Μαριάννα Τόλη, τρεγωνίτρια. Φίλε, τι σοφία μεταδίδω ρε παιδιά, δηλαδή απίστευτο. Πάντως έχεις γίνει φοβερός, έφαγες και το Ζαγόρα, όλους έτσι έφαγες εκεί. Και ο Ζαγόρας είναι μια κατηγορία μόνο. Κανονικά ο Ζαγόρας τώρα διπλό μισθό να σε κάνει, όχι το μήνα μόνο. Όχι διπλό, κάθε μήνα 1800 το μήνα. Πιο πολλά από το Χρήσανθο θα πάρεις. Ο κύριος Ζαγόρας λέει 10.000 λέει θέλω το μήνα, εγώ θα πω τα μισά να μην πάρω 5.000. Ο Χρήσανθος παίρνει 4.000, εσύ 5 τουλάχιστον να ζητήσεις. 5 θα μου δώσω 1.000 αλλά δραχμές, να ξέρετε, σε δραχμές θα μου τα δώσω. Όχι ρε εσύ, ναι, τι, να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος.
Εμφανίστηκε το Άργος Ορεστικό. Γεια σου Αλεξάνδρε, τι κάνεις. Τι γίνεται, και έχουμε και τον Αντώνη. Αύριο. Αύριο το κάνω εδώ, θύρα 4 γίνεται εδώ. Θα έρθουν δύο παοξίδες, μου λέει, θα έρθουν με τα σόπια, θα με κυνηγάνε. Τώρα ποιο έχει δίπλα σου, τώρα Αριανό. Αριανό. Τον προχθεσινό. Τον προχθέ ο ίδιος είναι. Του άρεσε, φέρνει εδώ και το φέρνουν γιατί φέρνει φαγητό. Ή τρελοκομπία και τα φέρνει φαγητό. Λοιπόν, Τζάκο, ναι. Αύριο καλή επιτυχία στη Σιβήλη. Να το σηκώσει που να φας και να πας κουβά. Που να φας, τελείωσες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Να είναι... Δεν τον ακούω καλά. Τι, τα ακουστικό δεν θα δε σε κάνει ο Λαουτάρο. Δεν θα προλάβεις κιχ να πεις. Ο Λαουτάρο. Και μίλη ρε πλάκα με κάνεις. Ποια σε βίλη μου. Τρία έχει πάρει. Ποια σε βίλη βρε. Ποια σε βίλη το Αγρίνιο της Ισπανίας. Ποια σε βίλη. Σε βίλη λέει. Όχι ρε. Σε βίλη. Θα πεις τώρα ότι σε βίλη είναι η Καλαμαριά. Όχι δεν είναι καλά. Το Αγρίνιο σου είπα. Ποια Καλαμαριά. Η Καλαμαριά είναι κοσμοπολίτικη. Το Αγρίνιο σου είπα. Α, μπράβο. Το Αγρίνιο. Άλλο τι κάνετε ρε λεπέντε. Α, μωρέ, να. Εδώ λίγο παρέα σας κάνουμε, παρέα μας κάνετε, όσο τραβήξει όσο πάει. Να πούμε έτσι λίγο. Λοιπόν, ο Ζαγόρας πότε έρχεται? Δευτέρα έρχονται όλοι. Όλοι. Όχι, κατάλαβα. Όλοι Δευτέρα. Επαναλαμβάνω όμως τώρα, για να αφήσουμε την. Όλοι μου λένε να περμπάλλει. Για τον Γιώργο θέλω να πω. Έρχεται Δευτέρα, δεν ξέρω βέβαια αν αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα ξεκινάει τις εκπομπές. Για βράδυ τουλάχιστον, μεσημέρι σίγουρα. Δεν ξέρω για βράδυ, γιατί είχε πει και κάποια πράγματα. Τελευταία του εκπομπή. Ναι, είχε αφήσει. Κάποια. Βέβαια τα κάνει αυτά ο Γιώργος από την αλήθεια. Είναι. Όποιος το ξέρει τον Γιώργο. Έτσι. Είναι... Θα δούμε βέβαια. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Τασούλης που είναι. Ο Τασούλης και αυτός Δευτέρα, τι είπαμε. Α, και αυτός Δευτέρα. Ναι. Άντε επιτέλους να ακούσω ρε. Φεύγω εγώ όμως τη Δευτέρα. Φεύγω τη Δευτέρα και έρχομαι το 21. Καλά ρε την κάνεις ρε. Πλάκα μεγάλη. Το 21, το 21 έρχομαι τώρα. Παίρνω 4 μήνες άλλο. Ναι, το... Άνευ αποδεχόν. Να σε καλά. Να σε καλά. Να έχετε καλές εκπομπές. Εμείς θα τα ακούμε και θα τα απολαμβάνουμε. Να σε καλά, Πασκάλη. Ούτε πάω, ούτε άρα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ γουστάνω να τα ακούω. Έτσι. Εγώ πάω ακόμα και μόνο. Αλλά ξεσυγείτε. Τι γίνεται. Βάζετε μια διαφήμιση. Τι. Και πείστε λίμπερο. Λίμπερο. Μόνο ίντερνετ ακούμε στην Καστοριά, δυστυχώς. Τι θα κάνετε, τι θα ακούτε. Τι θα ακούτε, έτσι. Μόνο λίμπερο θα λέτε. Έγινε. Λίμπερο. Λίμπερο θα λέτε και θα κλαίτε. Λοιπόν, τι πήγα να πω. Όντως για το που είπε πάω και άρα δεν μας ενδιαφέρει. Και εμάς ο Πάκο δεν μας ενδιαφέρει. Ένα δίκιο το έχει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος. Φίλε, τον Τίγρη τον νίκησε για βλάκα να πούμε. Γιατί τι έκανε ο Τίγρης. Μήπως τον ΟΠΑΠ τον νίκησε για κανένα φιλανθρωπικό σωματείο. Καλά ρε φίλε, συγγνώμη, έχω παίξει δύο ομάδες να το κατα... Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ γιατί έπαιξες ο ΠΑΠ, δεν κατάλαβα. Θα σου πω, είχα κερδίσει, θα σου πω ότι είχα κερδίσει. Αμορτή. Όχι, είχα κερδίσει, θα σου πω, 5 στα 6 στο κίνο, πήρε 25 ευρώ και λέω, ας βάλω 5 ευρώ εκεί ρε παιδί μου, έτσι. Ρίξω εκεί πέρα. Συγγνώμη ρε φίλε, έχω παίξει δύο ομάδες να πάρουν το τρόπαιο και έχουν φτάσει τελικό. Η λογική λέει ότι έστω ένα μικρό κασάουτ θα έδινε. Ήθελα να δεν δω. Δεν πρόκειται να δώσει. Δεν πρόκειται, γι' αυτό θα του τα πάρω όλα. Έτσι. Επειδή δεν πρόκειται μακάρι, να δώσει, μακάρι. Θα του το πάρω και θα του το στείλω μετά να κάνει τέτοιο. Ναι. Καταρχήν σε τέτοιου είδους το κασάουτ είναι αν παίξει ένα παρόλο 4-5 μάτς, πιάσει τα 2-3 ή στην εξέλιξη, ας πούμε, αν πάει καλά, να σε δώσει. Τώρα αυτό που έπαιξε το μακροχρόνιο να πούμε, ναι. Δεν δίνει. Αν όμως είχε παίξει τους τρίτσιδες. Αυτούς τους χαμένους βαβαρούς, τότε ίσως κατεξένεις να σε έδινε κάτι. Τώρα σε λέει τώρα η Παρή με αυτόν τον Χάρλεμ Τρότερ στον Νεϊμαράκι, να μου το λένε αυτό, να... δεν έχει τύχη ρε φίλ. Μακάρι δηλαδή να... γιατί τους πάω μία να πούμε. Αλλά εντάξει, εγώ σου λέω πάντως δεν πρόκειται να δώσει κασάουτ. Ο Τίγρης να... Καλά, κοίτα, έτσι κι αλλιώς και να μου δίνει, δεν θα έκανα κασάουτ. Γιατί πιστεύω απλά ότι... Απλά ήθελε να δει. Ήθελα να δω. Η Ίντερ πιστεύω θα το πάρει. Πιστεύω. Ήδη το πάρει, ναι. Το μετά, θέμα είναι ότι πάρει να πούμε. Μετά, πρόσεξε. Μετά θα φτάσει ο διάβολος του ποδάρι που έλεγε Σοκράτης Κόκαλης. Όχι, ένα λεπτό. Μετά θα πάω να δω. Ένα λεπτό. Μετά θα δώσει θέλει, δεν θέλει κασάουτ. Αν είναι μικρό, δεν θα το κάνει. Πώς θα δώσει, ρε φίλε. Έχω πιάσει 1,5 στοίχημα από τα δύο. Αν σε δώσει το 10% δεν συμφέρει. Όχι, ρε φίλε. Σιγά μην μου δώσει το 1% το 10%. Θα έχω πιάσει δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, το 1%. Στο άλλο η ομάδα είναι στο τελικό και θα δώσει κασάουτ.
Σοβαρά μιλάς. Θα σε δώσει μεσητικό κασάουντα, α πούμε. Αυτή είναι το κοκλήφι, ρε. Αν δώσει, άκουσε με, αν μου δώσει λίγο παραπάνω από το 50%. Έχεις παρέξει εκεί από το Χαγιά, να δεις κάτι το κοκλήφι, να πούμε που. Ρε. Πες, ρε, πες. Είμαστε 25 χρόνια στοίχημα, παράνομο παίζαμε. Τώρα τι μου λες, θα με κάνει ο Μελισανίδης. Το 93% στοίχημα παίζουμε. Λοιπόν, αν μου δώσει 60% μπορεί και να το κάνω. Αν μου δώσει. Βέβαια, βέβαια. Είναι τρελός είναι. Καλά, τώρα αυτό το πιστεύεις που λες τώρα. 60% θα σου δώσει. Τόσο πρέπει να δώσει. Πόσο και πρέπει. Και να... παρή κιόλας, πρόσεξε, δεν παίζει. Α, μικρή ομάδα παίζει, η παρή παίζει. Η παρή σποντιδρύθηκε. Βρεάζει πότε ιδρύθηκε. Οι άλλοι 11 χρόνια ζωής έχουν ημιτελικό παίζαν. Τι μου λες. Όταν γεννήθηκες εσύ, η παρή δεν υπήρχε, φίλε. Τι σχέση έχει αυτό 1970 τώρα. Να πούμε. Οι άλλοι να πούμε μπορεί να του αντιπαθώ, λένε τεράστια φανέλα η Μπάγκερ. 100 χρόνια ιστορία να πούμε. Τεράστια φανέλα είναι τώρα, τι είναι δηλαδή, είναι ματς 50-50 αυτό το της Κυριακής, τι εντάξει, είναι. Εντάξει, η Παρί στην Ευρώπη είναι, εντάξει, εγώ βασικά ξυπνήσαμε έμαθα την Παρί. Τότε με το Σόρς Γουεά που ήρθε εδώ να πούμε, ναι, που εντάξει. Έκαμε ο σκύλος, ο Αράπης, ο Κουστάρι, το μαύρο, το Γουεά να πούμε. Δηλαδή τότε την έμαθα την Παρί. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν την ήξερα μέχρι δεν είναι, δηλαδή δεν είναι 50-50 το ματς, άντε να πω, άντε να πω με τη δικιά σου λογική. Δηλαδή για να σου το πω και αλλιώς. Η Σεντετιέν έχει πολύ πιο βαριά φανέλα. Καλά, εντάξει, άμα έχει η Σεντετιέν πιο βαριά φανέλα, όταν παίξει Σεντετιέν με την Μπάγκερν, παίξει εσύ τη Σεντετιέν. Εννοείται, ρε φίλε. Σίγουρα. Τελικού πρωταθλητριών έχει παίξει Σεντετιέν, ευρωπαϊκά κύπελα. Ρε τώρα η Σεντετιέν δεν μπορεί να κερδίσει το χωριό μου το μαύρο δέντρο. Ποια Σεντετιέν μου λε τώρα. Και εγώ πριν 20 χρόνια χέτη είχα. Ποια Σεντετιέν μου λε τώρα. Οι άλλοι έχουν 8 δις μπάτσε τώρα, πλάκα μα κάνει. Δεν έχει βάρο σε φανέλα στην Ευρώπη. Τίποτα να μην έχει. Τι θα πει βάρο, έχει λεφτά. Και έχει πάθο. Βάτος, βάρος και μακάρος. Τρελός, μου σπάσει τα νεύρα. Μου σπάσει τα νεύρα, άνθρωπο. Μου σπάσει τα νεύρα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τέλος πάντων, εγώ αύριο που θα κερδίσει, πιστεύω η τέτοια, θα πάω να δω και θα σου πω ψέματα μα. Ρε Ίντερ θα κερδίσει, να πούμε. Θα στο βγάλω και φωτογραφία να δω πόσο διαμείνουμε. Το λογικό είναι αυτό που λες ότι επειδή είναι τσιγκούνιδες στον ΟΠΑΠ και γενικά κόβουν και ποσοστά ναι. Και ότι δεν θα δώσει αυτό που θέλω. Και εφόσον δεν θα δώσει, λίγο. Θα το αφήσω και θα του τα πάρω όλα. Έτσι πέφτω. Να σε ρωτήσω ναι. Κάτι τώρα. Ναι. Αν ήταν να δώσει cash out, δεν έπρεπε να σε δώσει τώρα που έχεις. Που και οι δύο ομάδες σου έχουν φτάσει στο τελικό. Μα αυτό λέω. Γιατί δεν σε έδωσε τώρα. Θα σου πω γιατί δεν γιατί το είπα. Έστω και ένα 10% για το. Μα σου το είπα. Αν ήμουν σε αυτά που παίζω στο διαδίκτυο, θα μου είχε δώσει 100%. Κάτσε αν τώρα να πούμε με τις μαθητές. Δεν ακούει. Λέω, γιατί δεν σε δίνει, γιατί δεν σε δίνει τώρα. Για σου είπα, γιατί είναι τσιγκούνιδες. Πώς να στο αποκόβουν από παντού. Δεν υπάρχει αυτό, είναι τσιγκούνιδες. Τι είπε, δεν υπάρχει. Έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες στο τελικό, θα έπρεπε να σε δώσει και 10%. Πάρε αυτό που βγάζουν τα τέτοια, τι να σου κάνω. Εγώ δεν έχω παίξει, δεν έχω το ζόρι εγώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι μάλλον για αυτό το. Το μακροχρόνιο ναι. Φαίνεται ότι δεν δίνουν, ας πούμε. Καλά. Έτσι, από άρα, ας κερδίσει αύριο ο Λαουτάρο και θα δω αν δώσει ή όχι. Ο Λαουτάρο και ο κακό Κορέλη να πούμε. Το Ραούτο να πούμε. Άρε, φίλε. Καλά, ρε. Πήγε στην υποδοχή του Αμορόζο να πούμε. Και στο Αμορόζο πήγα. Όλα τα λάχανα πήγαν εκεί να πούμε. Γιατί ρε, φίλε, πήγα στο Αμορόζο. Εγώ θυμάμαι και όλο. Και λόγω Αμορόζο. Δεν ξέρω, στον Αμπρέου ήταν ή στον Κρασιάν που ήταν που μου είχε πει. Στον Κρασιάν. Έλα, στην Καμάρα. Θα περάσω με τον συγχωρεμένο τον Κάμπα Τσέλερ. Και πρόσεξε μετά τι μου είπε. Όπω φιλαράκι, καλά που δεν ήρθε γιατί φάγαμε πέσιμο από του παλιού σου περάτε. Γιατί δεν πέσει στο σκόρδο να πούμε. Σε ποιανού την υποδοχή ήταν αυτή του Κρασιάν, ε. Ήτανε, ναι, ρε φίλε, τώρα να πάω εγώ για να μου την πέσουν τα λάχανα να πούμε. Ήταν τρεις μέρες μετά που είχαμε πάει στα αθλητικά νέα, γι' αυτό έγινε το θέμα. Εγώ φίλε, τελευταία φορά που πήγα σε υποδοχή ποδοσφαιριστή, ξέρεις ποιο ήταν. Αυτούς ναι. Που είχε φέρει ο Κοντομινάς, ο Φλόρες και ο Τσέβες. Που δεν είχε γίνει ο χαμός, ο Ελ Καμιόν. Δηλαδή είχα πάει με το αμάξι και θυμάμαι ότι η ζήτημα είναι να είμαστε να πούμε 100 άτομα, 150. Καμία σχέση με τους χιλιάδες που είχε με Αμορόζο, Αμορόζο, Αμπρέο και Κρασιάν. Στον Ελ Σουβλάκι πήγε, στον Ελ Καμιόν πήγε. Ναι, στον Ελ Καμιόν και στον Τζέβις και στον Φλόρες είχα πάει ρε φίλε. Ωραίος. Ωραίες. Και πρόσεξε και μπάσκετ, την τελευταία φορά που πήγα σε υποδοχή παίχτη ήταν στο Γιώργο Σιγάλα που λέγαμε Γιώργο Σιγάλα, μάμα τον πάω και άσε όλα τα άλλα να πούμε. Δεν ξέρω αν είσαι εκεί πέρα. Όχι, στο Σιγάλα δεν ήμουν. Και ήμουν και πρωτοσέλιδο να πούμε σε όλες τις αθλητικές συμπαίδες. Φορούσε μια πλούση με τον Μπουλντόγκ, α πούμε, είχα αγκαλιά στο Σιγάλα.
του λέω πω αυτή η κουλιανού ρε φίλε, πω πώς θα γίνει αυτό που είχε εμείς. Την καγαριογική του σιγά, δεν μπορούσα να πει και τίποτα. Στον κόσμο να πούμε, η Βικάρα να πούμε, τότε τη χαϊγαλούσε τη Βίκη Κουλιανού. Τι ήθελες, ποιος θα είμαι, εσύ και πάλι καργαλέστον, αυτό σας είναι. Εντάξει να πούμε. Οκ, κατάλαβες. Οκ, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Και μια που είπες, θα έρθει και ένας ξάδελφός μου σε δύο μέρες, σε παρακαλώ πήγαινε στο αεροδρόμιο να τον πάρεις. Άκου πήγαινε παιδιά στον Ελ Καμιόν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα. Γεια σας, Ζάκο, τι κάνεις. Καλησπέρα φίλε μου, εσύ. Και, και Αντώνης, ένας τον Αντώνη δεν λέτε τίποτα. Τον έχουμε, εντάξει, είπαμε. Εσύ ο Αντώνη μια καλησπέρα. Άσμε μένα. Πώς, δεν είναι εντάξει. Τον Αντώνη μια καλησπέρα. Έτσι, άντε, την έφαγες την καλησπέρα. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, τι γίνεται. Καλά, καλά, στα λέμε καλά. Δύσκολα είναι τα μάτα, ξέρεις, και ίντερ. Καλά, δεν είναι φυσικά. Σαν όνομα είναι ένα κλικ παραπάνω, αλλά και αυτή έχει 10 χρόνια να πάρει μαστραπάνω. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν είπα εγώ ότι θα κερδίσει, είναι φαβορί. Η Ίντερ είναι φαβορή. Είναι καλύτερη ομάδα βασικά. Αλλά είναι καλύτερη ομάδα και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά είναι κολοτελική. Εντάξει, τελικός είναι ναι, όντως. Κάθονται και στο χείρι μάγια. Ξέρεις τι, επειδή τουλάχιστον με τη Μάντσεστερ ήταν πολύ τυχερή. Δεν μπορεί να συνέχεια τυχερός εσύ με τη Σεβίλη. Και δεν είναι εκείνη η Σεβίλη, γιατί βλέπω, μου λέει, sorry λίγο, μου λέει ο Νίκος, λες και το ξέρω, ο Νίκο, ότι έχει 5-6 UEFA, μου λέει η Σεβίλη. Καμία σχέση εκείνη η Σεβίλη με αυτήν εδώ πέρα, έτσι. Καμία σχέση. Απλώς έχει τη μαγιά και η συνοδοχή και τα πήρα. Αλλά ήταν καλύτερη ομάδα παλαιότερα, τώρα είναι σε πτώση. Βέβαια σε πτώση. Σε πτώση. Αλλά και η Ίντερ και αυτή παρουσιάζει κάποια στιγμή κάποιες αστάθειες. Ας πούμε, τέλος πάντων, θα δούμε και το άλλο δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια. Πολύ loser. Η Παρή είναι loser γάμο την τρελά της. Πρέπει να πιάσει τρομερή απόδοση. Οι άλλοι τι κάνουν, αρέσει. Ποντά. Μετά από κάθε πρωί. Οι άλλοι πώς τρέχουν έτσι. Οι άλλοι τρέχουν φίλα, αλλά πίσω είναι πολύ αδύναμοι. Τώρα θα μου πεις και η Παρή τι είναι πίσω. Αδύναμοι, αλλά πώς τρέχουν έτσι τέτοια εποχή, δεν τρέξει ρε φίλε έτσι τώρα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το τρέξιμο, τουλάχιστον ή μπροστά. Δηλαδή οι άλλοι έχουν ρε φίλε. Ο Εμπαπέ είναι, δηλαδή να σου πω, να τον βάλουμε να τρέξει με ποιον να πω, ας πούμε. Ποιος είναι τώρα ο σπρίντερ. Θα τον αφήσει, ποιον να πω. Από Μπεν Τζόνσον δεκαετία 80. Τι να πω, Καρλ Λούις. Θα τους αφήσει την πίσω. Την ομάδα μας πώς τη βλέπεις, ρε. Την ομάδα μας δεν την είναι. Θα τη δω τώρα το πρώτο μάτς την Τρίτη. Θα το δούμε την Τρίτη 6 ώρα. Κάνει βασικά μια καλή προετοιμασία. Θέλω να δω τους καινούριους φίλε μου, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Έτσι, πώς τα πατήματά τους, πώς κινούνται έτσι χωρίς την μπάλα, με την μπάλα, πώς κοντρολάρουν ότι αυτά. Ότι ακόμα από τα ράδια και φυσικά είναι και σε μια ομάδα η χημεία. Βασικά μπορεί να πάρει τα καλύτερα ονόματα, αλλά να σου βγάλει. Να σου βγάλει χημεία η ομάδα. Mm-hmm. Κάνει μια προσπάθεια ο Άρης φίλε, μήπως μπορέσει και καβατζωθεί σε κανένα όμιλο, γιατί το παιχνίδι παίζεται εκεί, γιατί οι μεταγραφές τραβάνε πολύ φέτος. Πάνε πολύ μέχρι αργά. 30 Σεπτεμβρίου βέβαια. Ένα λεπτό, μου έδωσες και... τώρα, δώσε μου λίγο, μια που λέγαμε και για στοίχημα και για τέτοιο. Έχει ένα ωραίο στο στοίχημα, να είμαστε στοίχημα, είναι και στο σταθμό η στοίχημα. Έχει ένα ωραίο στοίχημα παιδιά. Τον Άρη να μπει στους ομίλους, πόσο θα τον έδινες εσύ να μπει ο Άρης στους ομίλους. Πόσο θα το πλήρωνες. Δεν μπορώ τώρα να φανταστώ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ υπερβολικό. Το έχει 15 να μπει ο Άρης. Εγώ εκεί 10 με 12 θα το έχει. 15 το έχει, δηλαδή αν πάρω τώρα. Ποντάρετε. Αν πάρω τώρα, πάει, αν κερδίσω πάει, από αυτό που έχω, θα βάλω ένα δεκαρικάκι, θα ξανοιχτώ 20 αρικάκι εκεί. Θα το βάλω. Δεν πειράζει, ας το χάσουμε. Θα είναι κερδισμένα. Κοίταξε να δεις, ο σύλλογος κάνει αυτή την προσπάθεια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Προσπαθεί να φορτσάρει γιατί ξέρεις ότι είναι τώρα πια Ελλάδα. Ρε. Τα λεφτά είναι εκεί πέρα στην Ευρώπη, τη ρημάδα. Εκεί να μπορείς να τροπώσεις και να χωθείς. Φυσικά ο Ματέο Γκαρσία το θεωρώ δύσκολο από τη στιγμή που έμεινε ο Φατφατζίδης, το έχω πει και από την αρχή. Αν φύγει και πουληθεί κάποιος παίκτης θα έρθει, μπορεί ο Ματέο πιθανόν. Δεν νομίζω να είναι Ματέο και Φατφατζίδης μαζί, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που είπα χθες, αυτό και είναι στην ουσία αυτό που λες και εσύ, αν μπει ο Άρης ο Μίλους, λογικά και μάτια θα πέσουν και εδώ πέσανε στο Φετφατζίδι από το πουθενά έτσι. Αν πει στους ομίλους θα είναι πολύ ωραία πολυτέλεια. Βέβαια. Και πάγκο με Ματέο ή ξέρω εγώ. Για πόλεις, γι' αυτό που είπε για την πόλη έχει δίκιο, δεν μπορεί να είναι και οι δύο μαζί. Αν μπει στους ομίλους εσύ όλοι είναι κερδισμένοι και οι παίκτες και ο σύλλογος και τα πάντα και ο κόσμος. Δεν υπάρχει άμα μπει στους ομίλους δεν υπάρχει χαμένος. Όλοι είναι κερδισμένοι ας πούμε. Ανεβαίνεις και βαθμολογικά, παίρνεις άλλο πρεστής, αγοράζεις, πουλάς. Φυσικά, για να δούμε, να δούμε.
Να δούμε, να δούμε. Και εγώ αυτά λέω. Λοιπόν, okay. Να σε καλά, να σε καλά. Εσύ που παρακολουθείς που έλεγες η έξι... Καλό θα ήταν να μην χαλάσει η χημία με το ΦΕΤΦΑ. Δηλαδή, αν μπει στους ομίλους, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να του ανανεώσεις το συμβόλαιο με μεγαλύτερες απολαβές. Ναι, ναι, ναι. Και αν μπορείς και να το. Να το πουλήσεις μετά, άμα θέλεις πολύ, πολύ παραπάνω. Και με ρήτρα μεγαλύτερη. Άλλη μια χρονιά δηλαδή μπορεί ο ΦΕΤΦΑ να κάνει τον Άρη και να διπλασιάσει και τη δύναμη. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Αν πάρθει. Το είπα και χθες. Αν τελικά πάρουμε τον Ματέο Γκαρσία, σημαίνει για μένα. Ότι στο μυαλό είναι αυτό που είπε και ο φίλος, ότι ο Φερφατζίδης πρέπει να φύγει, να πουληθεί. Να πουληθεί, ναι. Να πουληθεί, έτσι. Πάμε στο φίλο και μετά θα κάνουμε διάλειμμα, επειδή δεν κάναμε μία ώρα και έτσι. Καλησπέρα. Έχουμε μία ανάρτηση του Λόπεζ. Καλησπέρα, φίλε μου. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, Ζάχο. Καλησπέρα. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου. Νίκος Ζάχο από Δικητήριο. Έλα, τώρα θυμήθηκα. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ναι, πάμε. Έχουμε χρόνο να περιμένουμε. Έχουμε. Τι διαφημίσεις όπου το πρεσβεύουμε. Καταρχάς ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Καλά, δεν κάνουμε τίποτα, δεν σκάβουμε, ρε Νικό. Όχι, όχι. Μια διόρθωση, η Σαμπουτζάκη ήταν με την Πυραϊκή Πετράκη. Η Μαριάννα Τόλη, ρε. Η Μαριάννα Τόλη διαφήμιζε τα Αιγαίο, τα υφάσματα. Περίμενε, εγώ θα τη βρω τη διαφήμιση. Πυραϊκή Πατρά, περίμενε. Πες αυτό. Πυραϊκή Πατρά, τέλος πάντων, αυτό είναι πολιτιστικό. Τα άλλα τα μαγαζιά τα πρόλαβες, Αμνέζια, Κρύπτον, Κοντρέινερ, Κοντράλ. Καλά λέει ο φίλος, η Μαριάννα Τόλη ήταν στη διαφήμιση Αιγαίων. Α, τι γίνεται, ναι. Τι γίνεται στο Αιγαίο, Μαριάννα, ναι. Και, και έλεγα, της Πόπης ναι. Γίνεται στο Αιγαίο. Ναι, ναι. Πόσο πέθανε, πέθανε εδώ και δύο χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Έχει 2-3 χρόνια. Εσύ πού την ξέρει, Μαριάννα Ανατόλη. Τι σε νοιάζει, ρε, προχώρα παρακάτω. Πού την ξέρει, μπέμπι. Από το μάθημα σολφές. Ναι, μπράβο. Έλα. Από το μάθημα σολφές. Λοιπόν, τα μαγαζιά τα πρόλαβε αυτά, κοντέινερ, κοντράστε εκεί, μπότσαρη Μακεδονία. Την Αμνέζια το καλοκαίρι. Την Αμνέζια πώ. Και όλα τα πρώτα που είπε αυτό το κοντράστε δεν το ξέρω. Να μην λέω έτσι, να μην κάνω τίποτα. Μπότσαρη Μακεδονία. Η παλιά η Παλάντιου μου. Η παλιά η Παλάντιου μου. Που έγινε κοντέινερ, κοντράστ. Παλάντιουμ το θυμάμαι σαν όνομα, όχι σαν μαγαζί. Τα άλλα που είπε κοντέινερ. Όχι. Κοντράστ αυτά. Κοίτα, μην ξεχνά. Κρύπτον. Κρύπτον, ναι, μην ξεχνά ότι εγώ είμαι δυτική συνοικία. Δεν είμαι. Αυτά που λε είναι τώρα μπότσαρη. Είναι πολύ ανατολικά για μένα. Δηλαδή... Ναι. Ωραία μαγαζιά, ωραία μαγαζιά. Εντάξει, άλλε εποχέ πραγματικά. Και το άλλο που ήταν στην Κάρολου Ντίλ, το που βλέπαμε και τα μπάσκετ τότε. Με Βασιλέο Ηρακλείου. Ένα μονοκατοικία που ήταν έτσι κλασικό. Τώρα έγινε καφέ. Η Καρόλου Ντίνου είναι Βασιλέο Ηρακλείου. Ποιο είναι μου διαφεύγει τώρα. Τέλος πάντων, δεν πες, δεν πες. Ωραία. Πολύ ωραίο μαγαζί εκεί, βλέπαμε Παρτιζάν Άρης. Πάντως έχεις δίκιο, είναι η Μαριάννα Τόλη είναι όντως στο Αιγαίο. Τι γίνεται στο Αιγαίο. Η Ζοζόκα ήταν. Η Ζοζόκα. Πυραϊκή, Πατραϊκή, έτσι. Ναι. Γνωστό είναι αυτό, γνωστό. Γνωστό. Το τεκίλα, λες φίλε. Το τεκίλα, ναι, το τεκίλα. Το τεκίλα. Ναι. Καλά, μη σου κάνει τον έξυπνο κουκλάρι. Καλά, εννοείται. Μη σου κάνει τον έξυπνο τώρα. Εννοείται την κουκλάρα, φίλε. Ναι, περίμενε, περίμενε. Σε λοιπόν, ποιο κλαμπ, λέει, πήγαινε incognito ο Νίκος Γκάλης κάθε Τετάρτη βράδυ. Περίμενε τώρα. στο Φράνσις, του Γιατζόγλου, στη στροφή Αδριανού. Το μόνο που θυμάμαι είναι το 6:25, παιδιά. Το 6:25 είναι μεταγενέστερος του Γεωργίου. Αυτό, γιατί είμαι και 38 χρονών, εγώ αυτό θυμάμαι. Λοιπόν, άκου Νίκο, περίμενε. Έλα. Ναι. Μαριάννα. Ναι. Τι γίνεται στο Αιγαίο. Ναι. Ναι. Αιγαίο. Μπιλιτρί. Μ' αρέσουν μπιλιτρί. Μπιλιτρί. Θα τα κρατώ για πάντα. Αυτή ήταν διαφήμιση, πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας 70, εκεί αρχές 87-88. Άντε, τόσο είναι, σοβαρά. Ναι. Γι' αυτό σε πάω, γιατί μου θυμίζεις αυτό που έλεγες παλιά. Ρε φίλε, όταν με συνοπαδούς ή συνακροατές έλεγες Ιταλικά μιλάω. που δεν σε καταλαβαίνει. Ότι άλλο λέει. Ή το άλλο που λες ακούσουμε τις πασχάλες. Ναι.
Εγώ δεν σε ξέρω. Ίσως γνωρίζεστε φατσικά. Πιθανόν. Από το γήπεδο. Τι είναι, έχουμε πολλούς κοινούς γνωστούς. Δεν θέλω να σου πω στον αέρα τώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πολλούς κοινούς γνωστούς. Από την Επτάλοφο και από την Ξηροκρίνη. Από την Ξηροκρίνη ιδιαίτερα. Λοιπόν, τους ξέρεις. Αλλά δεν είναι τώρα της παρούσης. Ωραία, εντάξει. Και το όταν έλεγε στον Τζακ, εγώ σαν που τους εντοπίζουν το στους πρέπει να έχει πεθάνει ο Τζακ όμως. Ναι, πεθάνει νομίζω ο Τζακ. Ναι, ναι, τι πλάκες, τι βράδια. Έχω εκείνα. Κάτι, μου είχε στείλει ένα παιδί πριν αρκετά χρόνια κάποια έτσι ηχητικά από εκείνες εποχές. Μπορεί να τα φέρω καμιά μέρα, πρέπει να τα κόψω. Ο Αντωνάκης μπορεί να μην ξέρει που έλεγε στην Ατάκα σου ήταν. Με καταλάβατε. Πώς δεν ξέρει, αφού έτσι τον γνώρισα τον Αντώνη. Τον Αντώνη έτσι τον γνώρισα. Αντώνη, δεν ξέρω πώς γνώρισα εγώ. Είμαι 38, είμαι το 82. Ο Αντώνης, σου είπα με τη γυναίκα του, η Εύα είναι η γυναίκα του, έτσι που είμαι. Ναι, ναι. Ο Αντώνης και η Εύα με είχαν πόστερ στο δωμάτιό τους, κατάλαβες, έτσι τους γνώρισα. Τι να κάνω, απομυθοποιήθηκα βέβαια. Πόστερ όπως τους Duran Duran. Είχαν τους Duran Duran, τον Rocky Balboa και εμένα. Εγώ είχα τους Prodigy, τώρα για σένα δεν ξέρω. Ποιος Prodigy ρε βλάχο, με τον άλλο με το σκουλαρίκι, λοιπόν, με τη μύτη τώρα. Λοιπόν, έλα, ναι, για να τη βγεις στους αγώρα και γιατί θα το ανεβάσεις πάρα πολύ το ράδιο, ναι, το ραδιόφωνο, ναι, θα βάλεις λίγο Orchestra Manoeuvres in the Dark, Electricity, Enola Gay, καλύτερο. Cure, Pet Shop Boys, δηλαδή άμα βάλεις τέτοια θα ξυπνήσεις για ζου. Μ' αρέσει όμως ότι ο Γιώργος είναι και αυτός αυτής της μουσικής, οπότε ταιριάζουμε πάρα πολύ έτσι. Ο Γιώργο, του αρέσουν αυτά του Γιώργου. Καλά, βέβαια. Και το μεσημέρι βάζει καταρχήν και δύο δισκοειδές. Είχα πάει κάτω από το Πελοπόννησο σε κάτι beach bar και λοιπά, τώρα τον Αύγουστο. Βάζουν, ξέρεις, Ζάχο, πολλά remix. Το Γιαζού και το Μπέτσο Μπόις και το Duran Duran. Αυτό που βάλα χθες τον Γιαζού ήταν το Situation, ήταν remix. Του 2019 ήταν κιόλας. Περσινό. Α, το Situation αυτό. Σοβαρά. Βέβαια. Να το συζητήσω, ναι. Don't go κλπ. Ναι, έτσι. Ξεσηκωτικά. Ξεσηκωματικότατα. Αθλητικά δεν θα μιλήσουμε. Τα είπαμε. Πάλι. Να πάρω μετά. Μετά. Άμα δεις ότι πέφτει η ομάδα, ξαναπάρε. Τι να σου πω. Εδώ είναι. Λε, πέρασε το πεντάλεπτο. Έχω και ένα φίλο και είναι 11 ήδη. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει εδώ και μία ώρα και ένα τέταρτο. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Στείλτε και κάμπατσα. Καλησπέρα. Ποδαράκι. Έλα, Ζάχο. Καλησπέρα. Ζάχο. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Κυριάκος, εκμηρητάς. Νάτος, Κυριάκος. Τι κάνουμε, ρε φίλε. Περιμένουμε ένα πατσά. Καλησπέρα, και τώρα, την καλησπέρα. Του Αντώνης. Την καλησπέρα. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Την καλησπέρα μου και στο παιδί δίπλα εκεί πέρα το φίλο. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, ο Αντώνιος. Ρε, εσύ, Ζάχο, ξέρεις τι έπαθα, ρε. Για πες, άμα να βοηθήσω. Μόλις άκουσα που είπες ο Γκαρσία στον Μπάουκ, έσασε το κινητό, ρε γάμο το. Τι γίνεται, ρε. Εντάξει, ρε, παιδιά. Έσασε το κινητό, ρε. Για τον Γκαρσία, 21 έλεγε. Για τον δικό του τον Γκαρσία. Γάμο το. Εσύ έχετε γίνει, άμα δεν ακούσω λίμπερο, δεν γίνεται. Κάτσε να τα κόψω αυτά, να σου λέω εδώ στη διεύθυνση. Να γίνει μια τροποποίηση του μισθού. Έτσι, 2.000 ευρώ από τα 1.800 παίρνω. Έλα. Ζάχο, να δώσω και μια ιδέα. Για πες. Κάντε ρε μια ώρα παραπάνω, ρε, από το 8 με 11, ρε. Δύο ώρες δεν γίνεται, ρε. Ένα λεπτό. Κυριάκο, ένα λεπτό. Καταρχήν, ξεκινάμε 9. Όλες αυτές τις δύο εβδομάδες, σε πιάνω αδιάβαστο καταρχήν. Σε πιάνω αδιάβαστο. Όχι ρε κούρε, αλλά τις δύο εβδομάδες αυτές εντάξει έχετε παραπάνω ώρες, αλλά στο κανονικό το ωράριο σου κάνετε τρίωρο. Κάτσε. Τρίωρο. Άκουσε με. Άλλο η πλάκα, άλλο το σοβαρό. Άκουσε με. Όπως καταλαβαίνεις είναι το σοβαρό. Είναι τέλος της χρονιάς, εννοούμε τέλος χρονιάς, πάντα σε Σεπτέμβριο τελειώνει η χρονιά. Σεπτέμβριο με Σεπτέμβριο αρχίζει η χρονιά σε κάθε ραδιόφωνο, έτσι. Δεν ξέρουμε ούτε εγώ ούτε ο Τάσος, τώρα επαναλαμβάνω, άλλο η πλάκα, άλλο το σοβαρό. Αυτά είναι θέματα της διεύθυνσης και των ιδιοκτητών, δεν είναι δικά μας. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο μπορεί να μην είμαστε. Μην λέτε ότι είναι. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα, έτσι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ούτε η δουλειά μας είναι. Εντάξει, ο Τάσος έχει τη δουλειά του, έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή πρωινή δεν έχω δουλειά, να μην λέω ψέματα. Ήμουν σε μια δουλειά, δεν είμαι πλέον. Ψάχνω μια κάτι να βρω και το πρωί να κάνω. Αλλά αυτά τα πράγματα όσον αφορά το ραδιόφωνο, επειδή είναι πολύ ρευστά, να ξέρετε ότι σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είμαστε του χρόνου. Έτσι. Για να μην λέμε ψέματα. Εντάξει, για να μην λέμε ψέματα και στον κόσμο.
Να πω λίγο τη γνώμη μου. Εγώ επειδή το δύο ώρα αυτό δεν φτάνει, επειδή μιλάτε μια ώρα. Ναι. Μια ώρα πρόλογο κάνετε, δηλαδή. Να έχει περισσότερο. Μια ώρα. Ψεύτης. Μια ώρα κάναμε όταν είχε ματς. Κυριακή, δηλαδή, έπαιζε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα μόνο. Δηλαδή, μόνο τη Δευτέρα. Ναι. Για να σχολιάσουμε και το παιχνίδι του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ποτέ στο μισάωρο ανοίγουμε γραμμές. Μια μισή ώρα γραμμές. Α, σε πιάνω, αδιάβαστα. Καθυστερείτε πολύ, γάμο, το να ανοίξετε γραμμές. Αυτό λέω. Μια μισή ώρα, πώς θα κάνουμε. Καθόλου με το. Θα λέμε καλησπέρα, ανοίγουμε γραμμές. Να δίνετε περισσότερο χρόνο στον κόσμο, αυτό το κατάλαβες τον από τώρα. Κατάλαβα. Είμαστε εντάξει, περισσότερο δεν είναι εσύ. Περισσότερο από κάτι αυτό που άλλο για την ομάδα ήθελα να πω. Πήραμε τον Λόπες. Το Λόπες λέει τα τυπικά λένε. Έχει κάνει μια ανάρτηση του παλικάρι πριν για από πες. Λίγο με κεντρινόμαυρα ρούχα, καρδιές κεντρινόμαυρες κτλ. Εντάξει, θα έρθει ο Λόπες. Να ρωτήσω κάτι, τι χρόνιες έχετε, είναι καλός απέκτης, επειδή δεν ξέρουμε εδώ, τώρα. Περίμενε, εδώ έχω τον assistant. Πέρσι είχε κάνει μια σκασιά στην Αραβία, δεν του βγήκε, έτσι. Αυτό να πούμε, ότι δεν του βγήκε πέρσι. Ξαναγύρισε στη Λας Πάλμας όπου δεν κόλλησε. Αλλά έχει χρονιά με την Αζέρτ, η Λάντς ήταν η καλύτερη του διετία με 63 συμμετοχές και 26 γκολ. Και στην Κλουζ το 15 με το 16, 44 συμμετοχές, 16 γκολ. Εντάξει, από ό,τι ακούω δεν είναι και άσχετες ομάδες, δηλαδή αυτές που έχει παίξει μέχρι τώρα. Απλά μετά την Αζέρτ πήγε στη Χάτα στην Αραβία, σε 12 συμμετοχές είχε 5 γκολ και γύρισε μετά στη Λας Πάλμας. Όπου έκανε 10 συμμετοχές. Λοιπόν, για να μην λέμε ότι θέλουμε, στην Ελλάδα για να έρθει παίκτης ή πρέπει να είναι νέο. Παίκτης εννοώ που να θέλει, έτσι. Ψάχνουμε τώρα center for και λέμε τι center for να πάρουμε. Ή θα είναι μικρός, άγνωστος που θα θέλει να διακριθεί, ή θα είναι κάποιος που η πορεία του, η καριέρα του είναι σε πτώση. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Τι περιμένεις δηλαδή, να είχε καλές χρονιές, τις προηγούμενες 2-3 καλές χρονιές και δεν θα βρίσκεσαι στη Β' Ισπανίας. Εντάξει, μπορούμε να πιάσουμε να δεν λέει κάτι, να έρθει κάποιος. Δηλαδή αν είχε βάλει πέρσι 15 γκολ τι σημαίνει, θα έβαζε και φέτος 15. Δεν λέει, ή αν έβαζε που έχει βάλει 3-4 δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βάλει 10 φέτος, 12. Έτσι είναι αυτά, δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Μακάρι να πιάσει μια χαρά στην ομάδα έτσι, μας, αυτό εύχομαι. Να τον δείξω, θα τον δούμε στο γήπεδο Κυριάκο, θα τον δούμε. Έγινε, καλώς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να πάμε, παιδιά, σε διάλειμμα. Μια μισή ώρα σχεδόν κάναμε διάλειμμα, έτσι. Θα μας διώξουν. Εντάξει, και με το δίκιο του περίμενε. Πού είναι η Λέιλα. Λέιλα. Όχι, τι Λέιλα. Όχι, να τη Λέιλα. Τη Μαριάννα το όλοι έβαλα, παιδιά. Ερχόμαστε σε λίγο. Μην το κουνήσετε, ρούπι. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στον αθλητικό λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Μέχρι όσο αντέξουμε και όσο υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές θα είμαστε εδώ. Θα πάρουμε τον φίλο ένα λεπτό να διαβάσω και μερικά μηνύματα. Ο Γιώργος λέει, αυτός ο Μαντζίνι ακόμα και στους ερασιτέχνες της Νάουσας παίζει να μην πέρασε τρίπλα ούτε έναν. Και μπήκε το πιτσιρίκι ο Χατζιπυρπυρίδης που έχει τεχνική και ταχύτητα και έβαλε δύο γκολάκια. Άντε πάλι να το βλέπουμε το ζόρι στα εξτρέμ. Ελπίζω με την έλευση του Γκάμα να είναι αλλαγή. Που είναι και το πιο λογικό και να τον βάζουν έστω στον άξονα αφού τον φορτωθήκαμε. Κλαίω με τη διαφήμιση, λέει Ζάχο, πόσο παλιά μπορεί να είναι. Επειδή διάβασα κάτω σχόλιο, εγώ είχα δίκιο. Όχι, ο φίλος είναι τέλη δεκαετίας 70. Γιατί θυμάμαι πολύ πιτσιρικάς εγώ. Όχι 87 που είπε ποιος ήταν ο Νίκος. Εντάξει. Και εγώ πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα, φίλε, για τον, τώρα πέραν της πλάκας που κάνουμε για τον Μαντζίνι. Είναι καλός, είναι σχετικά γρήγορος, είναι όντως βοηθάει, γυρίζει. Η θέση του είναι όντως όπως και ο ίδιος έχει πει πίσω από τον Σεντερφόρ. Αλλά νομίζω από ικανότητες και δεξιότητα λίγα πράγματα ως μηδέν. Μακάρι να κάνω λάθος. Δύσκολο, δεν έχω πέσει όμως έξω. Για τον Λόπες έχουμε κανένα νέο, τα είπαμε, φίλε μου Αργύρη. Τι μου λέει ότι είναι. Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε εδώ τον Νίκο πότε πάει ο Γκάμα στην Άουσα. Από ό,τι διαβάζω τώρα πάει αύριο, έτσι. Ας πάει, εντάξει. Θα πάει, θα προλάβει. Τη μισή, 5-6 μέρες θα προλάβει. Ο Νεκτέριος τι μου λέει. Ξέρεις γιατί είναι καλό το κλίμα. Έχουν ρόλο και στόχο όλοι και γιατί το ρόστερ είναι συγκροτημένο και όχι υπεράριθμο. Έχει και αυτό μια λογική, Νεκτάρι. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις λάθος. Και το τελευταίο του Γιάννη τι λέει. Γιάννη, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι.
ξεχάσετε να πείτε για την Έλσα Τόλη, ρε παιδιά, να πούμε. Για ποια? Δεύτερο. Τώρα γιατί ακούγεσαι καλύτερα, προηγουμένως δεν ακούγω σου καλά. Ναι. Κάνεις δευτερολογία. Όταν πήραμε το γύρο το 2004 που λέγανε το κορίτσι του αρχηγού του τυχεκόμενο Αγοράκη, να πούμε. Ποια Έλσα Τόλη. Έλσα Τόλη. Έλσα Τόλη, που λέγανε όλοι Έλσα Τόλη. Από κάτι Καλυστία είχε βγει. Δεν την ξέρω, φίλτατε, και να μην έτσι. Δεν την ξέρω την κυρία Τόλη. Το 2004, ρε φίλε. Πού να ξέρω το γύρο. Το 2004, ρε φίλε. Είναι επειδή στο κουσκούς είσαι λίγο άσχετος, ας πούμε, και πρόσεξε. Εγώ είμαι άσχετος. Αυτά που λέω εγώ για το κουσκούς, πρόσεξε, να ξέρεις ότι επειδή είμαι πρωτόγονος, δηλαδή κινητά φαντάσου ότι έχουμε πιο πολύ με κουμπιά. Δηλαδή αυτά που λέω είναι από προσωπικές μου άκρες. Το είδα, το 33-10 τον Nokia είχες. Ναι, ρε παιδί μου, είμαι όπως ο ένας ψηλός του συμπολίτη, ας πούμε, ο Χρήστος που είμαστε κάποτε μαζί στη ΔΕΗ, ας πούμε, ο Κουλουρόπουλος. Είμαστε λίγο πρωτόγονοι, δηλαδή είναι με την τεχνολογία. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, παιδιά. Για πες. Καταρχήν είναι η Σαμπουτζάκη, παιδί. Συνομήλικη, είστε ξανά. Μεγάλωσε, είναι συνομήλικη με τον πατέρα μου, ας πούμε, του χωρέθηκε ο πατέρα μου. Λοιπόν, ήταν στη ίδια γειτονιά, δηλαδή έμενε τη Μισκή 61. Λοιπόν, αυτή η πιτσιρίκα την κυνηγούσαμε, ας πούμε, ο Νιάρχος ο Νάσης, φαντάσου ότι πήγαιναν στα μπουζούκια και μέσα σε σπιρτόκοντες βάζαν χρυσές λίρες. Έπαιρνε δώρα τρελά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την καψουρεύεται ένα υψηλό βαθμοστέλεχος της Πειραϊκής Πατραϊκής και τον πιάνει γκόμενο, λοιπόν. Και επειδή οι ταινίες είναι βγαλμένες από τη ζωή, όπως μια ταινία, ας πούμε, τη Λάσκαρη με το Φωκά, ας πούμε, που έκανε. Τέλος πάντων, να μην πω. Αυτός ο τύπος άρχισε να κάνει υπεξαιρέσεις, ας πούμε, γιατί είχε τρελαθεί με την πάρτη της και της έκανε πανάκριβα δώρα. Πρόσεξε τώρα. Γι' αυτό απολογήθηκε και η ίδια, την είχε καλέσει και ο Χατζηνικολάος, ο ενώπιον στον οποίο. Και λέει, εγώ λέει και Χατζηνικολάου, δεν είχα ιδέα, λέει, ότι έκανε αυτός υπεξαιρέσεις. Μα έτσι έκλεισε η Πειραϊκή Πατραϊκή. Δεν είχα ιδέα και όταν λέει το έμαθα, καταρχήν. Του έστειλα όλα τα δώρα πίσω, της έστειλε παράκριβα δώρα και τον χώρισα δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω, καλά λένε Σερσέλα Φάμ, να πούμε Πειραϊκή Πατραϊκή, δηλαδή έκλεισε λόγω αυτό με τη Ζωζό Σαμπουτζάκη που την καψουρεύτηκε αυτό σε ένα ψηλό βαθμό, ας πούμε, και έκανε υπεξαιρέσεις, ας πούμε. Μιλάμε δηλαδή, και για την εποχή Κολοσσός ήταν η Πειραϊκή Πατραϊκή. Κολοσσός, ναι ρε φίλε, ήταν number one, να πούμε. Έτσι. Και εντάξει, αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός ότι. Αν δεις, λέει, καράβι στο βουνό, νινί το έχει σύρει, να πούμε. Μπράβο, ξέρεις, το νινί, γυναικεία τρίχα, σέρνει καράβι, να πούμε. Μ' αρέσουν οι ηθικοπλαστικές παροιμίες σου, μ' αρέσουνε. Είναι φοβερές. Ξέρεις, ναι ρε φίλε, εντάξει. Ηθικοπλάστικο. Τέλος πάντων, γυκοπλάστηκαν. Τέλος πάντων, κοίτα. Για πες. Κοίτα να βρεις μια πλούσια νύφη όπως ο Σαγόρας, να πούμε, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Εγώ σου είπα, ήσασταν άτυχοι την ημέρα που βγήκε, ήρθε ο Κοντομινάς με το αμάξι και εγώ ήμουν στα. Τελευταίος και οι τελευταίοι λέει έσονται πρώτοι γιατί ήμουν ακριβώς στο πίσω μέρος του αμαξιού και βγαίνει η κόρη του, δεν με ερωτεύτηκε. Αν με είχε ερωτευτεί θα είχατε δει και πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν με ερωτεύτηκε και γι' αυτό δεν θα δείτε τίποτα. Εντάξει. Η Μαρίνα, ναι. Μαρίνα τώρα άμα τη δεις έχει γίνει μπαούλο. Γεια. Τώρα έχει γίνει χοντρή, Τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Άμα τρως και ζεις στην Αμερική, οι 60% Αμερικάνοι παχύσαρκοι είναι. Τι θα γίνει. Φίλε, τώρα θα σε πω και εγώ κάτι πριν κλείσω. Κλείσαμε αυτό. Παίρνω σε ένα φαρμακείο σήμερα, έτσι να πάρω ξέρεις που παίρνω κανένα παντόλο και τα λοιπά και πώς πάω και ζυγίζομαι και δείχνει η καρδιά 110 κιλά. Ναι. Τρομάζει η φαρμακοποιέσα, με λέει, αλλά εδώ να σε πάρω την πίεση, λέει. Γιατί με τέτοια ζέστη, λέει, με τα κιλά που έχεις θα έχεις πολύ ψηλή πίεση. Ναι. Με βάζει τώρα πιεσόμετρο, ακούς. Ναι. Ακούω. Μετράει, γουρλώνει τα μάτια, λέει, δεν βλέπω καλά, λέει, πρέπει να έχει χαλάσει, το πετάει. Θέλει δεύτερο πιεσόμετρο, θέλω να μετράει. Λέει, απίστευτο, λέει, θα σκίσω τα πτυχία μου με σένα. Φέρνει ένα τρίτο τελευταίας τεχνολογίας, ξέρεις όλα ψηφιακά και τα λοιπά, πανάκριβο. Όμορφο. Και αυτό το ίδιο, λέει, ρε φίλε, να σου πω λέει κάτι. Λέει, έχεις πίεση 10, τόσο μου παιδί, είμαι άσχετος, 10,3, 10,6. Τέλεια. Λέει, εγώ περίμενα 6, λέει, 18, 16, δηλαδή. Μετρήθηκε αυτή η οποία ήταν πολύ στη λάτη και είχε και λίγο παραπάνω από έφυγε 10,5. Λέει δηλαδή με τόσα κιλά πώς έχεις τόσο λίγο πίεση να πούμε, λέει. Δηλαδή πίνεις κανένα τέτοιο. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Λέω εντάξει να πούμε. Λειτουργώ σε άλλη στρατόσφαιρα. Πες οπότε έχω λιγότερη πίεση. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή έχει τα πτυχία της φαρμακοποιός με την πάρτη. Με 110 κιλά και να έχεις πίεση λέει μόνο 10,3, 10,5. Τι με είπε να πούμε. Okay, τέλος πάντων. Έγινε. Ναι, κοίτα, την παίζω πολύ την κιθάρα οπότε χαλαρώνω να πούμε. Κατάλαβες. Βλέπω καμιά τσόντα να πούμε. Άντε έφυγες ρε κεφάλα με τις τσόντες. Βλέπεις τσόντα. Λοιπόν, να πω ότι σε λίγο, όταν κάνουμε το διάλειμμα των 11.30, θα βγάλω τον δημοσιογράφο, τον φίλο μου από Αθήνα, τον Δημήτρη Θεοδόρ, Θόδωρο τον είπα, εντάξει, παραδρομής, τον Δημήτρη Θεοδόρ, να έχουμε μια κουβεντούλα έτσι μέχρι τις 12 και μετά όσο πάμε, να ξέρετε, οκ. Okay. Οπότε, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο επόμενος. Εσείς είστε.
μάλιστα. Πέρασε ο κύριε Τζικ σήμερα από το φαρμακείο και η φαρμακοποιός δεν έσχισε τα διπλώματα. Είδα να σχίζει καλτσόν. Εντάξει, άμα έχει 10 μισό, καλά λέει. 10 μισό είναι τέλεια. Τι να νομίζω είναι τέλειο. Ωραίος είναι. Καλά τα λέει. Πάντα έχει περιπέτειες. Μ' άρεσε που είπε για τη Σαμπουτζάκη, Τσιμισκή 61. Άρα 8 νούμερα ακόμα, το αγαπημένο μου νούμερο. 11. Όχι εδώ, ναι, αυτό. Για πες. Κατάλαβες ποιο νούμερο. Κατάλαβα. Εντάξει. Ξέρεις τι άτυχος είσαι, Ζάχο. Είσαι άτυχος. Να χαιρίζω και το παλικάρι, το Τόνι. Ο Τόνι Άντων, ακριβώς. Λοιπόν, είσαι άτυχος. Για ποιο λόγο. Τότε η Μαρίνα του Κοντομινιά θα σε γούσταρε, αλλά φόραγε το σκουφάκι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, δεν το έχεις ένα δίκιο τώρα. Έχω το σκουφάκι ήμουνα. Ένα βέβαια, και τι είναι αυτό. Μα άμα ήμουν σκουφάκι, γιατί θα με γνώριζε. Δεν τα φορούσα, γι' αυτό δεν με γνώρισε. Γι' αυτό δεν με γνώρισε. Πού πάτε, Καραμίτρο, με του Κοντομινιά. Μιλάμε όμως για θεά, έτσι. Δηλαδή, λέγαμε, είναι δυνατόν από αυτό το πράγμα να βγει και αυτό το πράγμα. Μιλάμε για θεά. Και όμως, φίλε. Κακό που δεν έμεινε. Από βενζίνη κάπου στον τροπόταμο να δει εμένα τα χάσω. Θα τη πάρω το αμάξι. Ότι θα το έπαιρνε στο αμάξι ήταν δεδομένο, αλλά δεν νομίζω να το ζητούσε να το ήθελε και πίσω, έτσι. Ακούς, αν ήμουν μπουκ, τον Άρη ειλικρινά, χωρίς, ο Άρης είναι να μπει στους ομίλους, έκανε καλή ομάδα. 15 θα έδινα 500. Είναι πολύ. Λίγα είναι. Λίγα, 500 αν τους πιάσετε κορόιδο. Θα βάλεις 5 ευρώ, θα έπαιρνες 500 άρικα. Άσχημο είναι. 500 να το δώσει λες, άρα δεν έχει καμιά ελπίδα. Έτσι. Καμιά ελπίδα δεν. Όχι, να πει. Δεν καταλαβαίνω, θα πιάσει κορίτσι το μπούκρε. Α, ναι. Και εντάξει, και 15 πολύ είναι, ρε, εσύ. Τρία ματσάκια είναι. Μονά είναι τα παιχνίδια, δεν είναι διπλά. Και μπορεί να πει. Δουλειά, ρε. Τι δουλειά με βρήκα. Καλής. Για πες. Έχει ύψο. 85. Άρα έχει προσόντα. 85. Ναι. Συγκιαδόρο το βράδυ. Κλείσε. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Φέμεγγι. Ποιος. Άρης Φέμεγγι. Άρης FM και Kiss FM. Σωστά. Για πείτε μου τι θέλετε. Ποιο τραγούδι θέλετε. Παρακαλώ. Και παιδιά της Καλαμαριάς. Άρης FM, θέλω κανένα τραγούδι του Άριος, ρε αδερφέ, να πούμε. Ποιο θέλεις, μαγιά μου που με παοξής, το βάζω τώρα. Ναι, φίλε, ναι. Περίμενε. Παίζει λίγο. Συνέχισε. Περίμενε, να το βρω, πες. Τι έκανα, κενό δάγμα, μίλα. Για τον Γιουργάκη, 110 κιλά, ο Γιουργάκης, που πάρε, ρε Γιουργάκη, τι 110 κιλά, ρε αδερφέ. Χαλάρωσε, αγόρι μου, τι 110 κιλά, ρε αγόρι μου. Θα πάθεις κανένα έφραγμα. Κάνε καμιά δίαιτα. Συνεχίζεις. Περίμενε, ρε φίλε. Τι είναι εύκολο, εντάξει, ρε φίλε. Τι είπα, πατάω το κουμπί και βγαίνει. Άστα, κατάλαβα. Τι είναι αυτά που μας ζητάς, ρε ηγεσία. Ρε ηγεσία, τι είναι αυτά που ζητάς, ρε ηγεσία. Κόβεσαι, όχι, λάθος, κλείστον. Ναι, ωραίο. Κλείστον. Κλείστον, φέδον, κλείστον. Θα φας. Κλείστον. Θα φας, ρε φίλε, κόψουμε στον αέρα. Κλείστον, φέδον, κλείστον. Τι είναι αυτά που μας έβαζε, ρε ηγεσία, τι είναι αυτά που ζητάς. Ε, ηγεσία. Τι είναι αυτά. Πλάκα με κάνεις. Ουλίτιδα, τι πλάκα. Άρησε, είπα, ρε. Τι έβαλες. Αυτό ζήτησες. Βάλεσε το Ηρακλή Σαλονίκη μου. Ηρακλή Σαλονίκη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Πώς θα το ψάξω. Αυτά ζήτησες. Αυτά ζήτησες. Σαλονίκη και εδώ ο Κώστας. Ναι. Ζάχο, άστο, σήμερα είσαι όχι απλά ντεφορμέ. Τι ντεφορμέ. Κάνεις, εγώ σε είπα και ένα τραγούδι για τον Άρε. Τι ψανίσεις. Αυτό δεν ζήτησε, ρε. Συγγνώμη, Αντώνη. Αν και δεν σε προσέχω, νομίζω αυτό ζήτησε. Να το. Έχω εδώ. Α, και ο φίλος ο Κώστας σε σκάει στα γέλια. Λέει, τι είναι αυτό που ζήτησε ο ηγεσίας μου, λέει. Άσε, έχεις γίνει, τι να σου πω. Ανέκδοτο. Τι ουλίτη θα σου κάνω, τι πλάκα. Με τις πασχάλες, ακούτε, ρε, αυτό δεν είπε, ρε. Βάλ το πίσω να παίξει, βάλ το. Άρα το τόσο το. Γέτο. Μην περνάμε το χαρλάω και μας δέρνουν. Άστο. Μπράβο, ηγεσία, μπράβο. Έγραψες, συγχαρητήρια. Δεν το περίμενα. Δεν ούτε εγώ το περίμενα από τον ηγεσία. Μπράβο, ηγεσία. Τι χάζεψε, ηγεσία, τι έγινε.
Αυτό μαζί. Βάλε ένα κανένα τραγούδι για τον Άρη, ρε φίλε. Περίμενα, θα σου βάλω τώρα. Γιατί πούλησε τρέλα. Άσχημη τρέλα μα πουλά. Βάλε το τραγούδι που κατέβασε 5.000 κόσμο στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Τώρα περίμενε. Πολύ τρέλα πουλά. Περίμενε. Έλα. Άστε να μην σε πω τα άλλα. Με στον αθλητικό. Όχι, λάθος. Είναι ωραίο, εγώ το φτιάξα, τι ωραίο είναι. Εγώ είχα την ιδέα, ο Δανάς το φτιάξε. Εκεί που έφεσαι το κινητό, εκεί είναι. Εκεί, εκεί που πέταξα, εκεί που πέταξα 500 κινητό στο χορτάρι. 500 ευρώ κινητό και το πήρε ο Φορλάν, εκεί είναι. Ήθελα να ξέρω ποιος το βρήκε. Ο Φορλάν το βρήκε. Καράκι, δεν σε κάνω ούτε μια κλίση μετά, ρε φίλε. Τίποτα. Άκου, ηγεσία. Ηγεσία. Έλα, στη Μαδρίτη ήσουνα. Εγώ, φίλε, σου είπα που ήμουνα. Ήσουνα, εγώ, σε ρώτησα κάτι, ρε ηγεσία. Ήσουν στη Μαδρίτη. Σε όλα τα παλιοχώρια για να... Στα εύκολα μάτς πήγες, ηγεσία. Στα εύκολα μάτς πήγες. Εγώ στα 5-0 ήττες πήγα. Στα εύκολα πήγες, εγώ στα δύσκολα. Στα εύκολα πήγες, στα εύκολα. Into the chest of Tiago and it rattles off the crossbar and finally touched home on the rebound. It's Koke, the Malaga man. Στα εύκολα πήγες, ηγεσία. Μικρό καμποσάρις, 0-8. Εγώ πήγα στο μάτς που έπρεπε να λήξει 5-0. Κατάλαβες, ηγεσία, μην πουλάς τρελά. Εντάξει. Τι άστο. Και είναι η πρώτη νίκη Ελλάδος, ρε φίλε. Να, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν μιλήσει για πρωταθλήματα και ιστορίες. Είναι η πρώτη και μοναδική νίκη Ελλάδος μέσα στην Ισπανία. Και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει ως έχει. Μέχρι την επόμενη να την κάνει ο Άρης. Ωραία, ηγεσία. Κάτσε λίγο τώρα. Συγκινήθηκα πραγματικά με την Παναγία. Ωραίο. Ωραίο αυτό που είπες. Ωραίο. Ωραίο για λίγο. Το βρήκες. Όχι, ρε φίλε. Το πέταξα, είπαμε στον κόλλερ, ηγεσία. Έμαθα και είχες καλές φωτογραφίες. Μ' αρέσει που βγάζεις ρε εσύ αυτά στον αέρα, μπράβο, είσαι υποχθόνιος. Ποιος το βρήκε και τι έπαθε όταν το ψάξε, ρε φίλε. Ούτε με νοιάζε, δεν σου κάνω πλάκα. Ούτε με νοιάζε. Ούτε με νοιάξε που το χάσα. Εγώ σας έχω πει, εσένα και τον Μπουγάτσα, ό,τι και να κάνετε και να βρίσκετε και να κάνετε δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί είστε... Η καλύτερη ever, τέλος. Να σε καλά, Γεσίνιο. Να σε καλά. Εκείνη τη χρονιά που βοηθήσατε, όταν είχαν εξαφανιστεί όλοι οι Αριανοί, δεν υπήρχε κανείς. Κανείς. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κανείς. Εσύ και ο Μπουγά, κανένας άλλος. Στα Ευγενά της πόλεως. Τότε στο πρώτο πέσιμο του... Εντάξει, εσύ. Εντάξει. Όχι εντάξει. Για τα πανηγύρια, Τσίου τα πουλάκια, και εγώ και εκείνο και το άλλο. Στη δύσκολη δουλειά ποιος είναι. Εντάξει, αριανόμετρα δεν υπάρχουν, όλοι το ίδιο είναι, άντε. Όχι, δεν είναι θέμα αριανόμετρο, ρε φίλε, απλά πρέπει να κάτι εντάξει. Που το στηρίζει έως τελευταία σαρανίδους. Να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, καλά λέει ο ηγεσίας. Εντάξει. Έως τελευταία σαρανίδους. Και εγώ το θυμάμαι αυτό και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Εντάξει. Και εσύ και ο Μπουγάτσας είστε απίστευτοι, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα λέμε χαζά. Εντάξει. Ωραίος. Ευχαριστούμε για τα κομπλιμέντα. Σε ακούμε. Τώρα ακούω κάτι σχόλια τώρα γιατί έτσι παίξαμε την Αγία Μαρίνα. Ποια Αγία Μαρίνα, ρε παιδιά. Αλφα τοπικό τώρα. Εντάξει. Μην ούτε καν σχόλια. Τίποτα. Κάνα ένα φιλικό εκεί με κάτι χωριουδάκια και εντάξει. Για ξεμούδιασμα λίγο να γίνει δουλειά. Mm-hmm. Εντάξει. Έχει δουλειά ακόμα. Πολύ δουλειά. Τι τώρα, στη ούτε. Πολύ δουλειά. Στην αρχή είμαστε. Ναι. Για μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, έτσι. Έτσι πάρουμε, φυσικά και δεν πρέπει να πάρουν. Κάθε χρόνο αυτό κάνουμε. Φουσκώνουμε και σκάμε σαν τα μπαλόνια να πω. Ας. Δεν χρειάζεται. Επιτέλους μια χρονιά μπάσκετ κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε το Μάιο. Ρε. Έτσι, το Μάιο είναι το σημαντικό. Έμα το Μάιο θα είμαστε καλά τώρα. Μπάσκετ δούμε κάνα τίτλο πριν πεθάνουμε γιατί δύσκολο το βλέπω. Για να δούμε. Είμαστε στα 51 πάλι. 52 είμαστε τώρα. Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου, 52. Πάντως, κοίταξε να δεις. Μ' άρεσε αυτό και κλείνω. Ναι. Μ' άρεσε αυτό που είπες για το... Για το?
για τους ομίλους, 15. 15 το δίνει. Ένα, σου λέω. Το φίλε είναι το κόλπο γκρόσο. Ένα 15 και με 20 γιατί θα πάρω τώρα σίγουρα κάτι με το Λαουτάρο. Ναι. Για φέτος, αν δηλαδή, αυτό περίπου πότε ποιο μήνα... 17 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο μάτς. Τώρα άμα πάρει στοίχημα μπορεί να πέσει. Όσο παίρνει στοίχημα ένα τέτοιο, μετά, κατεβαίνει όπως καταλαβαίνεις. Μετά περάσουμε τον Οκτώβριο το άλλο. Νομίζω μέσα σε ένα μήνα πρέπει και πολύ σου είπα. Είναι τρία μάτς ρε, μονά μάτς είναι. Μονά μάτς. Τρία μάτς είναι. Μέσα σε τρεις εβδομάδες. 17-20, λογικά αρχές Οκτώβριο θα έχει κριθεί. Για να μπούμε στους ομίλους, δηλαδή αρχές Οκτώβριο το ξέρουμε. Ναι, αρχές, μέσα το πολύ, ένα μήνα το πολύ. Μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή στην παρέλαση, Ναι, ρε φίλε. Κατευθείαν όμιλοι. Γιατί αυτό είναι το κόλπο γκρόσο του Άρεος. Για να δούμε, Νίκο, να δούμε το πρώτο αντίπαλο που λογικά θα είναι πιο εύκολος. Είναι δηλαδή όλη δουλειά αυτό τώρα, εντάξει, θέλει πολλή δουλειά για να το κάνουμε αυτό. Θα δούμε. Το 15 είναι προκλητικό. Ένα δεκαρικά και ένα εικοσαρικά και θα μπει. Κοίταξε, εγώ μπορεί να το σεντράρω κάνα 100 ευρώ. Α, μπράβο, ένα 100, εντάξει. Σου γυάλισε το ματάκι. Είναι. Αυτό στον ΟΠΑΠ ή... Ο στοίχημα είναι. Στον ΟΠΑΠ δεν νομίζω να έχει αυτό το πράγμα. Στοίχημα. Είναι και στο ραδιόφωνο, γι' αυτό το λέμε και άνετα. Στοίχημα. 15 πρόλαβε το. 15. Κάνα κατουσταρικά και εσύ. Ένα κατουσταρικά και εσύ που είσαι και απλάτζε. Ο απλάτζε ο... Ο Λαουτάνο Πλαουτάνο. Έγινες, Νίκο, σε κλείνω. Σε κλείνω, είσαι δικός μας. Έχουμε, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Έχω και τον άλλο φίλο και μετά θα πάμε στο διάλειμμα και θα έχουμε τον Δημήτρη Θεοδόρο από Αθήνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάκο. Καλησπέρα. Ήθελα να πω το εξής, ότι όντως ο Άρης ήταν άτυχος και κατ' επέκταση εμείς οι Αριανοί είμαστε άτυχοι που δεν είδαμε τίτλους και κύπελα και πρωταθλήματα και τέτοια. Ναι, αλλά επειδή το νόμισμα έχει δύο όψεις, εσύ είπες ότι είμαστε άτυχοι γιατί δεν σε είδε η Μαρίνα, δεν σε ερωτεύτηκε. Και ναι, δεν ξέρω αν τη λένε Μαρίνα, δεν ξέρω το όνομά της. Συγγνώμη, η Δεσποινής Κοντομινά. Εγώ λέω ότι η Δεσποινής Κοντομινά σε είδε και δεν ξαναπάτησε να πούμε στο Γάρι Λάμπα. Είσαι φοβερός. Είσαι προσκυνό που λένε, ωραίος. Πολύ άτυχοι είμαστε, ρε Ζάχο. Άρα είστε άτυχοι που έγινε Άρης. Ναι, ρε. Εντάξει, ωραία, το δέχομαι. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίος. Πλάκα κάνω, έτσι. Όχι, εντάξει, επειδή είπε έτσι, λέω, θα πω και εγώ το άλλο. Στορκίζομαι ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνο, τι θα πει. Και γέλασα. Με το έκρηκτο δεν κατάλαβα. Στη Μαδρίτη την έχω δει τη φωτογραφία σου με τις δύο τις Σοφίες, να πούμε. Εντάξει, τα κορίτσια μας, να πούμε. Πού τις είδες φωτογραφίες αυτές? Φίλε, αφού κυκλοφορούσαν αυτές τις φωτογραφίες, παντού, να πούμε. Δηλαδή, όχι, όχι. Γιατί στον ύπνο μου τι φωτογραφίες. Φωτογραφία έχω βγάλει. Ή στη Βιέννη ήσουν μαζί τους. Όχι, στη Βιέννη δεν πάω. Σε πόλεις έτσι. Στη Μαδρίτη. Σε πόλεις μικρομεσαίες δεν μπορεί να πάει ο Ζάχος Ντούλινγκ. Θα πάει Λονδίνο. Επειδή εσύ τώρα κάνεις εκπομπή και μιλάς, θα το πω εγώ. Ναι. Σε ξενέρωτες πόλεις δεν πάει. Τώρα πια Βιέννη. Ποια Βιέννη, ρε φίλε. Πήγε ο Πόσμα, μου λέει, έφερα την πρόξη. Λες σπουδαία ομάδα πήγες, έφερες την πρόξη. Την πρόκριση, λέει. Λέει, αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα πήγαινες, μου λέει, στη Μαδρίτη. Λες τον Πόσμα να μας φέρει, να τσακιστεί, να μας φέρει κάποιο λογαριασμό. Άκου τι λέω. Το βράδυ, λέω, μετά την πρόκριση, πού πήγες να το γιορτάσεις, στην όπερα της Βιέννης. Άσε μας, Πόσμα. Εμείς βγήκαμε στη Μαδρίτη, πήγαμε σε κλαμπάκι το βράδυ. Τι μας λες? Ναι. Γούστα είναι. Πλάκα μας καπάσι. Θα πας στη Βιέννη. Ποια Βιέννη ρε τώρα, ρε. Ποια Βιέννη ρε, φίλε, και Βουδαπέστη. Πώς πάνε εκδρομές. Μπράβο ρε, εκδρομές. Βγαίνει πράγμα που θα πέσει να πούμε τώρα στους ξενέρωτες. Για ένα λόγο μπορεί να πας αυτές. Ναι, καλά, εντάξει. Κατάλαβε, δεν λέγεται. Η Πράγα, οι τέτοιες. Για τα σπά. Θα πάω, ρε φίλε, να δω Αούστρια, Βιέννη, Άρης. Δεν πάω εδώ με τον Κολχικό. Παίξει Κολχικό, Άρης πιο πολύ τέτοιο. Κολχικό. Τους κρυούμπλες τώρα. Εμείς είναι και βλάκες, καθυστερημένοι. Εμείς είμαστε. Εκεί καταρχήν ήρθαν τα ζώα να πούμε με τα λεωφορεία τους. Δεν φτάσανε να πούμε τα λεωφορεία τους στο Χαριλάου. Τα ξέχασες. Ήταν να έρθουν στο Χαριλάου και δεν ήρθανε. Δεν μπορέσανε. Πήγανε ευκαρπία. Πήγανε ευκαρπία. Αλλού κάνανε. Αλλά αυτό που είπε για φωτογραφίες, είσαι προβοκάτορα. Δεν κυκλοφόρησε καμιά φωτογραφία. Αλλά αυτό έχω δει. Με τη μία Σοφία αποκλείεται. Και σε εφημερίδα κιόλας.
Σε εφημερίδα και, δικιά μου φωτο... εφημερίδα, ναι. Σοβαρά, καλό. Ναι. Εσένα παπα... και, τη... αυτή... και τα δύο τα κορίτσια μαζί που είσαι. Αυτή η κατά... παπαράτσι, δηλαδή πραγματικά μέχρι και, στο... και στη Μαδρίτη με κυνηγούσαν. Να σε καλά! Να σε καλά! Παπαράτσι, ρε τώρα, αφού στημένο ήσουν σαν να κύπτει που στην Καστάρνη τώρα. Είπε και το πρώτο έφυγε. Έφυγε. Είπε και το πρώτο έφυγε. Δεν μπορώ τέτοιου, είπαμε. Ψηφίστε, που λέει και ο Γιώργο. Ψηφίστε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα βγάλω έτσι για μία. Θα μας δώσετε ένα 20 λεπτάκι καιρό, μία έτσι, να δούμε και πώς μας βλέπουν έτσι και κάτω στην Αθήνα, έτσι, να μας μεταφέρει και λίγο κλίμα από Αθήνα ο Δημήτρης Θεοδόρου. Έχει τα νέα της ομάδας Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Παρότι το παιδί είναι πανιόνιος, έτσι, είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και είναι πάρα πολύ καλό παιδί, τον έχω γνωρίσει, είναι πραγματικά αδαμάντινος χαρακτήρας. Είχα πει, αλλά δεν είχε έρθει να έρθει εδώ πέρα να το φέρω και από το στούντιο, δεν πειράζει, τηλεφωνικά, να δούμε και πώς βλέπουν τις ομάδες μας, να πάρουμε και λίγο κλίμα Αθήνας. Και μετά φυσικά θα συνεχίσουμε με τις γραμμές. Εδώ πέρα είμαστε, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, επιστρέψαμε και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Αντώνης Ζάχος σας κρατούν συντροφιά. Επαναλαμβάνω, έχουμε αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πολύ δημοσιογραφικότατο αυτό, αν και δεν είμαστε εμείς δημοσιογράφοι. Τον Δημήτρη Θεοδόρου, τον φίλο μου δημοσιογράφο εξ Αθηνών, και να τον καλησπέρισουμε. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε καταρχήν, πώς είμαι; Είμαστε καλά, γυρίσαμε σπίτι, είχαμε πάει μια σύντομη βόλτα, γιατί πλέον τα νέα δεδομένα δεν επιτρέπουν σε μεγάλες αποστάσεις, και τώρα είμαστε λίγο στην ηρεμία, ενώπιση της αυριανής μέρας που είναι η τελευταία της εβδομάδας για δουλειά. Ωραία. Πριν, επειδή μου το έγραψες, εσύ δεν το είπες τώρα, θα κάνουμε έτσι μια γενική συζήτηση, θα πούμε και τα αθλητικά μας. Μου είπες ότι είδες, ποια ταινία είδες? Είδα μια, τώρα να σας πω παιδιά την αλήθεια, τον τίτλο δεν το θυμάμαι, ναι. Μια με τον Ρικάρντο Νταρίν, ναι. Αργεντίνικη, είναι πάρα πολύ καλή ταινία, καινούρια. Mm-hmm. Όποιος γκουγκλάρει Ρικάρντο Νταρίν θα τη δει την ταινία, αξίζει. Ναι. Γκουγκλάρει ήδη ο εδώ ο Αντώνης, που είναι πολύ έτσι στο ίντερνετ, πολύ γρήγορος και πολύ δικός μας. Ρικάρντο Νταρίν, δεν τον ξέρω, τι είναι, σκηνοθέτης? Όχι, ηθοποιός, είναι Αργεντινός. Και φορά φανέλα εθνικής Αργεντινής, πού να το ήξερες ρε φίλε. Πού να το ήξερες, είμαστε εθνική Αργεντινή. Άρα είσαι, από ό,τι κατάλαβα, του κουλτουρέ κινηματογράφου, έτσι. Κύριε, η αλήθεια είναι ότι προς τα εκεί με κινεί το έτερο νήμιση. Πέστα, πέστα φίλε μου, εντάξει, εντάξει. Του 19 είναι η ταινία? Περσινή. Ναι, είναι, πες να είναι και φετινή. Είναι η τελευταία του ταινία. Πώς λέει, είναι τελευταία, πώς λέει. Heroic Losers, Losers, κάπως έτσι. Heroic Losers, βλέπω εγώ μία. Όχι. Όχι. Θα το βρούμε. Τέλος πάντων. Νομίζω τέλος πάντων. Όχι. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια. Εγώ θα βάζω υπότιτλους αυτά που λες. Ναι. Σε πήρε με το ζόρι η γυναίκα για να πάει να δείτε την ταινία και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εντάξει. Έχει, από χρόνια. Έχει γίνει και σε εμάς, δεν το κοροϊδεύουμε. Και εμείς έχουμε πάθει αυτό. Μην ζαγοριέσαι. Ακούστηκε η παντόφλα μέχρι εκεί πέρα. Όχι, η παντόφλα δεν είναι, αλλά έχουμε πάει και έχουμε κάνει και εμείς τέτοια πράγματα. Μην αισθάνεσαι έτσι ενοχικά. Το έχουμε κάνει και εμείς. Κατάλαβα. Κοίτα, θα σου πω για αλήθεια. Τα πρώτα χρόνια, μάλλον όταν ήμουν φοιτητής, mm-hmm. και τα πρώτα χρόνια που βγήκα, ας πούμε, μόνος μου στα έξω, mm-hmm. δεν έβλεπα ταινίες. Από τότε που ζω με την Άννα, ας πούμε, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι με έχει παρασύρει εντός εισαγωγικών η λέξη ένα καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι, ωραία. Γιατί μου αρέσουν οι επιλογές της. Αυτό, αλλά ωραία, η αλήθεια είναι ότι είναι δικέ τη οι επιλογέ. Άρα θέλουμε όταν θα ξανάρθει στην πόλη μα, γιατί έχει καιρό να έρθει, να μα φέρει και την Άννα να την γνωρίσουμε, έτσι. Ζάχο την έχει γνωρίσει την Άννα, είχαμε πει καφέ μαζί. Αν γυρίσει λίγο το χρόνο πίσω. Μα δεν μου είπε. Τότε δεν μου το είχε πει αυτό, ή μου το είχε πει και δεν το θυμάμαι. Δεν νομίζω. Είχαμε επικεντρωθεί στα αθλητικά τότε. Εντάξει, είδες. Άρα κάτι, ναι, εντάξει. Άρα εντάξει. Άρα πάμε και για σοβαρά δηλαδή. Θα πάμε και κουφέτα. Ναι, είμαστε. Τι ομάδα είναι η Άννα, αν επιτρέπετε, η ΑΕΚ πήγαινε. Η Άννα, η οποία μεγάλωσε στην Κάλυμνο και είναι όλη η οικογένειά της Ολυμπιακή. Είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν ασχολείται. Δεν πολύ ασχολείται. Αλλά είναι λόγω οικογένειας. Εντάξει, μόνο που είπες Κάλυμνο νησί, κατευθείαν σκεφτήκαμε Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σε κάλεσα Δημήτρη, έτσι πραγματικά το είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω αν άκουγες, ότι αν ήσουν δηλαδή στην πόλη μας τώρα θα σου έλεγα να έρθεις για μια εκπομπή να κάνουμε εδώ μαζί
τώρα που. Και ο Τάσος να ήταν, δεν έχει θέμα. Ακόμη καλύτερα, ας πούμε. Πιο, θα υπήρχε περισσότερο χρόνο τώρα γι' αυτό. Όχι ότι με τον Τάσο δεν υπάρχει. Απλά όταν είναι ο Τάσος εδώ πέρα, είναι και ο Γιώργος Ζαγόρας. Έχουμε ένα δύο ώρα, τώρα έχουμε περισσότερη ώρα από αυτή την άποψη. Λοιπόν. Πίστεψέ με, θα ήταν πολύ χαρά μου και θα είχε πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Πραγματικά. Και όταν θα ανέβω πάνω. Όταν θα ανέβει, θα έρθεις. Θα έρθεις 100% και θα κάνουμε εδώ από το στούντιο κανονικότατα εκπομπή. Ξέρεις, γιατί σε κάλεσα έτσι, θέλω να μας δώσεις λίγο κλίμα από Αθήνα γενικότερα. Έτσι και για όλες τις ομάδες. Πήγα γραμματικά έτσι και για τις ομάδες των Αθηνών. Γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνεις, όχι ότι δεν αφήνουμε να μιλήσει, αν πάρει ο Παναθηναϊκός. Να σου πω μάλιστα ότι δύο πανιόνιοι μας παίρνουν τηλέφωνο. Δύο παιδιά που είναι πανιόνι, ναι. Παίρνουν και τώρα. Βέβαια. Δεν θυμάμαι τα ονόματα τώρα. Ο Τάσος είναι καλύτερος σε αυτό. Ο ένας είναι ο Γιάννης. Ο Ηρακλής είναι από τη Νέα Σμύρνη, είναι εξής. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι καλά. Δύο πανιόνι πάντως. Μας παίρνουν αεξίδες, μας παίρνουν Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί. Δεν έχει σχέση. Η εκπομπή είναι ανοιχτή προς όλους. Απλά θέλω να μας δώσει λίγο και το έτσι. Όχι μόνο για τις ομάδες των Αθηνών και πώς βλέπουν οι Αθηναίοι γενικά εδώ τις ομάδες. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερο έτσι, και οικονομικό και επίπεδο αγωνιστικό. Τον Άρη πώς βλέπουν γενικότερα. Θέλω να μας πεις βέβαια και για την ομάδα σου που είναι ο Πανιώνιος. Δεν το έχεις κρύψει έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Mm-hmm. Είναι για την ομάδα. Γιατί πραγματικά προηγουμένως ένας φίλος κάτι λέγαμε για τον Πανιώνιο. Γιατί κάτι με την αδειοδότηση, με τα προβλήματα τα οικονομικά. Θέλω έτσι να μας κάνεις μία και νομίζω θα κάνουμε μία συζητησούλα καλή. Ναι, καταρχάς θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες, ναι. Ότι ο Πανιώνιος, εγώ τον παρακολουθώ από το 1990, δεν θυμάμαι άλλη τόσο δύσκολη, τόσο σκοτεινή περίοδο στην ιστορία του. Συμβαίνει μάλιστα να ισχύει κάτι ανάλογο και στο μπάσκετ, αυτό είχε ξεκινήσει από νωρίτερα το κακό. Ναι. Το τμήμα είναι σε πλήρη ανυπολήψια από τον κόσμο, μην ακούτε δηλαδή ότι έπαιξε πέρσι Α1 κτλ. 30, 40, 50, 100 άτομα πήγαιναν και το βλέπαν το τμήμα δυστυχώς. Ο κόσμος έχει αποστασιοποιηθεί και ειδικά για τον μπάσκετ μας πονάει και λίγο περισσότερο γιατί ήταν ένα τμήμα που μας έκανε περήφανος κάποτε. Δημήτρη, μήπως, γιατί εδώ να πούμε ότι ο Πανιώνιος δεν έπαιζε στο παλιό το γήπεδο, έτσι, έπαιζε αλλού νομίζω φέτος, ή κάνω λάθος. Έπαιζε στο παλιό Φαλιό, πολύ σωστά. Ναι, είναι μακρινή η απόσταση από τη Νέα Σμύρνη στο παλαιό Φάλο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις περισσότερο δεν ξέρουμε για από Αθήνα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω καθόλου. Όχι, δεν είναι μακρινή και δεν είναι η απόσταση δηλαδή το εμπόδιο για έναν Πανιούνιο να πάει να δει. Δεν εννοώ ότι απροάστια δεν είναι το βέβαια το πάω με τα πόδια ναι. Που ήταν το κλειστό, το Αρτάκης. Ναι. Αλλά δεν είναι και το μακρινό ότι δεν βολεύει. Το Αρτάκης τι έγινε. Το Αρτάκης έχει γκρεμιστεί από τότε. Έχει γκρεμιστεί για να χτιστεί άλλο, εκεί πέρα έχει βγει μια επιχορήγηση για να έχουν βγει τα χρήματα για να δοθούν, για να γίνει να χτιστεί το γήπεδο. Δεν έχει προχωρήσει, έχει κολλήσει σε διαδικαστικά, παύλα νομικά ζητήματα. Τελευταία μαθαίνω ότι υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις, όμως από την άλλη νομίζω ότι σε 3-4 χρόνια, μέσα σε 3 χρόνια δεν θα το δούμε. Ναι, εντάξει, γιατί όπως αυτό που είπες, ότι δεν πήγαινε πολύ στους κόσμους στο μπάσκετ και να πούμε ότι ο Πανιώνιος, αν θες την άποψή μου, τουλάχιστον στο μπάσκετ ήταν τυχερός που διακόπηκε το πρωτάθλημα γιατί πιστεύω ότι θα έπεφτε, γιατί νομίζω είχε μείνει με δύο ξένους, έτσι. Δηλαδή, όταν διακόπηκε 5 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ήταν νομίζω με δύο ξένους και εκείνοι ήταν προς να φύγουν, έτσι. Και σε μια πτωτική πορεία. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Να, δύσκολα θα σωζόταν. Δύσκολα θα σωζόταν. Είχε και δύσκολο πρόγραμμα συνέχεια. Έτσι. Τον Άρη είχε στην έδρα του. Είχε δύσκολο πρόγραμμα και στα εύκολα παιχνίδια δεν τα είχε πάρει. Δεν τα είχε πάρει. Ναι, καλά, άμα φεύγουν οι ξένοι σου, Δημήτρη, πώς θα τα πάρεις. Όχι, ο Άρης τα εύκολα τα έπαιρνε, έτσι. Όχι, βέβαια. Και ο Άρης τα ίδια χάλια για τέτοιο. Αλλά έδειχνε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν τα πράγματα ανάποδα. Δηλαδή ότι ο Άρης ψιλοανέβαινε τουλάχιστον για τη μάχη του υποβασμού και ο Πανιώνης ήταν σε πτωτική πορεία. Ο ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι σε τι κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν τελευταίο. Έκανε δύο αυτοκτονίες στην έδρα του. Με κολοσσό, νομίζω. Με κολοσσό και ένα ακόμη. Δηλαδή, έχασε δύο μάτς στην έδρα που, αν τα είχε πάρει, ήταν σωμένος 100% και ήταν σε ακόμη πιο δύσκολη περίπτωση. Βασικά ήταν ένας ιόρτος από τον άλλον, παιδιά. Για να είμαστε. Βέβαια. Ακριβώς. Αλλά αυτή η απόφαση πρωτόγνωρη έτσι, που πάρθηκε προς τα πάνω επικύρωση βαθμολογίας που τα δει ο Παναθηναϊκός, προς τα κάτω όχι επικύρωση βαθμολογίας. Ναι. Τέλος πάντων, να τα λέμε όλα. Δηλαδή αυτή η πρωτοφανής απόφαση τους ευνόησε όλους. Τους ευνόησε το κορονοϊός βασικά. Δηλαδή τους ήρθε και κόλλησε για να μην πέσει και κανένα. Ναι, δεν υπάρχει. Πάλι θα το κάνανε, αλλά
Τώρα υπήρχε και ένα άλοθη, ένα λόγο, α πούμε. Η αφορμή, όντως. Η αφορμή, όντως. Που τότε όντως έστεκε, αν θυμόμαστε κιόλα, ότι υπήρχε πρόβλημα. Γιατί υπήρχε κλειστά τα γήπεδα, έτσι. Ωραία. Ναι. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες τώρα, ο Πανιώνιος, η νέα διοίκηση, η διοίκηση πρωτοδικείου που έχει σχηματιστεί για να τρέξει κάποια πράγματα, όπως είναι παράδειγμα η δήλωση συμμετοχής στο νέο όποιο πρωτάθλημα, κάνει κάποιες ενέργειες, κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να βρει τον τρόπο, να βρει τη λύση, τη χρηματοδότηση. Ο Νίκος Ζαμάνης, ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος, ο οποίος φαίνεται να είναι πρόσωπο που θα παραμείνει μετά την παραίτηση του Δάρα από Προέδρου, αν είχατε ακούσει έτσι. Ναι, βέβαια, το ξέρουμε. Για την παραίτησή του, ψάχνει να βρει έναν εντός εισαγωγικών συμπαίκτη για να δηλώσει την ομάδα στη Super League 2. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, το δυσάρεστο ενδεχόμενο να βρεθεί ο Πανιώνιος και στο Ερασιτεχνικό, στην Τρίτη Εθνική. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα είχε περισσότερες πιθανότητες σαν εξέλιξη, αν υπήρχε η ευνοϊκή προοπτική που υπήρχε παλιότερα. Ναι, το σύστημα του χρόνου. Ακριβώς, όταν μια ομάδα διαλυόταν και διαγράφονταν τα φέη. Υπάρχει και τώρα, αλλά είναι το 50%, ψεύω το ξέρεις, έτσι. Είναι το 50%. Το 50% νομίζω προς ιδιώτες, το 100% προς το δημόσιο, νομίζω το ανάποδο. Εντάξει, δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι είναι το 50% τώρα, αυτά ξέρεις είναι και λίγο νομικήστικα και δικηγορίστικα τα πράγματα και άλλα. Νομίζω ότι γίνει έτσι. Αν η ουσία είναι ότι ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια χρέη, εγώ θα σταθώ στο 7, δεν θα πω ότι έχει παραπάνω. Αν είναι να πάει με 7 εκατομμύρια στη ΓΑΜΑ Εθνική και να επιστρέψει σε 2 χρόνια να γίνει επαγγελματική ομάδα πάλι και να έχει 5 εκατομμύρια, 5,5, δεν νομίζω ότι έχει. Δεν είναι λύση αυτό, όντως. Και τώρα μάλιστα, επειδή συζητιέται το όνομα του Αρκέ για αυτό το... Για αυτό το λόγο, ότι στον Πανιώνιο, ας πούμε, βλέπουν αυτό που παίρνει ο Άρης. Ναι. Ο οποίος πληρώνει πλέον χρέη παλιάς εταιρείας, η οποία δεν υπάρχει πλέον, γιατί η ΟΕΦΑ θεωρεί ότι είναι η συνέχειά της. Βέβαια. Βρήκε τη λύση. Βρήκε τη λύση ο Άρης και μάλιστα εγώ βλέπω ότι ο Καρυπίδης έχει βγάλει πολύ αντίδραση, πολύ δυναμισμό και αυτό είναι κάτι πολύ καλό για τον Άρη, επειδή το παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Άρη σχεδόν καθημερινά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ενώ είχε βρεθεί σε κατάσταση ασφυξίας με τους ποδοσφαιριστές να φεύγουν ένας μετά τον άλλον και το κλίμα να διαμορφώνεται αναλόγως, υπήρχε και ο αποκλεισμός με αυτόν τον τρόπο στο κύπελλο τότε. Έτσι. Αυτό ήταν όλα μαζί. Πάθαμε μεγάλη νύλα. Ο μόνος που φαίνεται ότι το πίστεψε και το κυνήγησε ο Καρυπίδης με το team του, με τους συνεργάτες του. Πλήρωσε όμως. Δεν βρήκε άλλη λύση. Πλήρωσε. Δεν παίχτηκε κάτι άλλο. Πλήρωσε ο άνθρωπος. Πλήρωσε και δεν πήγε να προσπάθησε και μέσω της ΕΠΟ ή δεν υπήρχε τέτοιο. Δεν υπήρχε μέσω της πολιτείας, εγώ δεν είδα τόσο. Ίσως η πολιτεία βοήθησε λίγο στο να δοθεί αυτή η άξη του ενός έτους, γιατί νομίζω ότι αυτό ισχύει τώρα, θα μου πείτε κι εσείς, με την απαγόρευση μεταγραφών. Υπάρχει προσωρινά. Ένα χρόνο, νομίζω ότι όταν θα γίνουν οι υποθέσεις στο ΚΑΣ, νομίζω ότι θα δικαιωθεί, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι πιστεύω τώρα, βέβαια, άλλο εγώ τι λέω και άλλο τι θα γίνει. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα γίνει στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή όμως έδωσε λύση και βλέπω ότι άρχισε προχωράει σε μεταγραφές. Βέβαια. Και ενισχύεται και επαναφέρει την αισιοδοξία στη τάξη του. Βέβαια. Κόσμου. Ο κόσμος, ναι, εντάξει. Και γενικά ο κόσμος του Άρη έχει. Θέλει, ρε παιδί μου, διψάει. Νομίζω ότι είναι ο πιο διψασμένος κόσμος στην Ελλάδα, έτσι. Όπως το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχει να γευτεί 51 χρόνια τίτλο και είναι, δηλαδή, εσύ είσαι Πανιώνιος, έχεις δει 2 τίτλους, έτσι. Εγώ προσωπικά έχω δει έναν. Εντάξει, είσαι πιο μικρός όντως εσύ. Και εγώ έχω δει έναν, αλλά ήμουν 19 μηνών, φίλε. Εντάξει, όταν τον είδα. Έχουμε συζητήσει και προσωπικά, ιδιωτικά μάλλον, ότι αυτό που συμβαίνει με τον Άρη, δεν το λέω τώρα επειδή μιλάμε μαζί, ή επειδή μιλάω σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Αυτό που συμβαίνει με τον Άρη είναι αδιανόητο. Η πέμπτη. Για τον κόσμο, αν γίνει ένα γκάλο, η πέμπτη ποδοσφαιρική δύναμη έχει να πάρει 50 χρόνια τίτλο. 51, πάμε στα 52 θα πάμε. Είναι ποδοσφαιρικό αδιανόητο της χώρας. Δεν κάνουμε, δεν πειράζει. Ωραία, είπαμε για Άρη, είπαμε για Πανιώνιο.
Θέλω να μας δώσεις λίγο πριν μας πεις και για ΠΑΟΚ αν έχεις. Καταρχήν δεν θα πω σε ποια εφημερίδα είσαι. Δεν, άμα θες το λες, να μην πω εγώ. Όχι, στην ώρα δεν έχω. Στην ώρα το σπορ είμαι εντάξει, και... είναι, δεν είναι κακό. Όχι, λέω μπας και... Για, εγώ γράφω απλά για τον κόσμο ΠΑΟΚ. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, την Τρίτη Εθνική. Και στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ με τον Άρη και με την Ξάνθη. Θέλω να μας πεις, να μας μεταφέρεις λίγο κλίμα των αθηναϊκών ομάδων, το τι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή το πώς. Και γενικότερα αυτό θέλω λίγο έτσι, άμα θες με αυτό, πώς. Γενικά, ας πούμε, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν διεκδικεί πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικά, οι Αθηναίοι, ας πούμε, πώς βλέπουν έτσι τη Θεσσαλονίκη, βλέπουν διαφορετικά, ή τι θεωρούν ακόμη το φτωχό συγγενή ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, ακόμα. Κοίτα τώρα, οι Αθηναίοι. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δει την Θεσσαλονίκη σαν φτωχό συγγενή, γιατί είναι ο φτωχό συγγενή. Είναι ο φτωχό συγγενή τη Αθήνα πλέον. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός εκπέμπει πάντα, είναι αυτό, δεν το λέω τώρα με διάθεση να κατηγορήσω, ας πούμε. Όπως, άκουσε με, εδώ μιλάμε, άκουσε με. Εδώ μιλάμε, λες και είμαστε στην καφετήρια και μιλάμε, έχουμε από ένα φραπέ ο καθένας. Ξέρω, ναι, εγώ, και τα λέμε ελεύθερα. Και τα λέμε εντάξει. Κόσμια και ελεύθερα, όπως θα σκέφτεσαι, όπως θα μιλούσουμε το φιλαράκι σου δίπλα, έτσι. Μην το. Ωραία. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν που συζητάμε, ο Ολυμπιακός γενικά σαν οργανισμός εκπέμπει και έχει μια αλαζονία, η οποία βεβαίως έχει ενισχυθεί από την κυριαρχία του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Και νομίζω ότι δεν βλέπει ο κόσμος και τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλο, όχι αγωνιστικά στο ένα έτος αν θα πάρει το πρωτάθλημα ή όχι. Γενικότερα δεν αισθάνεται σε βάθος χρόνου απειλή από τον ΠΑΟΚ. Αυτό αν ο ΠΑΟΚ το αποδείξει, που έχει ψηλώσει ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι δεδομένο, είναι αυτό που λες. Είναι ακριβώς 3 χρόνια συνεχόμενα πήρε κύπελο, πήρε double, το πήρε αίτητος. Αυτά που έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ είναι αξιοσημείωτα σε σχέση με αυτό που ξέραμε εμείς για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθούσε, λέγοντας να κάνει την υπέρβαση, να τερματίσει τρίτο, δεύτερο, και πλέον διεκδικεί στα ίσα πρωτάθλημα. Έχει μεγαλώσει, έχει γίνει χάρης βεβαίως στην είσοδο του Ιβάν Σαββίδη στα πράγματα. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σαν οργανισμός έχει αυτή την αλαζονία που του επιτρέπει να θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποδέστερος. Από εκεί και πέρα όμως αγωνιστικά νομίζω ότι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός πιο πολύ έχω την αίσθηση ότι βλέπει σαν αντίπαλο τον ΠΑΟΚ παρά την ΑΕΚ στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, γιατί και η ΑΕΚ δεν έχει, μπορεί να έχει δυνατό οικονομικό παράγοντα, αλλά αγωνιστικά δεν τη βλέπουμε τόσο δυνατή. Λογικό είναι να το βλέπει αυτό που λες. Έτσι Ο οργανισμός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι περισσότερο βλέπει πλέον την ΑΕΚ σε εξωαγωνιστικά ζητήματα σαν αντίπαλο. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει εξωαγωνιστικά αρκετά. Για ΕΠΟ, έτσι, να μην κρυβόμαστε, για την ΕΠΟ μιλάμε. Ναι, και γι' αυτό, σωστά. Και νομίζω ότι εκεί πέρα πλέον πάντα ούτως ή άλλως παίζονταν αρκετά ζητήματα. Ξεκινούσαν πολλά ζητήματα στο ποδόσφαιρο. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΚ ευτύχησε σε μια ευνοϊκή συγκυρία, σε μια καλή χρονιά για εκείνη, με μια δυνατή ομάδα, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο κατά τη γνώμη μου ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ήταν εισάξιοι. Η ΑΕΚ ευτύχησε χάρη στα εντός εισαγωγικών λάθη που έγιναν στον ΠΑΟΚ. Τώρα μην το ανοίξουμε άλλο αυτό, γιατί και κάποιες μέρες θα τελειώσουμε ούτε μεθαύριο άμα το ανοίξει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Φιλιοσυζητημένο εδώ. Πήρε ένα πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά επειδή έκανε μια εξαιρετική πορεία και εκμεταλλεύτηκε τα ασφάλματα του ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη μου. Αλλά αγωνιστικά αυτά τα χρόνια σε ένα πρωτάθλημα ολόκληρο δεν έχει πείσει ότι είναι η καλύτερη ομάδα του πρωτάθληματος. Έτσι. Η ΑΕΚ δεν ξέρω τώρα βέβαια εδώ που τα λέμε αν περιμένει, αν και δύσκολο το βλέπω αυτό, την έλευση του γηπέδου ας πούμε, ούτως ώστε να μπορέσουν να πέσουν περισσότερα χρήματα στην ομάδα, γιατί με βάση και τον παράγοντα που έχει στην κεφαλή της δεν μπορεί να έχει δηλαδή τόσο μικρό μπάτζετ, έτσι. Δεν μπορεί να έχει το Μελισανίδη και να είσαι σε αυτό το επίπεδο το μπάτζετ και με αυτά τα έσοδα, έτσι. Αυτό λέει η λογική. Και αυτό ισχυρίζονται πολλοί. Αυτό βεβαίως θα το δούμε στην πράξη. Αρκετοί όμως όντως υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια και από τη στιγμή που βγήκε στο Μελισανίδη να κάνει το ένα βήμα μετά το άλλο, να επαναφέρει την ομάδα δηλαδή στη Super League, να πάρει το κύπελο, να πάρει το πρωτάθλημα, να παίξει η Champions League. Champions League, ο Μίλους βέβαια. Ο Μίλους, ασχέτως που δεν είχε την πορεία που θα ήθελα να είναι, στα λεφτά. Αλλά από τη στιγμή λοιπόν που έκανε αυτό
αυτή την επαναφορά στο αγωνιστικό κομμάτι. Τα έχει δώσει όλα, υποστηρίζουν οι κύκλοι στην ΑΕΚ στο γήπεδο, στο γηπεδικό. Με στόχο εκεί πέρα η ΑΕΚ να επιστρέψει πρωταθλήτρια και να μπορέσει να εδραιώσει την κυριαρχία της ενδεχομένως στο ποδόσφαιρο. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Έτσι. Στην πράξη, είναι βέβαια, άλλο κομμάτι. Βέβαια. Για τον Παναθηναϊκό τώρα θα μας πεις έτσι, δεν ξέρω που τον είπες και έτσι, είναι κάτι που βλέπουμε όλοι ότι είναι πλέον φτωχός συγγενής ο Παναθηναϊκός. Με τον αστερίσκο, αυτό ισχύει εδώ και κάποια χρόνια και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό μάλλον, ότι κάτι που διάβασα ας πούμε, στο διαδίκτυο το 2005 νομίζω, mm-hmm. ο Παναθηναϊκός ήταν 11ος στην ευρωπαϊκή κατάταξη mm-hmm. ακριβώς και σήμερα είναι 200ος. Αφού δεν έχει παίξει ναι. χρόνια, βέβαια. Είχε την τιμωρία, ξετιμωρήθηκε τώρα φέτος. Λογικό. 240 ομάδες, βάλτε κάτω πόσες ομάδες μπορεί να είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό και ποιες. Υπάρχει κάτι ποιες να χώρες. Μας πεις για την άρνηση του Παναθηναϊκού στο σχολείο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Νόβα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Και τι γίνεται με το ΠΑΟ TV. Ναι, είπε σήμερα, αυτό είναι το απόγευμα. Για να τουλάχιστον εγώ τώρα το διάβασα το απόγευμα. Δημιουργήθηκε ένα ποσό κοντά στα 5,7 εκατομμύρια. 5,7 λέει έδωσε. Το μισό λέει από ό,τι δίνω στο μικρόφωνο κοντά. 5,7 τι δίνω στον Ολυμπιακό, 11. Είναι, ναι, 11 ακόμα κάτι. Η Νόβα δίνει 11. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Λέω, θα το σχολιάσουμε μετά. Λέω ότι υπάρχει, βγήκε εδώ πέρα ότι δίνει 5,7 η Νόβα στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε και πάει, λέει, για το Παναθηναϊκός TV. Ναι, ότι θέλει να. Ότι αυτό είναι η σκέψη του Αλαφούζου, ναι. Ναι, σαν να δείξει, λέει, και τα φιλικά μεθαύριο. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω τώρα, αυτό επειδή είχα συζήτηση με έναν συνάδελφο, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τώρα, το ΠΑΟΚ TV έχω την αίσθηση ότι ίσως δεν είχε τα αποτελέσματα που θα ήθελαν οι άνθρωποι του. Κοίτα, δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή κάποιον εδώ από τον ΠΑΟΚ να απαντήσει, αλλά. Νομίζω χωρίς να έτσι να σου πω, δεν έχουν βγει οικονομικά στοιχεία. Μπήκε μέσα, βγήκε παραπάνω. Δεν το ξέρω. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω θα είναι ψέματα, έτσι. Δηλαδή, ναι. αν ήταν τα έσοδα περισσότερα από αυτά που έδινε στον ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω και κανείς να το ξέρει εκτός από τα μέλη της διοίκησης. Δεν νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα εγχείρημα το οποίο ήταν πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό το εγχείρημα σε μια πολύ καλή, ίσως την καλύτερη στιγμή της ιστορίας. Της ιστορίας, το βέβαια. Με τρομακτική συσπήρωση και σε μια χρονική περίοδο που ο ΠΑΟΚ ήταν ένα πολύ καλό μαγαζί για να επενδύσεις με τον οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν ισχύει αυτή η, τέλος πάντων, αυτή η πληροφορία που είχα, ότι δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα με το ΠΑΟΚ TV, ίσως γιατί ήταν και κάτι πρωτόγνωρο και μπορεί και οι άνθρωποι του να μην ξέρανε ή να αντιμετωπίζαν κάποια πράγματα πρώτη φορά, λέω εγώ, γιατί το Παναθηναϊκός TV να είναι καλύτερο εγχείρημα σε μια περίοδο που ο κόσμος Παναθηναϊκός είναι απομακρυσμένος. Έτσι. Υπάρχει αυτό, ξέρετε, αυτό το ταβάνι του Παναθηναϊκού, πάμε με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τι, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να βγούμε τέταρτη. Ξενέρωμα είναι για τον Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα και βλέποντας και τον Ολυμπιακό βέβαια να είναι εκεί που είναι, έτσι. Λογικό είναι. Ακριβώς. Συνεπώς, δεν ξέρω τώρα αν ο κ. Αλαφούζος και οι άνθρωποι του το έχουν. Μέτρο πίεσης νομίζω. Όχι, και εγώ νομίζω μέτρο πίεσης να πάρει περισσότερα. Νομίζω. Ενδεχομένως. Νομίζω αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μια χρονιά αυτή που λόγω και κορονοϊού και με την έλλειψη δυνατότητας προσέλευσης του κόσμου στο γήπεδο, mm-hmm. δηλαδή δεν ξέρω τι πιστεύετε, μπορεί να δούμε πάνω από 20-30% στα γήπεδα. Όχι, ούτε μία σωτά. Όχι. Εκτός είναι από αυτά με τα εμβόλια, τώρα πας και σε ένα τέτοιο που το πιάσαμε λίγο σήμερα, αυτά με το κορονοϊό και με τα εμβόλια και με τις μάσκες. Εκτός αν τι να σου πω, αυτό που λένε το Δεκέμβριο. Με τα εμβόλια και πάλι. Δύσκολο που αυτό θα πάρει, παιδιά, από αυτό. Αν είναι Δεκέμβριο, ξέρετε ότι θα γίνει Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Έτσι, ναι. Νομίζω η φετινή χρονιά είναι ψιλοχαμένη. Αυτό που είπες, Δημήτρη, είναι το καλό σενάριο να υπάρχουν και όχι αμέσως το 20-30%. Το θεωρώ το μέγιστο, το καλύτερο σενάριο, πιθανό σενάριο που θα εύχονται οι ομάδες, έτσι, οι πρόεδροι να έχουν κόσμο τόσο. Νομίζω και σε σχέση με το τι οδηγία θα δοθεί από την UEFA. Εγώ έχω την αίσθηση ότι κάποιο κόσμο θα τον δούμε στα γήπεδα. Αλλά θα είναι σε ένα μικρό ποσοστό
το οποίο αυτή τη στιγμή ευνοεί ώστε να ζητήσουν πράγματι οι ομάδες καλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια. Ναι, γιατί ναι. αυτός ο κόσμος που δεν θα πάει στο γήπεδο θα δει το παιχνίδι από την τηλεόραση. Συνεπώς αυτό σημαίνει ενδεχομένως και καλύτερα και μεγαλύτερα κέρδη. Αυτές οι ομάδες που θίγονται είναι αυτές οι ομάδες που έχουν και πολλά εισιτήρια. Και πολλά εισιτήρια. Και απ' την άλλη όμως και αυτό που είπε και το είπες και εσύ μέσος, ότι αν δεν υπάρχει καθόλου κόσμο, αυτό σημαίνει λογικά ότι θα αυξηθούν και οι συνδρομές στα συνδρομητικά κανάλια, έτσι. Αυτό θα ενδεχομένως. Εγώ που θα θέλω να δω, ας πούμε, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, θα πω να το αγοράσω, ρε παιδί μου, από τηλεόραση. Πόσο κάνει να το πάρω, να δω το Άρης Πάου, να δω το Άρης Ολυμπιακός. Ο Παοξής το ίδιο. Ο Αεξής το ίδιο, έτσι. Ναι, αυτές οι ομάδες σίγουρα που έχουν πολύ κόσμο, ναι, και γι' αυτό νομίζω ότι βλέπουμε και αυτή τη μάχη που δίνεται στο τηλεοπτικό πεδίο. Τώρα εντάξει, χαριτολογώντας να πω ότι για εμάς, ας πούμε, στον Πανιόνιο και 20% να μας υποχρεώσουν να βάλουμε τον ίδιο κόσμο θα έχουμε όπως είχαμε, οπότε δεν κινδυνεύουμε, έτσι. Κάτι άλλο, γιατί μου είπες τώρα ότι γράφεις και για Ξάνθη. Αυτό τώρα λίγο, για πες μας, καταρχήν το Σάββατο έχουμε τέτοιο, έτσι, δηλαδή λίγοι το ξέρουν, όχι λίγοι το ξέρουν, το έχουμε ξεχάσει λίγο ότι υπάρχει μπαράς το Σάββατο μεταξύ Ξάνθης και Απόλλωνα, έτσι, ή κάνω λάθος? Είναι ένα από τα πολλά παράλογα που συμβαίνουν στην ποδοσφαιρική Ελλάδα, είναι και αυτό. Ότι πράγματι το Σάββατο 8 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι των Μπαράς σε μια διαδικασία, ας πούμε, που νομίζω ότι πραγματικά δεν ξέρω πού αποσκοπεί. Όχι, πες μας λίγο, γιατί εμείς ξέρουμε, κοίτα, εγώ και ο Αντώνης δεν είμαστε δημοσιογράφοι, έτσι. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω αν έχω μείνει εκεί ή αν έχω λάθος πληροφόρηση ή αν έχω μείνει εκεί και έχει γίνει κάτι άλλο. Ότι η Ξανθή έχει λύσει όλα τα συμβόλαια. Με ποιους θα κατέβει? Με ποιους θα κατέβει να παίξει η Ξανθή? Η Ξανθή, παιδιά, είναι η εύκολη περίπτωση. Θα κατέβει να παίξει ο μοναδικός έμπειρος από την περσινή ομάδα. Από ό,τι άκουγα τον προπονητή. Ακριβώς. Για πες λίγο να το ακούσουμε από τον Δημήτρη. Έχει τον Μπέτο από τους έμπειρους. Έχει κάποια άλλα έμπειρα. Όχι έμπειρα. Έχει κάποια άλλα παιδιά που είχαν ανέβει στην πρώτη ομάδα από πέρσι και πήραν κάποιες ευκαιρίες σε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή. Και από εκεί και πέρα έχουν ανέβει 12 νομίζω ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19 και ΚΑΠΑ 17. Και από την ΚΑΠΑ 17, ακριβώς. Ωραία, αυτή θα παραδείγουν, έτσι. Ο Απόλλωνας, γιατί και ο Απόλλωνας είχα ακούσει, γιατί όπως καταλαβαίνεις εδώ για την Ξάνη δεν ξέρουμε πολλά, πολύ περισσότερο για τον Απόλλωνα. Νομίζω και ότι ο Απόλλωνας κάτι ανάλογο είχε κάνει, ή κάνω λάθος? Και ο Απόλλωνας είχε λύσει τα συμβόλαια του. Μάλιστα ο Απόλλωνας είχε μπει σε διαδικασία μεταγραφών, θεωρώντας δεδομένο καθότι είχε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις. Ακριβώς. Και μάλιστα όχι μόνο δεν ανεβαίνει με απόφαση ο Απόλλωνας, αλλά δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τους ποδοσφαιριστές που απέκτησε. Είναι γνωστή. Ακριβώς, γιατί οι ομάδες. Και δίκιο είναι. Ναι, κοιτάξτε τώρα, η Εκτελεστική Επιτροπή έφερε αυτή την απόφαση, συμβουλεύτηκαν την νομική υπηρεσία, η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, κάτι παραπάνω θα ξέρει, είπανε, παιδιά τώρα, δίκαιο ακούγεται, αλλά το να παίζεις κιόλας 30 Αυγούστου τελικό κυπέλου και 22 και 29 Αυγούστου μπαράς, αυτό είναι παράλογο. Αυτό δίκιο έχεις, αλλά δεν μπορεί να είναι διαφορετικό το ρόστερ από αυτό που ξεκίνησε η χρονιά. Γιατί εγώ με αυτή τη λογική. Μα θα είναι διαφορετικό. Ζάκο, θα είναι διαφορετικό. Γιατί καμία ομάδα δεν θα παίξει με το. Ούτε Ξάνθη θα παίξει με το ρόστερ. Θα κρατήσει όλους τους παίκτες, εννοείται. Ναι, αυτοί πολλές ήταν δικοί. Κατά κάποιο τρόπο ήταν δικοί. Σαν να μου ανεβάζει, μου λες από την ΚΑΠΑ 19, δικούς τους παίκτες. Ναι, ναι. Εγώ μπορώ να πω τώρα, λέμε τώρα που δεν θα γίνει, το ακραίο παράδειγμα, είμαι Ολυμπιακός, μια που λέμε για τον τελικό, γιατί ανάλογο είναι και αυτό, έτσι. Και το λέω Μέση, έλα για ένα μάτσο, ρε φίλε. Έλα για ένα μάτς παίξε και σε ξαναστείλω πίσω στην Μπαρτσελόνα. Τι είναι αυτό? Μιας και θες να πεις στην Μπαρτσελόνα, έλα για ένα. Συγγνώμη, εφόσον μπορεί να αλλάξει το τέτοιο, έλα φίλε, πόσο θες, 2 εκατομμύρια για ένα μάτς, έλα παίξε το και θα ξαναφύγεις. Μετά θα σε ξαναπάρει πάρει. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι δίκιο καταρχήν. Όχι λογικό, δεν είναι δίκιο. Δεν είναι, καταρχάς εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα δίκαιο ούτως ή άλλως. Αυτό που λες ισχύει, αλλά όλα είναι παράλογο, γιατί υπάρχει μια παράλογη κατάσταση. Έχει οδηγηθεί σε αυτό το σημείο από λανθασμένες αποφάσεις, από έλλειψη συνεννόησης, διότι η ΕΠΟ έδινε περιθώριο μέχρι τις 2 Αυγούστου να ολοκληρωθούν τα μπαράζ. Αλλά το πρωτάθλημα της Super League 2 δεν γινόταν να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι γεγονός. Παιδιά, εντάχει, 16 Ιουνίου η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε δυνατότητα στη Super League 2 να ξεκινήσει 16 Ιουνίου. Αυτό είναι απόφαση. Και η ΕΠΟ από την άλλη λέει 2 Αυγούστου θα έχουν τελειώσει όλα και τα μπαράζ. Που σημαίνει ότι 22 Ιουλίου θα έχουν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πώς θα τελειώνει το πρωτάθλημα Super League 2 που είχε 12 αγωνιστικές?
τα παίζαν κάθε δύο μέρες. Με τα τεστ που έπρεπε να γίνουν και με τις ομάδες να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα. Συνεπώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ενώ πέραν τις διαβεβαιώσεις ξαφνικά ήρθε μια ανατροπή ας πούμε η οποία οδήγησε αφενός στην παράταση της λήξης περίοδου 31 Αυγούστου για να γίνουν και τα παιχνίδια και να γίνουν και τα μπαράς. Και τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο να συζητάμε το τι είναι πιο, τι είναι λιγότερο παράλογο. Άρα το Σάββατο, sorry Δημήτρη, σε διέκοψα, άρα το Σάββατο θα δούμε ένα μάτσα όσοι κάτσουν να το δούνε, έτσι. Οι δύο ομάδων K19 μας λες, έτσι. Επί της ουσίας ναι και ο Απόλλων όσους παίχτες έχει κρατήσει και μάλιστα στον Απόλλωνα δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους για το ποιοι παίχτες δικαιούνται να συμμετάσχουν. Στην Ξάνθη εγώ που έκανα το ρεπορτάζ μου είπαν ότι ο Απόλλων δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παίχτες τους νέους γιατί δεν τους είχε ανεβάσει όπως έκανε η Ξάνθη εντός προθεσμίας. Αλλά στο κάσμα βλέπω πάλι. Πιθανόν. Μα δεν θα τελειώσει κιόλας αυτή η ιστορία γιατί υπάρχει ούτως ή άλλως η εκκρεμότητα για την υπόθεση της πολυδιοκτησίας. Πολυδιοκτησίας, υπάρχει και αυτό. Η Επιτροπή Εφέσεων, η οποία θα συσταθεί στις αρχές Οκτωβρίου, θυμάμαι από το 9 ή 10 Οκτωβρίου, από τη Γενική Συνέλευση. Ναι, αρχές Οκτωβρίου είναι και εγώ δεν θυμάμαι την ημερομηνία, νομίζω ή 9 ή 10, σωστά το λες. Τότε θα πρέπει να αποφασίσει για το, τότε σε άλλη σεζόν για τον Πάρτη για την Ξάνθη αν έπρεπε να αφαιρεθούν οι 7 βαθμοί ή όχι. Αν πει ότι δεν έπρεπε να αφαιρεθούν οι 7 βαθμοί στην Ξάνθη, η Ξάνθη θα βρεθεί στην τρίτη θέση από το τέλος και θα έπρεπε να έχει παίξει τα μπαράζ ο Πανετολικός. Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε πραγματικά για ένα τι να πω, να μην το πω χαρακτηρίσω. Έχουμε και κόκκινο φωτάκι εδώ πέρα και μας προδιαθέτει μέσα στο στούντιο, να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβα μόνο τη λέξη. Ναι, όταν είσαι στο νερ, ανάβει το κόκκινο φωτάκι. Αυτή προφανώς ανάβει εκεί συνέχεια το κόκκινο φωτάκι. Έχει χαλάσει δεσμή. Λοιπόν, Δημήτρη... αυτή είναι η ουσία ότι μεθαύριο Σάββατο, για να το κλείσουμε αυτό, Ξάνθη Απόλλων, θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο της Ξάνθης. Μετά από μια εβδομάδα είναι ο επαναληπτικός στη Ριζούπολη. Και στο γήπεδο ενδεχομένως στην Ξάνθη να είναι ο μοναδικός επαγγελματίας, να είναι ο Παπαπέτρου που θα είναι ο διαιτητής του αγώνα. Ωραίο αυτό, ωραίο Δημήτρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι τελευταίο έχεις να μας πεις, να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί έχουμε και αρκετή ώρα και στον αέρα. Τίποτα. Να πω καταρχάς ότι χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και με τον Αντώνη και με σένα, κύριο Ζάφο, που σε εκτιμάω πάρα πολύ και εντάξει. Ξέρεις εσύ. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται αυτά. Εντάξει, είπαμε με 20 ευρώ είμαστε OK. Να ξέρεις. Τόσο παίρνω τα ρηφά, όποιο φέρνω. Ο καλός ο λόγος. Λοιπόν, άρα θα πούμε ότι όταν θα μας επισκεφτείς, και θέλω να πιστεύω θα είναι πολύ σύντομα, με χαρά θα σε έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο να τα πούμε και από κοντά και με τον κόσμο. Έτσι, να σε έχουμε εδώ πέρα να σε έχουμε στον αέρα και να μιλήσεις και με τον κόσμο. Θα είναι χαρά μου και θα το κάνουμε σύντομα. Να σε καλά, να σε ευχαριστήσω και καλό σου βράδυ. Και χαιρετίσματα στην Άννα, αν μας θυμάται. Εννοείται, θα δώσω σε θυμάται, Ζάχο. Εννοείται. Να σε καλά, να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά, καλό ξημέρωμα. Ήταν ο Δημήτρης ο Θεοδόρου, φίλος του Πανιωνίου, αλλά δημοσιογράφος και αρκετά χρόνια στην Αθήνα, στην ώρα για σπορ αρθρογραφή. Λοιπόν, τον ακούσαμε, πήραμε μια ιδέα. Έτσι, όχι τόσο περίπου, γενικότερα για όλες τις ομάδες και γενικότερα το πώς βλέπουν έτσι στην Αθήνα, πώς μας κοιτάνε οι Αθηναίοι με πιο μάτι. Να ανοίξουμε ξανά τις γραμμές, ελπίζω να έχουμε, αν έχει μείνει κάποιος, αν υπάρχει πραγματικά διάθεση να μιλήσουμε, θα πάμε και αρκετά ακόμα. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Φίλε μου Χρήστο, το τραγούδι του Δημήτρη του Γεωργόπουλου που λέει στη Ζεμπεκιά. Το έχουμε πει πολλές φορές στον αέρα. Όταν το έγραφε το τραγούδι αυτό, γιατί ήταν εκείνη η περίοδος, τον είχαμε επισκεφτεί τον Δημήτρη, τον Δημητράκη. Αυτό ήταν το προσωνυμίο του Δημητράκης. Τον είχαμε επισκεφτεί και με τον Νίκο τον Μπουγάτσα στο σπίτι του και μάλιστα δύο φορές είχαμε πάει. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση φυσικά, είχε το πρόβλημα που είχε που αργότερα τον οδήγησε φυσικά και στο θάνατο. Με έπαιρνε, θυμάμαι, ήμουν τότε στη δουλειά Αντώνη που δουλεύουμε σε Εργολάβα, έτσι, και με έπαιρνε και μου έλεγε τους στίχους, αν μου άρεσαν οι στίχοι του τραγουδιού. Αυτό το η Ζεμπεκιά του Δημήτρη του Γεωργό, που μιλάει βέβαια και για τη Λέσχη, που να ήξερες Δημητράκη για τη Λέσχη. Μας κατήντησε η Λέσκη. Σαν ιδέα μπορεί να μην ήταν λάθος, αλλά
κάποιοι είπαμε την διαστρέβλωσαν πολύ αυτή την ιδέα. Αυτά που λες, ο Νικολαίδης που τραγουδούσε τη μαγιά μου που είμαι παοξής μου λέει Ζάχο ήταν αριανός. Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος, δεν ξέρω αν είναι. Πολλοί διαφωνούν και εγώ έτσι ήξερα όπως το λες Χριστό ότι ήταν αριανός, αλλά εντάξει, μικρή σημασία έχει. Επειδή είναι αριανός δεν μπορούσε να, να τραγουδήσει τραγούδι για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τραγούδισε τραγούδι για τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Αν δεν έχουμε τηλέφωνα θα σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι. Θα σας κρατήσουμε λίγο ακόμη παρέα. 12 και 4 το βλέπω την ώρα. Έχουμε τίποτα από το διαδίκτυο κύριε? Όχι, προσπαθώ να... Γιατί δεν ακούγεσαι εσύ ρε? Είναι και 12. Ναι, όχι, γιατί δεν ακούγεσαι? Μια χαρά ακούγεσαι. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Δεν βλέπω τέτοιο. Κάτσε εδώ τι λέει αυτός ο κύριος, ο φίλος μας Δένιο. Στη Σκωτία σκέφτονται, λέει, για την παρουσία φιλάθλων από τις 14 Σεπτεμβρίου. 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 14. Ναι, γιατί έχει ξεκινήσει το σκοτσέζικο πρωτάθλημα, έτσι, και μάλιστα και σήμερα είχε παιχνίδι, χθες είχε παιχνίδια. Τι βλέπω εδώ πέρα, μου το έστειλε ένας φίλος. Ο Πέδρο Ενρίκε θεωρεί πως ο ΠΑΟΚ έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει την Μπενφίκα καθώς η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει αποδυναμωθεί. Ναι, έχει κάνει λάθος προφανώς και λέει Μπενφίκα, ενώ είναι Μπεσίκτας. Η Μπενφίκα είναι μία από τις, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, είναι μία από τις τρεις ομάδες πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ αν περάσει την Μπεσίκτας, έτσι. Είναι πάλι η Μπενφίκα μία από αυτές. Ναι, να ησυχάσει λέει η ψυχή. Εντάξει, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια πραγματικά. Χριστό από τότε που έφυγε ο Δημητράκης. Νέος φυσικά, νέος φίλα, αλλά είχε, ήταν άρρωστος, είχε πρόβλημα αναπνευστικό. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζαχαρία είπαμε, Γιώργος από Σκάρδη. Τι γίνεται? Γεια σου Γιώργη, και ο Αντώνης μαζί μας, έτσι, και ο φίλος μας. Αντώνη, γεια σου. Καλησπέρα. Από τη... Καλημέρα δηλαδή. Σήμερα μας έχει ψήσει πάλι 29... Υποσκιάν που λένε. Στη Γερμανία έχει 29, είπες, έτσι. Ναι, ναι, εδώ και δύο εβδομάδες. Εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες, αν έχει βρέξει 3-4 μέρες. Μας έχει ψήσει και ξέρεις, εδώ, βέβαια και Θεσσαλονίκη έχει πολύ υγρασία. Και χθες έβρεξε εδώ. Χθες το βράδυ έβρεξε. Έχει εδώ η Γερμανία καλύτερα. Όπα, κάτσε, επειδή άκουγα πριν με τα ακουστικά. Κάτσε. Να το δω. Άκουγα πριν με τα ακουστικά και το τράβηξα. Εντάξει, το κλείνει για να είναι. Ωραία, τώρα είσαι perfect. Ναι. Perfect. Κάποια γερμανικά ξέρεις και εσύ σε πιάνω? Όχι, κάπου. Αγγλικό ήταν, perfect είπα. Πώς λέγεται στα γερμανικά, πώς είναι? Perfect. Εντάξει, μοιάζει ίδιο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ομάδες. Προχθές με το Glühwein και με το τέτοιο κάτι έμαθες. Τώρα. Το άλλο δεν είναι το άκουσες. Θα μας πει και για τον Glühwein ο Αντώνης, γιατί ήταν και αυτός ο καημένος στο 6-0 με την Bayern. Ήταν με τη γυναίκα του εκεί. Ήταν με το Χαλκιά εκείνο, ε. Ναι, με τα 4 αυτογκόλ του Χαλκιά. Βαρεθήκαμε να ακούμε Λούκα Αντώνη. Και το άχασο του Ίβιτς. Καλά το έκανε ο Ίβιτς, ο άλλος ήταν τέτοιο. Τι πήγαμε να πούμε, τι είπες? Εμένα μ' άρεσε βέβαια και το Kaisersmarren, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Kaisersmarren. Δεν είναι του γούστου μου, αλλά εντάξει, γούστα είναι. Τι είναι αυτό το Kaisersmarren? Δεν ξέρεις εσύ, άστα. Δεν είναι. Πάντως φίλε μου, Beast Verrucht. Εγώ έλεγα, θα το ξαναπώ, δεν πειράζει, δεν πεις να μαζί σου κανένα πρόστιμο για αυτό. Λέχ μία μας. Όχι ρε, εσύ τι πρόστιμο? Δεν ξέρω, το SRU είναι περίεργη, γιατί να το πούμε, ξέρουν και γερμανικά. Για πες μου τώρα, ναι. Τι βλέπεις για τελικό? Για ποιον, για τους δύο τελικούς λες? Champions League, Champions League. Κοίτα, εγώ το στοίχημά μου το σου έχω πει, έχω παίξει, πιστεύω θα κερδίσει αύριο η... Ίντερ, εύκολα δύσκολα θα κερδίσει. Έχει τρομερή ποιότητα μπροστά η Ίντερ και καλό κέντρο. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, είναι τόσο τυχερή αυτή. Τελικώς είναι όλα τα αποτελέσματα πιθανά. Το άλλο φίλε, εντάξει, δείχνει ότι είναι καλύτερη η Μπάγερν, αλλά είναι και τρομερά. Δηλαδή είχε εύνοια και στα δύο μάτσι για μένα η Μπάγερν. Ακόμη και στο 2-8 είχε εύνοια. Εγώ δεν λέω δεν κέρδισε. 1-1 στο 9. Είσαι ο μόνος. Ναι. Είσαι ο μόνος με ο οποίος συμφωνεί, λέει αυτό το πράγμα. Όσοι τους το λέω, μου λένε είσαι τρελός και τι είναι αυτά που λες και είσαι αντι-Bayern. Εντάξει, είμαι αντι-Bayern, μπορεί να μην μπορώ καλά, εντάξει, θα πει. Αυτό όμως κατάλαβα τι θέλεις να πεις, ότι στο 1-1 έχει δοκάρι. Τι δοκάρι, τέτα δοκάρι και από το Μέση από το πέναλτι. Μπράβο. Που αυτά ο Μέση δεν τα χάνει από εκεί, έτσι, συνήθως. Ναι, αυτό.
Κοίταξε, πολλοί δεν θέλουν να δεχτούν αυτό που δεν μου αρέσει εμένα. Δεν ξέρω, Αντώνη, και εσύ τι λες πάνω σε αυτό, να μου πείτε. Πάρα πολλοί διαλέγουν μετά από ένα μάτς, βέβαια, πάντα την εύκολη κριτική όταν συζητάμε, παίρνουν το αποτέλεσμα αυτό και κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, τώρα θα ακούσουμε Bayern βαριά φανέλα και καλή ομάδα. Καλά, η Bayern δηλαδή, βαριά φανέλα, η Μπαρτσελόνα δεν είναι βαριά φανέλα. Μόνο τη Bayern. Έλα, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Περίμενε. Ναι. Θέλω να σου πω ότι παίρνοντας το αποτέλεσμα, όπως με Ατλέτικο Λειψία, ένα τυχερό γκολ από κόντρα πάνω στον, πες το να, στο Μαυροβούνιο, τον Σάβιτς, μπήκε το γκολ, έτσι. Οπότε, αν πήγαινε παράταση και κέρδισε Ατλέτικο, θα έλεγα και εγώ μετά άξιζε Ατλέτικο. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι, εγώ τους είπα και με βγάλανε για τρελούς, τρελό μερικοί. Στο 1-1, όπως λες, το τέτα τέτ και το δοκάρι, εκεί υπάρχουν σημεία σε μάτς ποδοσφαίρου, το οποίο γυρνάει, κομβικά σημεία είναι αυτά που λέμε. Γυρνάει το μάτς με λίγο τυχερό, γιατί θέλει τυχερό και η μπάλα. Έτσι. Οπότε, όπως λες, είχε ευνοία και χθες αν αυτοί οι απίθανοι βάζανε ένα από τα δύο. Και τα δύο να βάλω. Θα σου έλεγα εγώ μετά, γιατί όλοι λένε θα βάζα άλλα τρία και ένα. Εντάξει, αυτό, κοίτα. Μπορεί και να το γύριζε. Ας έρθει, ακόμα μέχρι τώρα δεν ήρθε σε δυσκολία η Bayern. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Δεν ήρθε. Ας έρθει στη δύσκολη και θα δούμε. Μπορεί και να το γυρίσει. Έτσι, μπορεί ακριβώς. Και όχι. Μπορεί... Αυτό εύχομαι και εύχομαι στην Παρή λίγο, γιατί εδώ ποιος τους ακούει ρε εσύ. Που δεν τους γουστάρω ούτως ή άλλως. Ζω και εδώ τώρα στη Γερμανία. Εδώ μεγάλωσα. Ζω εδώ τώρα. Αυτό ήταν λάθος που είπα. Αλλά ποιος τους ακούει, όπως με το Μουντιάλ του 2014. Κάτσε να πούμε ο Αντώνης. Σε αυτό που έλεγε πριν ο φίλος, ότι κρίνουν όλοι εκ του αποτελέσματος. Θα δανειστώ μια έκφραση του Κώστα του Κούση που άκουγα χθες το πρωί, ότι να μην ξεχνάμε όταν έπαιξε Bayern Ολυμπιακός, μια εφημερίδα είχε γράψει ο Ολυμπιακός έχασε από τη χειρότερη Bayern της τελευταίας 8 ετίας. Ναι, ναι. Έτσι. Το 2-3 λες. Ναι. Εντάξει. Και τώρα η Bayern πάει να το σηκώσει. Εντάξει. Όχι, είναι 50-50 ναι, μάτς. Ναι, εντάξει, το άκουσα και εγώ χθες αυτό, ναι. Είναι, ένα μάτς 50-50, η Bayern θεωρώ ότι πίσω δεν είναι καθόλου καλή, ούτε καν καλή. Καθόλου, αλλά καθόλου. Και τους έχει βγει, δεν τιμωρήθηκε ακόμη. Και ναι. Οι Γάλλοι πίσω δεν είναι καλοί όμως. Αλλά τι να σου πω, έχει τρομερή ποιότητα μπροστά. Mm. Και οι Γάλλοι έχουν τρομερή ποιότητα μπροστά. Και έχουν τρομερή ταχύτητα. Κοίταξε, και ο Νεϊμάρ χάνει κάποια τέτα τέτ. Εγώ πιστεύω, κοίταξε, χθες η Bayern είναι η ομάδα που με μία ευκαιρία σου κάνει γκολ, έτσι. Mm. Αυτό έδειξε και χθες. Έχει φοβερή ποιότητα μπροστά. Βέβαια ο Λεβαντόφσκι πάλι άλλη μια φορά έβαλε την κεφαλιά. Είναι άφαντος σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό κριτική γίνεται εδώ και χρόνια. Μακάρι να είναι την Κυριακή. Ότι για τον, τα knockout του Champions League στα εκεί που καίνε ρε παιδί μου στους 8 στους 4. Ναι, με καλή ομάδα δεν έχει δείξει καλή εμφάνιση. Θα δούμε. Κοντά είναι. Αύριο είναι το match. Το πρώτο. Και βλέπουμε μετά την Κυριακή. Δεν το βάλαν Σάββατο, ρε εσύ. Τι λογική είναι αυτή. Αυτό και άλλο μου το πει σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, ναι, όντως δεν ξέρω για κάποιο λόγο θα υπάρξει. Να σου πω. Λογικό ήταν αυτό. Κοίτα, λόγο για μένα, Ζαχαρία, κάνουν κάποια λάθη όπως η ημιτελική του φέτος. Εντάξει, δεν ήταν η ίδια μέρα. Άλλες χρονιές πριν τον κορονοϊό, ημιτελική ίδια μέρα, ίδια ώρα. Τώρα είναι η περίοδος του κορονοϊού και όπως καταλαβαίνεις και λάθη θα γίνουν και τέτοια. Βέβαια. Προχθές είπα κάτι, θα μην κάνω τον έξυπνο. Όχι, πριν τον κορονοϊό λέω, κανονικά και πέρσι και πρόπερσι, η ημιτελική ήταν ίδια ώρα. Βάλε ένα στις 7, ένα στις 8. Ναι, να μην έχει δίκιο. Ενώ στους ομίλους μου ξεκινάς έναν 8, έναν 10. Κάντα χωριστά. Πάντως, και στο Champions League, ναι. Πάντως θεωρώ ότι πρέπει να το δει λίγο αυτό η UEFA. Δηλαδή, λόγω κορονοϊού έγινε ότι έγινε αυτό το πράγμα τώρα με μονά παιχνίδια και Final 8. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Ακριβώς, ότι είναι μια καλή ιδέα για να μειώσει και τη διαφορά μεταξύ των ομάδων, ας πούμε, σε ένα μάτ μπορεί και η χειρότερη να κερδίσει και την καλύτερη, έτσι. Δυστυχώς, Ζαχαρία, δηλαδή να το υιοθετήσουν αυτό, θεωρώ ότι είναι καλό και σαν Final 8. Καλό, δυστυχώς όμως η ισχυρή. Όταν θα έχει κόσμο θα είναι καλό και για τους πόλους θα γίνει. Σε κάθε τομέα. Σωστός είσαι, πιο ενδιαφέρον είναι έτσι. Από τους 16 και μετά νοκάουτ, όπως παλιά. Παλιά ήταν από την αρχή νοκάουτ, τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς οι ισχυροί σε όλους τους τομείς, δηλαδή μια εταιρεία, κοιτούν να κρατήσουν, να μείνουν ισχυροί. Δεν θα δεχτεί μια Real, μια Bayern, μια ευνοεί τους ισχυρούς το διπλό το μάτς. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα το δεχτούν δυστυχώς. Υποτίθεται ότι δεν κάνουν κουμάντο και κάνει κουμάντο η UEFA που θέλει να κάνει πιο...
πιο συναρπαστικό και πιο κερδοφόρο το προϊόν. Υποτίθεται. Έτσι. Ξέρεις, θα απειλήσουν, μετά ότι θα κάνουμε δικό μας champion, δικό μας group, αφού έχουν δικό μας league, θα παίζουμε μόνο μεταξύ μας και μετά θα τα βρούνε. Δυστυχώς, αυτό ήταν ωραίο φέτος. Ήταν, να γίνει από τους 16. Ήταν ωραίο. Αν είχε και κόσμο, δηλαδή πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σκέψη μόνο το 2 αυτό, πω, θα ήταν κόσμο. Μη σου πω να ξεκινήσουμε, να γυρίσουμε στο πολύ παλιό χωρίς ομίλους. Απ' τη μία, μπαμ μπαμ, κλήρωση, τελείωσε. Εντάξει. Μόνο έτσι το πήρε τότε ο Ερυθρός Αστέρας, αυτές οι Στεάουα, έτσι. Τι, Νότιχαμ δύο φορές, δύο συνεχόμενες, έτσι. Ναι. Αυτό θα ήταν ωραίο. Να πέσει, παράδειγμα, η Λίβερπουλ, να πέσει με ένα Ατλέτικο. Να πέσει η Bayern με Λίβερπουλ από την αρχή. Λίβερπουλ, Άρης και να είναι 0-3 στο 12, τώρα σιγά του καφενείο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αύριο θα είναι ο Θοδωρής μαζί σου, δεν ξέρεις. Όχι, αύριο θα είναι σίγουρο ο Θοδωρής με μια έκπληξη. Μου είπε ένα φίλο του, θα φέρει μια έκπληξη τώρα τι έκπληξη. Ωραία, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καληνύχτα, Ζαχαρία, καληνύχτα, Αντώνη. Γεια σας. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Ακούσαμε το φίλο από τη Γερμανία. Για λέγε, έχουμε τίποτα, κύριε, τίποτα. Τίποτα. Ποιο είναι αυτό ο παίχτη, ο Αγκάγεφ που πήρε ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος πήρε παίχτη. Τον Ατρόμητο, τι λέτε ρε παιδιά. Άστο το Africa Business. Δεν προλάβα να βάλω αυτό λοιπόν. Την ημέρα λέει Ζάχο, λέει ο Χρήστο, την ημέρα που θα έχουμε το ευρωπαϊκό θέλουμε pre-game στο ράδιο εσύ με τον Postman. Τον βλέπω στο Facebook που σκίζει τις θάλασσες πάνω στα καράβια. Μας περιέγραφε όλο πάνω. Εδώ είναι η Σύφνος, εδώ η Κίθνος, εδώ είναι η Μήλος, εδώ είναι η Πορτοκάλος. Δεν λέω θα κατέβησες και σε κανένα νησί ή μόνο πας τα γράμματα, ξέρω εγώ, και όπως είπε και ο Σάκης στο φλαράκι. Ναι, εντάξει, είναι στην άδεια ο Postman, οπότε πήγε με τη γυναίκα του σε νησάκι. Καλησπέρα. Ζάκο. Ναι. Έλα, ακούγαμε. Ναι, στον αέρα είμαστε. Ναι. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω, να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές που ξαναπαίρνω. Όχι, εντάξει, μια παρέα είμαστε. Εντάξει, αυτό που είπατε μου άρεσε πολύ, ας πούμε, και εγώ το ίδιο πράγμα σκέφτομαι. Για το Champions League, δηλαδή να γίνονται μπαμ-μπαμ τα παιχνίδια και σε ουδέτερες έδρες. Και το UEFA, όχι το Champions League. Και το UEFA. Πρόσεξε, και σε ουδέτερες έδρες. Είναι έτσι. Ωραίο αυτό, να έχει εκδρομές, να έχει αυτά, να έχει ωραία πράγματα. Άκουσε με λίγο, είναι final late το κάναμε, δηλαδή σε μία χώρα το ένα και σε... Ωραίο. Το UEFA γίνεται στην Γερμανία. Και το πρωταθλητριό στην Πορτογαλία. Έτσι. Τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, το έπαιρνε, το πήρε η Ρεάλ, το πήρε η Μπαρτσελώνα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Η Λίβερπουλ, ναι, η Μάντσεστερ αυτές. Η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ δεν νομίζω 10 χρόνια. Πώς δεν το πήρε, φίλε, 15, εντάξει τώρα. Μην μας πουλάς. Ευχαριστούμε τον φίλο πάρα πολύ. Εντάξει ρε. Λοιπόν, κοίταξε, μαζί σου πουλ. Είμαι με το Hobbit. Μαζί σου είμαι όσον αφορά το Hobbit και η Κάκου και αυτά τα λέγαμε. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή. Αλλά δεν είναι δυνατόν ρε να δεις τον Λουκάκου για να κρατάς τον Ράσφορντ. Αυτός άμα σκοντάψει και πέσει με τα μούτρα θα καρφωθεί η μύτη του κάτω. Δεν μπορεί να το βγάλουμε ρε. Δεν μπορεί να το βγάλουμε ρε φίλε. Ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ ρε παιδιά δεν γίνεται ρε. Ο Ράσφορντ ρε. Ένα ωραίο παίχτη, μάτζεσαι το Λίγκαρ, να πούμε εγώ αυτόν γουστάρι. Α, εσύ το Λίγκαρ γουστάρι, εντάξει, το είπες και προθέσεις και το προσπέρασα. Είναι έξυπνος παίχτης. Τον θεωρώ ότι ο Λίγκαρ στον Άρη παίζει δύσκολα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά εντάξει. Στον Άρη, δηλαδή, πιστεύω είναι επίπεδο Μαντσίνη ο Λίγκαρ. Είναι σε τέτοιο επίπεδο, πιστεύω και. Πολύ έξυπνος παίχτης, ρε φίλε. Στην Εθνική Αγγλία που τον είδα, όλα τα γκολ που έβαλε Εθνική Αγγλία. Στο Μουντιάλ, δηλαδή από αυτό να. Από τις κινήσεις ο Λίγκαρ έβαλε στο Μουντιάλ γκολ. Για ψάξτε. Έβαλε και γκολ στο Μουντιάλ. Έβαλε, αλλά και έκανε, πόσο λένε, έκανε φοβερές κινήσεις. Φοβερές κινήσεις έξω από την περιοχή, έμπαινε στο κενό χώρο, αυτά το ένα τα άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει καμιά σημασία. Εμένα μου αρέσει. Εντάξει, πιστεύω η Μάντσεστερ θέλει 5 με 6 ενδεκαδάτους που να κάνουν τη διαφορά. Ναι, και να βγουν οι χειροκροτητές από το γήπεδο, οι Ιαπωνέζοι, Κινέζοι, Ινδοί, Πακιστανοί. Καλά, σε όλα τα γήπεδα της Αγγλίας είναι αυτές, σε όλα τα γήπεδα. Έλα,
Και αύριο τώρα θα πα στο κόπ τώρα και θα έχει τώρα. Ρε, ποιο κόπ του είδαμε, έδειξε μία φάση, ρε. Και νόμιζα. Τι λε τώρα, ρε, του είδαμε, έδειξε και μία. Εγώ νόμιζα, έδειξε μία αδελφή. Έδειξε τα επίσημα τη Λίβερπουλ και νόμιζα στην Τζάινα Τάουν ήμουν τώρα. Τι μα λε τώρα, πλάκα μα κάνει. Ωραία, εκείνοι τα χώνουνε, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο. Εδώ είδα ένα μάτς United και νόμιζα παίζει η Βομβάη με Καλκούτα να πούμε. Τι να κάνουμε ρε φίλε, οι μισοί φίλοι είμαστε, τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Άμα δεν βγάλεις έξω το γήπεδο αυτούς εδώ τώρα έγινε αγγλικό γήπεδο κανονικά του Old Trafford. Δεν υπάρχει. Και μεγάλο γήπεδο. Δεν υπάρχει. Αλλά είναι ωραίο σύστημα αυτό με τα νοκάουτ παιχνίδια και με τα τέτοια, μου αρέσει πολύ. Μα κατά λάθος σου βγήκε τέτοιο, είναι το μόνο θετικό λόγο κορονοϊού αυτό, έτσι. Ναι, μα τα τελευταία, φυσικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, έχει. Για μένα το προσωπικά εμένα ρε, το ενδιαφέρον έχει ατονίσει, έτσι, δηλαδή έτσι. Βαρέθηκα αυτή την Μπαρτσελόνα αυτό το. Βαρέθηκα, δηλαδή είδα... βαρέθηκα τη Ρεάλ τώρα με τον Άλτο Μιξιάρη να πούμε. Είδαμε τη Λιόν που, ναι, η Λιόν που ήταν 7η στο πρωτάθλημα να παίζει μη τελικό και είδαμε μια ομάδα 11 χρονών, 11 χρονών ομάδα να παίζει μη τελικό, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή και εσύ Σιμεώνε, προπονηταράς και καλά και τώρα και τα άλλα. Απογοήτευσε και αυτό. Και αυτός απογοήτευσε. Πολύ άμυνα, πολύ αυτό. Λοιπόν, πολύ δίνουμε τον Ένιγκ στην Μάντσεστερ. Θέλουμε 15 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε τον Ένιγκ και τους δίνουμε και το Μαντζίνι δώρο για να είναι με τον Λίγκαρτ. Με τον Λίγκαρτ, πάρε. Ο Λίγκαρτ. Ο Ράσφορντ, ο Λίγκαρτ. Παναγία. Και ο Λίντελο. Στο Μουντιάλ του 18 έξι συμμετοχές, ένα γκολ. Έξι συμμετοχές, γι' αυτό ήταν εκεί που ήταν. Θα σου πω, ημιτελικό παιχνίδι. Ξέρε, δεν έπαιξε στο τέτοιο ημιτελικό ο Λίγκαρτ γιατί ήταν τραυματίας να πούμε και αποκλειστήκαν οι άνθρωποι. Τι λες τώρα, ρε. Ο Λίγκαρτ είναι φίλε μου. Είναι φίλε μου. Γιατί δεν ξέρω αν είναι. Με την κουραντέ. Ο Λίγκαρτ είναι για να πουλάει popcorn σε κανένα τέτοιο, σε κανένα drive-in είναι. Για κάνα popcorn. Καλά, εντάξει, ρε, πάνω. Γιατί δεν σου λέω για τον Greenwood, α πούμε που φαίνεται. Με Καντονά, με Μπέκαμ, με με ροϊ Κίνγκ τώρα πλάκα κάνουμε. Τι λέμε. Κίνγκς με τώρα με... Φέρντιναντ, τέτοιο, τι λέει, για ομαδάρα μας. Ναι. Τώρα αυτή είναι καρικατούρες. Εντάξει και Γκόρντον, Γκόρντον Μακουίν και τέτοια. Αλλά. Να σου πω κάτι, ένας λόγος που δεν γούσταρα τη Manchester United από τότε ναι. Είναι γιατί έπαιζε ο Γκόρντον Μακουίν, αυτό δεν το πω, αυτό το σκοτσέζω με το μαλλί, το ξανθό και το έτσι. Γκάρι Στέιπλετον, Γκάρι Στέιπλετον, έτσι. Στίβ Κόπελ, πώς θα κάνουμε, εντάξει. Στην Άρσεναλ δεν έπαιζε, Στέπλετον ρε. Α, Στέπλετον ήταν, όχι, και στη Μάτσερ πήγε. Και Μάτσερ πήγε. Όχι, έπαιζε και Άρσεναλ, αλλά πήγε και Μάτσερ. Και Άρσεναλ, ναι. Ο Κόπελ, ναι, εντάξει. Στίβ Κόπελ, τώρα μιλάμε για Νόρμαν Γουάιτσάιντ, τώρα μιλάμε, έχουν περάσει θρύλα από τη Μάτσερ και τώρα παίζει. Ο Γουάιτσάιντ ήταν, δεν ξέρω τι έφτιαξε αυτό το παιδί και δεν πήγε. Εγώ περίμενα να είναι ο νέο Πελέ, να πούμε. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό. Όλοι ξεκινάνε έτσι με πολλέ δέντε και δεν λέμε τίποτα. Ναι, αλλά έπαιξε και Μουντιάλ με την Ιρλανδία και ήταν και καλός. Εντάξει, θυμάσαι το 82 στο Μουντιάλ. Νομίζω έπαιξε, πρέπει να είναι ο πιο νεαρός σκόρερ γιατί ήταν 16 χρονών. Ή της Μάντσερ ή της Εθνικής. Εγώ πάντως, κοίταξε, Λίβερπουλ έγινα από τη δεκαετία του 70. Ευχαριστούμε. Και το πρώτο μάτς της Λίβερπουλ που είδα ήταν τελικός με την Gladbach του 77 στη Ρώμη. Α, που τους φάξατε, λες. Που τους φάξατε τους καημένους. Έλα, έκλεισε. Πάει, τον έστειλα. Πάει αυτός. Στον επόμενο, μας λέει για τη Λίβερπουλ, μας κάνει μια ώρα το Μαντσεστεράκι, το νόμιζα Μάντσεστερ είναι. Μα τον αρέσει ο Λίγκαρτ, ο Άμπαλος. Τελείωσε, κίτρινε κάρτα, τη δεύτερη παίρνει κόκκινη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να του Θανάση. Και πού να σκεφτείς ότι πέρσι μας την γλιτώσανε με σέντερ μπακ τον Μαγκουάια. Ναι, ρε φίλε. Έχουμε ένα φίλο στο Facebook, εντάξει το ξέρω ότι είναι ίδιος ο Μαγκουάιρ, το λέμε έτσι, είναι ίδιος. Ναι. Αλλά ο φίλος μας που είναι στο Facebook, είναι και δημοσιογράφος, λοιπόν, μπορεί να είναι καλύτερος λίγο από τον Μαγκουάιρ. Εντάξει, δεν είναι τόσο άμπαλος ο Μαγκουάιρ, αλλά δεν ήταν για 85 εκατομμύρια τώρα, επειδή είναι Άγγλος, ναι. Οι Άγγλοι τους Άγγλους τους πληρώνουν, ναι. Δυστυχώς. Θυμάσαι Ζαχαρία που λέγαμε. Το Ζαχαρία μου αρέσει πολύ, μάλιστα. Καλησπέρα και στο παλικάρι. Καλησπέρα. Αντώνιος. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θυμάσαι που πέρσι λέγαμε να τους βρούμε στον Όμιλο. Εγώ το έλεγα. Εγώ το έλεγα, πριν με Μάντσεστερ. 0-2 στο 8 θα ήταν. Ωραία, το καφέ, ναι. Αυτοί δεν γελούσαμε. Ναι, ρε φίλε. Και λέγαμε, κοίταξε τι ευκαιρία θα. Ναι, ρε φίλε, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία χάσαμε. Να πάμε στο Old Trafford και να τους κάνουμε 0-3. Ρε Ζαχαρία. Δεν είναι τώρα θέμα Μάντσεστερ και Λίβερπουλ το ίδιο. Δηλαδή, εκεί να του.
ξέρεις, έτσι μπορεί να γράψει την ιστορία της. Yeah. Και συγγνώμη, και γαμώ τα πρωταθλήματά σας όλων όσων. Αυτό, εδώ το αλλάζω αυτό όντως, όχι με πρωτάθλημα, αλλά με ένα κύπελο θα το με το πρωτάθλημα, αλλά με ένα κύπελο θα το άλλαζα, αν είχαμε κύπελα. Που δεν έχουμε κιόλας, ένα έχουμε. Τι να το αλλάξουμε, αν το πάρουμε και αυτό πίσω, τι λέμε, δεν θα έχουμε. Λοιπόν, ξεχνάς κάτι. Πάλι, δεν πειράζει, επανάληψη, μην την μαθήσεις. Όταν παίξαμε με τη City. Ναι. Όταν παίξαμε, και άλλη φορά το είπα, όταν παίξαμε με τη City, στην κληροτίδα ήταν δύο αγγλικές ομάδες, η άλλη ήταν η Liverpool. Ναι. Αφού παίρνω τηλέφωνο, ήμουν σε μια γιορτή και παίρνω τηλέφωνο, λέω με ποιον πέσαμε και μου λέει ετοιμάσου για Αγγλία. Και λέω, θα πάμε στο Anfield, λέω με φανέλα του τέτοιου θα είμαι. Όχι, μου λέει, με καντονά φανέλα θα έμπαινα. Όχι, μου λέει, ρε, εσύ με τη Manchester City πες. Ναι, μεγάλη, μισή δουλειά έκανε, το λέω, κατσίκι. Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ το ξεκίνησα στο χαβαλέ, το θυμάμαι που το έλεγα και στους φίλους μου και κοίταξε πόσο κοντά ήταν να γίνει. Βέβαια. Να γίνει κανένα στραβό, ρε, γιατί στο ποδόσφαιρο με τις στραβές γίνεται ό,τι γίνεται. Και όπως λες τώρα, άλλο η Λίβερπουλ τώρα, άλλο η Λίβερπουλ τώρα, τότε, βέβαια. Άλλο η Μάντσεστερ η περσινή. Άλλο η φετινή. Ποια στραβή, το κανονικό θα γινόταν. Η στραβή θα ήταν να μας κερδίσει η Λίβερπουλ. Τι λέμε, τρελός είναι. Κόβεσαι, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ποια στραβή να γίνει, ρε. Τώρα η Μάντσεστερ, άμα παίξει αύριο με τον Άρη, τον κερδίζει. Με ποιο θα τον κερδίσει, με τον Λίντελοφ. Τι γίνεται, εκεί πλακώνται έξω. Άμα κλείνω το τέτοιο, πάμε να δούμε. Τι γίνεται, για πες. Άκου το παρακάτω τώρα. Ναι, για πες. Άκου το παρακάτω. Ναι. Το οποίο είναι και σοβαρό. Λοιπόν, σήμερα κανένας Αριανός δεν άκουσε να αναφέρεται γι' αυτό. Είπε κάτι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Πώς δεν το πήραμε χαμπάρι εμείς, για πες. Στο γήπεδο ήταν, λέει, και κάποιοι επιχειρηματίες από ναι, πού. Το είπαμε, το ρωτήσαμε, ρε, Κινέζοι. Ωραία. Κάτι καινούργιες δουλειές, αφού το είπατε, το γράψαμε. Με τα κλωστήρια ναούσης του Λαναρά. Α, μπράβο, του Λαναρά ήθελα να το πω αυτό. Α, δεν παρακολουθείς από την αρχή. Παρακολουθώ από εκείνη την ώρα, σε παρακολουθώ. Μην κοιτάς που δεν πήρα τηλέφωνο. Από τις 10, από τις 9 ξεκινήσαμε. Πρέπει, αυτά δεν χάνονται. Δεν χάνονται οι ενότητες. Πρέπει να τις παρακολουθείς από τις 9. Δεν χάνεις κομμάτι. Ναι, σε άκουσα από τότε που μιλούσες με τον Νίκο. Ναι, είναι τα κλωστοϊφά λειτουργία του Λαναρά. Του Λαναρά. Λοιπόν, και αναρωτιούνται όλοι που βρίσκει τα χρήματα ο Καρυπίδης. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, μόνο να καταλάβετε. Μη συγχωρείς. Αν δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δουλεύει διαφορετικά, χωρίς φανφάρες, και κάνει δουλειές χωρίς φανφάρες, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να πουλήσουμε τις φανφάρες στους πολλούς. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, και τι να κάνουμε, δεν το καταλαβαίνει. Ας νομίζουν ότι τα λεφτά τα δίνουν αυτοί που τα δίνουν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι στο τρίτο κομμάτι που προσπαθεί να κάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το πρώτο είναι με τα εμφιαλωμένα νερά, το δεύτερο είναι με προϊόντα φρούτα της περιοχής και τώρα που πάει να κάνει και αυτό το deal. Και προσπαθούν τώρα ο κόσμος να καταλάβει από πού βρίσκονται. Προφανώς και οι δουλειές του πηγαίνουν καλά. Είναι λίγο φαϊνότερο όταν μπορεί και κάνει αυτό που κάνει. Γιατί το να πληρώσεις χρήματα, το είπα και άλλη φορά, σε αυτή την εποχή, με τον τρόπο που έγινε όλο αυτό και να σου φτιάχνει αυτή την ομάδα που σου φτιάχνει, με τον τρόπο πάλι αυτό, νομίζω ότι κάτι γίνεται. Γιατί αν είσαι, πρέπει να είσαι λίγο αδαής, να είσαι λίγο, ξέρω εγώ, ελαφρύς, για να μην το πω διαφορετικά, για να νομίζεις ότι υπάρχει ο χοντρός, ο οποίος πλήρωσε και τον... Όχι, Θανάση, άστο τώρα, ο χοντρός υπάρχει. Αν κάποιος έχει τίποτα αποδείξει οτιδήποτε, ότι υπάρχουν παράνομη δραστηριότητα που έρχονται αυτά τα χρήματα, πάνε να τις καταθέσεις στον εισαγγελέα, να το βάλουν μέσα. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά, γιατί για όλους μπορούμε να το πούμε. Από πού τα βρίσκει ο Μαρινάκης, από πού τα βρίσκει ο Σαββίδης, από πού τα βρίσκει ο Μελζανίδης. Εντάξει, τώρα εκεί θα πάμε τώρα. Ναι, τα βγάλαν με το Μεροδούλη και το Μεροφάι όλοι τους αυτοί. Με Μεροδούλη, Μεροφάι τα κάνανε. Α, τώρα εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που διοικεί την ομάδα μου δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει το επικοινωνιακό με την έννοια να διαφημίζεται από τα κανάλια για το τι κάνει.
Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Φαίνεται ότι επιχειρηματικά πάει καλά το πράγμα. Φαίνεται. Τώρα, όσοι δεν το καταλαβαίνουν, εντάξει, τι να κάνουν. Okay. Ας το αφήσουμε αυτό. Ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι, γιατί εγώ από όλα όσα είπε ο Νίκος, δεν έδωσα τίποτα σημασία, παρά έμεινα σε αυτό. Τα υπόλοιπα όλα για τους παίκτες και αυτά είναι αναλώσιμα, θα έρθουν, θα φύγουν, θα κάνουν άλλοι, θα φύγουν άλλοι, έτσι, εντάξει. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά για μένα, τα επιχειρηματικά του συγκεκριμένου, διότι όταν πάει μια δουλειά καλά και βγάζω 100 δραχμούλες, έδινε τις 20. Αν θα βγάλω 150 θα δώσω περισσότερο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι λέω εγώ, ναι, okay. Θα ήταν διαφορετικό. Όχι, όχι, έτσι λέει η λογική. Έτσι λέει η λογική, αλλά όσο καλά πηγαίνει επιχειρηματικά. Να δεις που στο τέλος θα πούμε ότι δεν θέλουμε και άλλο επιχειρηματικό. Άμα μπορέσει να πάει το budget σε ύψη διεκδίκησης τίτλων και να κάνει και άλλα πράγματα που πρέπει να τα έχει μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τότε ναι. Τότε θα πούμε ότι μπορούμε να μπούμε στη διεκδίκηση. Αλλιώς δεν υπάρχει. Γιατί ακούω, θα ήθελα να κλείσουμε αυτό λίγο, γιατί έχουμε και μια γραμμή περιμένει. Γιατί ακούω κάποιους υπεραισιόδοξους ακόμη και τώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη και όλες αυτές τις μεταγραφές να βγουν το τέλειο για τον Άρη, ονειρεύονται πρωτάθλημα. Να τους πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εντάξει, θέλω λίγο να ξεκαβαλικέψουν, έτσι. Μπορεί να κάνουμε χιούμορ, είμαστε στην Ελλάδα. Ναι. Και όποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει η Ελλάδα. Έτσι. Η Ελλάδα σημαίνει πρώτα απ' όλα εξάρτηση πολιτική. Απ' όλα, απ' όλα και από λίγο. Απ' όλα και από λίγο, Θανάση. Απ' όλα και από λίγο. Πρέπει να είσαι όλα μέσα, έτσι. Και κάτι ακόμα. Κλείσε με αυτό. Τελευταίο. Θόδωρε Καρυπίδη, βρες τη λύση στο μπάσκετ. Ναι, μακάρι, μακάρι. Κάποιος από αυτούς, να είσαι καλά, κάποιος από αυτούς τους Chinese, έτσι, δεν είναι τίποτα για αυτούς αυτά τα χρήματα, τα 2, τα 3, τα 4 που χρωστάει ο Άρης, τα 5 πόσο, 4, 4,5, να στείλει και κάποιον, να γίνει χαΐρι. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Γεια σας. Έλα, Ζάχο. Τι γίνεται. Ο Νίκος, Ζάχο, πήρα για το Θανάση. Ναι. Έξω ο Θανάσης. Θανάση! Μπορείς να τον έχεις στον αέρα. Περιμένε να ξαναπάρει ο Θανάσης, άμα είναι, τι θέλεις. Τι το θες, φίλος σου? Όχι. Ναι, φίλος μου από το 85, από τα φιλικά με τον Πάκο του καλοκαιριού στην Τούμπα. Ακούει να ξαναπάρει να τον βγάλω. Πήρα γι' αυτό. Έχεις πρόβλημα. Ζαχώ. Ναι. Όχι. Όχι, όχι, τον Αντώνη, παπάς και έχει πρόβλημα την ώρα να κάτσει. Αν δεν υπάρχουν γραμμές, αν δεν υπάρχουν... Δεν υπάρχει, είσαι ο μόνος, αν θέλει ο Θανάσης παίρνει. Και είπαμε, με τον Θανάση γνωριζόμαστε καμιά 35 χρόνια. Γνωριστήκαμε στο γήπεδο και μάλιστα θα σου πω και το περίεργο, Ζάχο. Δεν γνωριστήκαμε στο Καρυλάου. Στην Τούμπα γνωριστήκαμε. Σε φιλικό τα καλοκαίρια. Το κατάλαβες. Σε πάω Κάρης. Ναι, τότε που γινόταν το καλοκαίρι τα φιλικά. Ναι, γιατί... Με Λίμπρεχτ. Με Λίμπρεχτ προπονητή. Είδα μία ανάρτηση ενός φίλου, είναι και γνωστό παιδί, δεν υπάρχει πρόβλημα να το πούμε, του Δημήτρη του Σαχινίδη που είναι φίλος διαδικτυακός, ναι. Που έγραψε ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, για ένα παιχνίδι ΠΑΟ Κάρης. Οι πιο νεαροί δεν ξέρουν αυτό, να μέχρι το πούμε. Μέχρι το 95, λίγο, μέχρι το 92, ναι, ότι φιλικά. Το ΠΑΟ Κάρης ήταν κάθε καλοκαίρι φιλικό, έτσι. Να κάθε το πούμε καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι. Και επειδή ο Άρης δεν είχε ηλεκτροφωτισμό, γινόταν έτσι στο Καφτατζόγλιο επί το πλήσω, αλλά και πολλές φορές και στην Τούμπα. Στην Τούμπα πιο πολλά μάτσα, Ζάχο. Εγώ νομίζω πιο πολλά... να σου πω και τα μάτσα. Από την εποχή του Ροντρίγκερς που είχε τα δοκάρια, ακόμα κουνιούνται τα δοκάρια στην 4, ναι. Θυμάσαι ένα Ροντρίγκερς. Πώς δεν το θυμάμαι. Ουρουγουάνο με τους Ασία. Πώς δεν το θυμάμαι. Άνα, μπράβο. Έπαιξε ένα εκείνο το μάτσο Φουκαράς, μετά έφυγε. Τέλος πάντων, είχαμε παίξει με τον ΠΑΟ και με τη Σόρε. Μια ομάδα από την Ουρουγουάη, φιλικό. 1-1. Την και ημέρα, 1-1 στην Τούμπα. Την ημέρα που. Γιατί ήμουνα, το θυμάμαι σαν χθες, ήμουνα στην Τούμπα, ήταν ΠΑΟ Κάρης. Δεν θυμάμαι. 79. Όχι, όχι, δεν θα πω αυτό που λες. Θα πω άλλο. Την ημέρα που η Πατουλίδου. Σκόνταψε η. Πώς λέει η Αμερικανίδα. Ναι. Εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα, γιατί η Ολυμπιακή γινόταν σε Σεούλ, έτσι. Εκείνη την μέρα ήμασταν μέσα στην Τούμπα. Εγώ ήμουν μέσα στην Τούμπα
και έβλεπα πάω κάτι. Δεν θυμάμαι πόσο ήρθε. Δηλαδή στην Τούμπα μέσα μου και το άκουσα από ραδιοφωνάκι και όλα παιδιά λέει πήρε η Πατουλίδου χρυσό. Λέω τι λες, ανατρίχια, σαν περίμενε. Αύγουστο το 92 τότε γινόταν όλα τα παιχνίδια. Ναι, και αυτό είναι Αύγουστο ήταν και σου λέω μέσα στο γήπεδο ήμασταν και λέει παιδιά πήρε. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να το είπαν και τα μεγάφωνα μετά σε κάποια στιγμή ότι η Βούλα Πατουλίδου πήρε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Σεούλ. Εκείνη τη στιγμή, και δηλαδή την ώρα του ματ, πήρε ναι, Πατουλίδου το. Όχι Σεούλ. Βαρκελόνη. Στην Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, εγώ Σεούλ. Ναι, το πω, πω, κάνω. 1992. Και εκείνη που γλίστρησε και η μετά τα πήρε όλα. Η Τζόινερ. Πώς? Τζόνι Γκρίφιν Κέρσι. Τζόινερ, θυμάμαι τον Τζόινερ. Είχε πάρει τα παγκόσμια και τα Ολυμπιακά. Ο Θανάσης είναι εξαιρετικό παιδί. Δεν βλέπω να παίρνει όμως. Σε γράφει, είναι σε γράφει κανονικότατα. Όχι ρε, δεν ξέρω αν ακούει. Τι έκανε, το έκλεισε λέει και κοιμάται, τι έκανε. Ή ακούει καμιά όπερα του Βέρντι. Εδώ ακούει. Του Βέρντι, του Βέρντι, βάλαμε το. Όχι του Βέρντι, Βέρντι είπα, όχι Βέρντι. Α, λοιπόν. Περίμενε, περίμενε, μπας και είναι αυτός, αν δεν είναι, περίμενε, περίμενε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ να, πολύ για τα καλά λόγια, το φιλαράκι μου. Και εμείς είπαμε. Καλά, μπράβο. Ζάκο. Θανάση, Θανάση. Θέλει να μας βάλει να μαλώσουμε. Παιδιά, πείτε τα, Αντώνη Σίκο, πάρ τον Μπούλογλου, πείτε τα παιδιά, μετά βάλτε και την επανάληψη εδώ πέρα, θα σας πω πώς. Εμείς φεύγουμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, την ακρόαση, καρεκλάς, φύγαμε. Να το βάλεις όμως αυτό και σε επανάληψη την εκπομπή, Ζαχαρία. Δεν γίνεται να το βάλω σε επανάληψη, ρε φίλε, παίζει τώρα, πώς θα την βάλεις, τι είμαι ο AT, ο εξωγήινος, που θα τα βάλω όλα, εντάξει, είπαμε. Είπαμε, prime time, αλλά όχι τόσο, εντάξει. Δεν είμαι ο αφέντης των κομπιούτερς. Ζαχαρία, τα χρόνια περάσανε και ξέρεις, αυτά είναι όμορφα πράγματα, ωραίες αναμνήσεις. Να τα για εσάς που είστε πάνω από 75, περάσαν τα χρόνια. Ναι, είμαστε εμείς είμαστε ακόμα. Είμαστε συνταξιούχοι τώρα. Είδες, άντε. Θανάση, δεν ξέρει ο Ζάχος με ποιον μιλάει. Ρε, όταν παιδιά με γνωρίζει από κοντά, τα καταλάβει. Αυτή η εκπομπή μέχρι και πάμε πακέτο έγινε, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να κάνω άλλο. Πάμε πακέτο. Όχι, όχι. Ζάχο, με το Θανάση βρισκόμαστε πέρα από το Χαριλάου και το Παλέ. Πόσο καιρό βρισκόμαστε? Πόσο καιρό έχει να τον δει? Από το τελευταίο μάτι τη Λίβερπουλ στο κλαμπ που σήκωσε με την Τζέλ στο πρωτάθλημα. Στο κλαμπ. Α, τώρα πώς νόμιζα έλεγες. Στην Οδό Βερίας. Ξέρεις τι νόμιζα το τελευταίο. Στην Οδό Βερίας. Το τελευταίο πρωτάθλημα νόμιζα πριν 30 χρόνια που το πήρα. Όχι. Μπορούσε να νικήσει. Αχ, γλυπούλιδες. Θανάση, είδες την πειρακτηρή, ναι. Ναι, ναι. Θανάση. Ναι. Δεν ξέρει από Λαδάδικα, δεν ξέρει από Οδό Βερίας. Δεν ξέρει. Πού είναι το κλαμπ. Καταρχήν δεν μπορεί να νιώσει αυτό ξέρει, που νιώθουμε εμείς. Όποιος έχω γυρίσει Θανάση όλο τον κόσμο, με ξέρεις εσύ, σε όποιο κράτος της Ευρώπης και να πήγα, όταν λες, ξεστομίζεις τη λέξη Λίβερπουλ, γελάνε όλοι. Φοβούνται όλοι. Λοιπόν, φοβούνται αυτή την ομάδα. Για να δεις, άκουσε με και οι δύο. Λοιπόν, δεν θα πούμε και το όνομα, δεν πειράζει. Για να δεις ότι μέχρι και από αυτό... δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο πρόεδρος, μπορεί να είναι ο ίδιος. Ο Φωτιάδης. Είναι ο Φωτιάδης ο πρόεδρος ή όχι? Όχι. Όταν έπαιζα μουσική, άκουσε με λίγο. Ήταν τότε πρόεδρος ο Φωτιάδης. Ναι, το 95. Ο Μιχάλης ο Φωτιάδης. Ο οποίος ο συγγενής του. Ναι, όχι, άκουσα. Δεν που ήταν Μονή Λαζαριστών. Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη. Δεν ξέρω που ήταν το κλαμπ σας, λέω. Ότι μία χρονιά από αυτές δεν θα ήταν μόνο μία χρονιά πρόεδρος ο Μιχάλης, ουδελολογικά ήταν πιο πολλές χρονιές. Λοιπόν, ο συγγενής του είχε ένα μαγαζί, είχε ένα μπαράκι. Στο μπαράκι δούλευα εγώ στο DJ. Λοιπόν, και λέει. Τι έβαζε, Ζάχο, θα έρθουν λέει να κόψουν, μου λέει εδώ την πίτα. Να έρθουν, λέω. Επειδή εγώ δικό μου το μαγαζί, λέω ότι εγώ πήγα με μάτσερ. Με ξέραν όμως τα παιδιά. Να έρθουν. Και ο Μιχάλης με ήξερε και τέτοιο. Τώρα έχω χρόνια να το δω. Να έρθετε, φυσικά. Τους βάζω τον ύμνο της Μάτσεστερ. Εντάξει, δεν έφαγα ξύλο, ευτυχώς. Λοιπόν. Λίγο το παραγγείλει, 10 δευτερόλεπτα. Έβαλα μετά εκεί το κλαψιάρικο του Βογιατζή που έχετε για ύμνο. Αυτό εκεί τη δεκαετία του 60, αυτό που πέφτουν όλοι και γελάνε. Το ζηλεύουν όλοι. Ναι, ο
Ρουβά, ο Ρουβά τη εποχή. Αυτό. Το Ρουβά που έχετε γεννήσει. Λοιπόν, το Ρουβά. Τέλο πάντων. Θανάση είναι πουλί. Είναι πουλί. Αυτό που λέω μπορεί να σου το πει ο Μπουκάλη, αν το θυμάται. Άκουσε. Και φέρνουν τα τέτοια, ήταν για να μην φέρνουν πίτα μεγάλη, ήταν πολλά τα άτομα. Έτσι, τώρα σου μιλάω, είχε 100 άτομα και α πούμε το μαγαζί. Λιβερπουλάκιδε. Λοιπόν, και φέρνουν ήταν κάτι σαν, πώς είναι τώρα, συγγνώμη που θα το πω, πώς είναι αυτά τα ψωμάκια στα μνημόσυνα, τα κοίταμι. Φέρνουν κάτι τέτοια και λέει, ένα από αυτά μέσα έχει, έχει το φλουρί, ρε παιδί μου. Και όποιο το έκανε, έπαιρνε ένα ωραίο δώρο, έτσι, μια μπλούζα τη Λίβερπουλ με τέτοιο, με αυτόγραφα Kenneth Anglis και τέτοια. Που και εγώ το ήθελα, σκέψου. Λοιπόν, τρώνε όλοι και οι 100. Τρώνε Αντώνη και οι 100, τρώνε όλοι από κανένα. Κανένας δεν τρώνε. Ρε παιδιά, τι έγινε. Ζάχο, στα μάτια του χειμώνα. Ζάχο, στα μάτια του χειμώνα. Δεν αλλά μετά θα το πω. Τελείωσε. Σου λέω, τρώνε και όλοι. Δεν υπάρχει φλουρί, ρε φίλε. Ο άλλος θέλει την μπλούζα. Δεν υπάρχει φλουρί. Πού είναι το φλουρί. Το φλουρί, ρε παιδιά, την μπλούζα που είναι. Λέω τζάκποτ για την άλλη χρονιά. Λέω, το βάλετε την άλλη χρονιά. Και τι είχε γίνει. Κατεβάζοντας αυτά τα ψωμάκια από το αμάξι, είχε πέσει ένα στο κάθισμα δίπλα. Όχι, ρε. Ναι, δεν γίνεται. Ρώτα του το Μιχάλη, νομίζω μπορεί να λέω τέτοιο. Δεν τώρα, υπάρχει. Τώρα ρε. Αυτό είναι. Κάτσε, εγώ ήμουν εκεί από το 94-95, όπως είπε ο. Τότε. Ήταν τότε. Ήταν εσύ ο DJ, ρε φίλε. Έπεσε το ένα. Έπεσε. Δεν την πήρε κανείς στην μπλούζα. Έπεσε το ένα εκεί στο αμάξι, το ψάξανε, βρήκαν το ψωμάκι, το ανοίξαν, ήταν μέσα στο φλουρί. Το φλουρί. Γι' αυτό έχετε να πάρετε 30 χρόνια πρωτάθλημα, έτσι, και το πήρατε και με διετσία φέτος. Έτσι, αντάλλαμε. Ζάχο, ναι. Διετσία με 25 βαθμούς. Ζάχο, τα μάτια του χειμώνα, στην Πανόρμο και στο Περιστέρι, που είναι τα κλαμπ, όταν παίζει η Λίβερπουλ τα Σάββατα, είτε με την Manchester United, είτε με την Bradford εκτός έδρας, έχει πιο πολύ κόσμο από τον Ατρόμητο που έχει στο Περιστέρι που παίζει η Liverpool, Super League. Τώρα άσχετα που κάνουμε στην πλάκα, Αθήνα μιλάω, στην Αθήνα μιλάω. Και στην Αθήνα και εδώ και στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ Λίβερπουλ. Εγώ θανάτη, πιστεύω περισσότερο είναι εδώ παρά στο Λίβερπουλ. Εντάξει, είναι ένα φαινόμενο. Κύριε, θα σου πω τώρα δύο πράγματα τα οποία τα ξέρεις, αλλά για το κοινό, για αυτούς που μας ακούνε. Στην Αγγλία, στο νησί τους, πιο πολλούς φιλάθλους έχει η Λίβερπουλ. Στην Ευρώπη, τους πιο πολλούς φιλάθλους έχει η Λίβερπουλ. Στον κόσμο, τους πιο πολλούς φιλάθλους έχει η United. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να πιάσω το ανέκδοτο, το είπες 12 και 50 και 16 δευτερόλεπτα. Και δεν τα ξέρεις όλα. Κοίταξε να δεις. Έχουμε τον αθλητή από οποιαδήποτε αθλήματα από την εποχή του 1896 του Πιέρ Τε Κουμπερντέν την Ολυμπιάδα, βρες μου έναν αθλητή 130 χρόνια που να έχει 456 συνεχόμενες συμμετοχές. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο Φιλ Νίλ. Αυτό τι σχέση έχει με τον κόσμο? Όταν λες Φιλ Νίλ, Άλαν Κένεντι, Φιλ Τόμψον, Ρέι Κένεντι, αρχίζουν οι άλλοι και τρέμουν οι μπύρες, οι δίσκοι. Ναι, ρε παιδί, έχει παραγγείλει μπύρα και λες τα ονόματα. Μόλις λες τα, προφέρεις τα ονόματα. Θρύλοι είναι αυτοί που λες. Τρέμουν οι δίσκοι. Αυτό τι σχέση έχει με τον κόσμο που είπες? Αυτό σωστό είναι ότι είναι θρύλοι αυτοί. Τι σχέση έχει με τον κόσμο αυτό? Κοίταξε, μέσα στο Μάντσεστερ και ο πολύ κόσμο τον έχει η City. Τα ξέρετε, οι Citizens. Όχι, εγώ τρεις μέρες ήμουν, δεν είδα ούτε ένα τη City. Δεν είδα. Όχι, εγώ έχω πάει 5 φορές και για επαγγελματικούς λόγους και έρθει ο Θανάσης. Άμα βρεθούμε από κοντά, θα σου εξηγήσω. Δεν θα βγάλουμε άκρη, οπότε τέλος πάντων. Πάμε στα τουάρι. Είστε Liverpool και Άρης, δηλαδή. Δηλαδή είστε Liverpool και Άρης, έτσι. Είμαι Liverpool από τότε που ο Fox τον κάνει παρατεταμένο πέναλτι από το κέντρο μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο τη Ρώμη 1977. Το Kevin Gigan τον κάνει, αυτό που είπες ήταν μπαρούφα προηγουμένως. Ναι, τους φάξαμε, το είπες για πλάκα. Τον κάνει ο Fox τον Gigan πέναλτι από το κέντρο. Πέναλτι και το ρίχνει, το ρίχνει. Θυμάστε τη φάση. Ο Θανάσης. Θανάση, ήταν λίγα εκεί να το βάλεις να το δεις τον αγώνα. 45 χρόνια ήταν. 3-1, έπρεπε να ανοίξει 8-8-1. Ζάχο. Μιλάς τώρα με δύο ιερά τέρατα. Της μνήμης και της κρίσης. Αγόρασε τώρα αυτό το πεντάλεπτο, θα αγοράσεις. Τι να αγοράσεις? Να μάθεις, Ζαχαρία. Ωραία, παιδιά, η ιστορία της Λίβερπουλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ήσασταν φοβεροί. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Κλείσει κεφάλι να μας κάνετε, ρε, που όταν γίνατε Λίβερπουλ,
Πήρα τώρα, και την πρώτη τώρα, ομάδα της Αγγλίας τότε να μην γίνεται Λίβερπουλ. Ακού, όχι, Ζάχο, όχι, δεν είναι. Πώς είναι, Γιουβέντσι, τέσσερα εκδοσιτήσε, Λίν. Η Νότιχαμ Φόρεστ. Τι είναι την Νότιχαμ Φόρεστ? Η Άστον Βίλα. Ναι. Τότε που λέμε ότι κυριαρχούσε η Λίβερπουλ. Λίβερπουλ κυριαρχούσε. Δυο μαστραπάδες ευρωπαϊκούς πήρε η Νότιχαμ Φόρεστ. Φυσικά, τι σημαίνει. Η Άστον Βίλα. Δεν είναι έτσι. Πώς σας φάξαν και τότε να πούμε, αδικημένες. Χτυπιότανε με ομάδες, δηλαδή, εντάξει. Είστε η ομάδα, τώρα, είστε η ομάδα Θανάση, της Βασίλισσας Ελισάβετ, άστακλήσους. Θανάση, επειδή τώρα θα το φτιάξω λίγο τώρα. Ψηφίστε. Μάικ Ντάξμπερι, Άρθουρ Όλμπιστον. Ναι. Θεματοφύλακας Πατ Τζένιξ. Ναι. Ναι, ναι. Γκόρντον Μακουίν. Μ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω. Κάναμε να πούμε BBC. Λου Μακάρι, Σάμι Μακλιρόι. Σάμι Μακλιρόι. Αυτοί οι δύο παπάρες. Ο Μαβάρ, ρε εσύ. Με τη Βασίλισσα τα περάτε τώρα. Άσε, μην πουλάτε τρελά. Τι συμβαίνει με σένα? Σαν παοξής μιλάς. Εμείς εις Λίβερπουλ λέμε καλή κουβέντα για τη United. Εσείς εις United για τη Λίβερπουλ δεν λέτε ούτε μια καλή κουβέντα. Λέμε ότι είστε μεγάλο καφενείο. Τελείωσες. Α, είδες, Θανάση. Θανάση, λοιπόν, αυτός είναι ο παδός. Αυτός είναι ο παδός. Θανάση, Θανάση, είδες. Δεν είναι το αφήματος. Ναι. Αυτόν για τιμωρία πρέπει να του βάλουμε όλη μέρα βίντεο Μαντσίνη. Όχι, όχι, έκλεισες, έφυγες. Έφυγες, τελείωσε. Έλα, τον έκλεισα αυτόν, τελείωσε. Μα κυρωθέν κόλμε στην Ξάνθη. Το κυρωθέν κόλμε στην Ξάνθη θα του βάλουμε να βλέπει. Ναι, το ακύρωσε γκολ, παιδί, εντάξει. Δηλαδή, ένα γκολ έβαλε ο άνθρωπος και ένα που πάνω στην γραμμή που πήγε με την μπάλα, σαν με την ΑΕΚ. Έκανε συγκλονιστική καριέρα. Ποιος, ο Μαντζίνη? Πέρα από την πλάκα. Στην Οζέρ και στην Τουρ θα σκίσω το σουτιέν μου όλο, το κάνω ποιος κομμάτι. Ποιος έκανε αυτό? Στη Β' Γαλλίας. Μηδέν συμμετοχές, μηδέν γκολ. Παύλα, γκολ, παύλα. Όλο παύλες είναι. Όχι, έχει, έβαλε λοιπόν, να μιλήσουμε. Έλα, πάμε λίγο για να κλείσουμε. Πάμε λίγο, στατουάρι. Από μία σκέψη ο καθένας, γιατί μιλήσαμε πολλή ώρα. Από μία σκέψη. Μεγάλη ομάδα του πλανήτη. Λοιπόν, με Κουέστα, Ματίγια και Μαντσίνη δεν πας πουθενά. Ας μιλήσω, Θανάσης. Έλα, Θανάση, ακούμε. Βγάζω τα τερματοφύλακα με τους άλλους δύο, συμφωνώ. Πουθενά. Ούτε, πού σε σακώ, εκεί στην Πράγκον είσαι. Ούτε μέχρι τη Λέω του Σουφού δεν πας. Ταξί θέλεις. Πουθενά δεν πας. Πουθενά. Εδώ θα είμαστε, εγώ τα λέω σήμερα. Εγώ τα λέω σήμερα 21 Αυγούστου. 21 Αυγούστου. Επειδή βλέπω μια έπαρση ότι πήραμε σε λίγο τον Ντάτκοβιτ, θα μας το βαπτίσουν Φράγκο Κουμπαρέζι. Σε λίγο τον Μαντσίνη θα το μας το βαπτίσουν τον, ξέρω εγώ, τον Αντώνη. Ρομπέρτο τον Αντώνη. Επειδή βλέπω μια έπαρση. Ακόμα δεν είδαμε όταν θα δούμε, θα μιλήσουμε. Θανάση. Για Ματίγια. Να, δεν πειράζει. Παραφέρεται, τώρα παραφέρεται στην εκπομπή, παραφέρεται. Παραφέρεται λοιπόν με Ματίγια να καθυστερεί το παιχνίδι και να δίνει την μπάλα μόνο δεξιά-αριστερά και με τον Μαντζίνη να είναι μετριότατος για μένα ποδοσφαιριστής, αφού ανέφερες αυτά τα, όντως αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά μου. Για τον τερματοφύλακα διαφέρω λίγο η άποψή μου. Όχι, δεν καταλαβαίνεις που το λέω. Έπρεπε να πάρουμε έναν εισάξιο. Με χαλή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να λερώσετε τα πόδια σας. Εντάξει, το δικαιούσε και όσο κότες πότες. Σ' ακούμε κύριε Θανάση, ακούμε και κλείσε με αυτό. Λέω εκτός του τερματοφύλακα που έχω διαφορετική άποψη, εντάξει δεν είναι και τον top, αλλά μπορεί να παίξει στην ομάδα μας σαν πρώτος ο Ματίγια και ο Μαντσίνη για μένα. Εγώ δεν ήθελα να είναι ο Ματίγια, τέλος πάντων, το θέλαν οι άλλοι, ό,τι θέλαν οι άλλοι. Ας αφήσουμε το σχεδιασμό να μιλήσει και θα κρίνουμε, εδώ είμαστε για να κάνουμε δίκαια κριτική, έτσι. Και για όλους τους παίκτες που πήρανε θα τους δούμε και μετά θα πούμε. Okay. Τώρα το τι μας λένε και το τι κάνουμε, έτσι. Χρόνια τα ίδια γίνονται, χρόνια. Το Βέιμπερ το θυμάσαι που μια χαρά στην τούπα στο φιλικό και έπεσε. Τον Πλόταρ. Σαλαμάνοφ. Το Βέιμπερ. Μια χαρά, θυμόμαστε. Δηλαδή με εκείνο το Βέιμπερ, φίλε, το Σάβιτς.
Μαγιώρος. Βερετένικο. Σάβιτς Μαγιώρος. Σάβιτς Μαγιώρος. Το άλλο άνθρωπο που σφαίρα στο πόδι ήρθε. Από τον πόλεμο ήρθε. Ο Βερετένικο ήταν ο Βερετένικο ήταν καλό. Ο Βερετένικο ήταν καλό. Δεν συμμετοχές, έτσι. Ο Βερετένικο μια χαρά ήταν. Άσε. Ο Βερετένικο ήταν παιχτάρα. Ο ένας ήταν πυροβολημένος, ο άλλος ήταν. Αλλά ο όρος ο συμβόλαιος ήταν να παίξει πολύ. Λοιπόν. Ο Σάβιτς. Ο Σάβιτς σαν πεζοναύτη, Θανάση. Σαν πεζοναύτη. Σάβιτς, εσύ είπαμε, με σφαίρα στο πόδι ήρθα. 90 κιλά τι, ζητάτε πράγμα. Μόνο που έπαιζε και περπατούσε μια χαρά ήταν. Με αρθροσκόπηση ήρθε στο πόδι. Τώρα, πέρα από το καλά. Έχετε άλλα 28 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, γιατί. Γιατί θέλω να βάλω το νούμερο του Μάστερ. Βάλτε τον, ακούμε παράδειγμα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Glory, Man United. Είδες και το αγγλικό το έχω, έτσι. Προχώρα. Χαρή. Ζάχο, επειδή είμαι λίγα, εγώ με το Θανάση μας λίγο πιο παλί. Τα παλιά τα κλασικά τα εικονογραφημένα είχαν την ιστορία του George Best. Έχω πάρει και το βιβλίο του George Best. Είστε πιο παλιά, εντάξει, είστε δεινόσαυροι. Εγώ καημένο στην. Ναι, παλαιό. Δεινόσαυροι, μικρό είμαι ακόμη. Μικρό λεσαι. Το ξέρεις ότι έχει βγει βιβλίο του George Best για τη ζωή του κλπ. Όχι, εντάξει, δεν είμαι τόσο μοιημένος να μην λέω ψέματα. Σίγουρα θα έχει βγει βιβλίο. Δεν έχουν βγει βιβλίο για άλλου και για άλλου. Ή βγάλει βιβλίο Γκμόχ. Δεν θα βγάλει ο Best. Σε καλά. Όχι, επειδή είσαι παλιό λίγο Ζάχο, θυμάσαι. Τα παλιά τα Captain Nicky και τα Ombrax πίσω που είχε ιστορίες για τον George Best που έλεγε ο George Best διδάσκει και είχε μια άσκηση κάθε εβδομάδα για Θανάση με παραδέχεσαι θυμάμαι καλά είχε εικονογραφημένα κλασικά πώς που έλεγε τα πίσω penalty, πώς την άσκηση της εβδομάδας στο σύστημα τεχνική στο φάουλ, στο σουτ, την ανάπτυξη του παιχνιδιού και έλεγε ο George Best, θεωρητικά ο George Best, τον είχε την περίληψη το τι θα πει και μετά είχε σε εικόνες, δραγώνας ήταν τα εικονογραφημένα, τα Mickey Mouse, όλα αυτά, ο ιδιωτικός οίκος αυτός κάπου στην Αθήνα ήταν στο μοναστηράκι και έκλεισε. Και είχε τον George Best. Ο Ζαχαρίας τότε ήταν στο Να ένα μήλο Λόλα ακόμα γι' αυτό. Ο Ζαχαρίας ήταν τότε στο Βουγουδού. Ο Ζαχαρίας έβλεπε το Λιολίδη και ξυπνούσε μέσα. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Και ξυπνούσε. Ο Ζαχαρίας έβλεπε το Λιολίδη. Έτσι η Λίβερπουλ, καλά πήγε. Καλά Ζάχο, πήγε. 3-0 έλεξε. Ζάχο, έχει βάλει ίδιο γκολ. Ίδιο γκολ. Ναι. Με την Manchester United, όπως έβαλε ο Μαραντόνα με την Εθνική Αγγλίας, έχει βάλει ίδιο γκολ μέσα στο Old Trafford με την Queen's Park Rangers. Ίδιο ακριβώς. Ίδιο ακριβώς. Μπράβο, είσαι εκπληκτικός. Το άκουσε κιόλας. Ζαχαρία, ξέρεις τι θέλω να βάλεις. Για βάλε. Το Manchester Liverpool. 1-0 που κερδίζει η Μάντσεστερ με μπέναλτι στο πρώτο λεπτό και το μπέναλτι το κερδίζει ο Μπερμπάτοφ με τον Άκερ. Έπαιξε ο Μπερμπάτοφ ένα μέτρο. Ναι, ρε φίλε. Έπαιξε ο Μπερμπάτοφ με την τροπή είναι παιδί. Ούτε το Σιδηρόπουλο δεν το έδινε, φίλε. Πάλι σα φάξανε ρε καημένοι. Πάλι σα αδικέψανε ρε. Θα το ξεχάσω. Ρε πάλι. Να υποθέσω. Να υποθέσω ότι ήταν ο Γουέμπ, έτσι. Ζάχο, η Manchester United κέρδισε και πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα ευρύτερα με τον συγκλονιστικότερο τελικό κυπέλλου Αγγλίας που έχει γίνει στον προηγούμενο αιώνα το 1978, 3-2 με την Arsenal που έκανε 2-0, ισοφάρισε 2-2 με τον Sunderland και τότε είχε πάθει, τότε οι Άγγλοι δικαιούταν μία αλλαγή. Η Άρσενα και 3-2 και τραυματίστηκε ο Γκόρντον Μακουίν και έσαιρνε το πόδι. Αν θυμάσαι με τον Τζένιξ. Το 78 είπε. Το 78-79. Άρα το 79. 3-2. 2-2. Και κέρδιζε 2-0, ισοφάρισε 2-2 η United και κέρδισε μάλλον γκολ του Σάντερλαντ, του Γκουρμάνι, εκείνο με το αφάνα μαλλί. Το 8, το κάπου στο 89. Περίμενε, το βλέπω τώρα. Το βλέπω τώρα, περίμενε. Είναι έτσι, να φορτώσει λίγο. Για να δεις τι φίλους έχεις.
για να δεις τι ακροατές έχεις. Άμα φορτώσει, γιατί σήμερα το YouTube δεν μας τα λέει καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Να σας πω την αλήθεια. Αυτός είναι ο πιο συγκλονιστικός, κατά Διακογιάννη, ο πιο συγκλονιστικός αγώνας στην Αγγλία. Ναι. Κυπέλλου Αγγλίας. Συμφωνούμε, Θανάση. SPN, ένα λεπτό, βλέπω πω, ρε παιδιά, το παλιό το Wembley, ποιος είναι το... Ναι, το παλιό 100.000 κόσμο. Δεν έχει αποτέλεσμα, ρε παιδιά, περίμενε. 3-2, 3-2 και όχι, όχι, λέω μπαίνουν γκολ και δεν μας δείχνει αποτέλεσμα, περίμενε. Μακουίν. Ναι, και μετά περίμενε. Με τον επίδεσμο. Ακούσουμε δεν είναι το προσαγωγό με τον επίδεσμο. Δεν είναι το προσαγωγό με τον επίδεσμο. Ανατρίχες, απειλείς τον Γκουτούγκστερ. Περίμενε. Απειλείς τον πήρε. Δεν λέει αποτέλεσμα, πρέπει να πω. Πρέπει να χάνει κιόλα η Μάντσεστερ. Μακερόι. Μακερόι. Σαν Μακερόι. Καλά, ρε φίλε. Όπω τι γίνεται, άλλο να σου λέω και άλλο να βλέπει. Τσου-τσου, δύο-δύο. Τώρα κάνει ευκαιρία United. Τώρα κάνει ευκαιρία United, καπάκι. Τρίτη γυμνασίου πήγαινε. Ποιο είναι αυτό που πήγε United, ένα παππού με ένα καπελάκι, δεν το ξέρω ποιο είναι. Arsenal 2, Manchester United 2 στο 85 λέει. Ναι, στο 88. Στο 88 θα γίνει. Στο 88. Στη δεξιά αιστεία, όπως βλέπεις δεξιά. Ακριβώς, δεξιά αιστεία. Δεξιά, ναι. Ευκαιρία, όπου... Τι έβαλε. 3-2. 3-2. Σάντερνας, ο Σγουρομάλης. Ναι, Γκουρομάλης. Σγουρομάλης με μουστάκι. Και φοράει το 8. Φοράει το 8. Όπου. Ζαχαρία. Ναι, τέλος πάντων, άλλες εποχές. Έσφιξα τη γροθιά μου στο τρίτο γκολ, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Κι εγώ όταν σας έβαλε το τρίτο η Σεβίλη πριν τέτοιο και η Ρεάλ, ήμουνα μέσα στο δάκρυ το μαύρο, να σας πω την αλήθεια. Κοίταξε, γι' αυτό μιλάς παοφτσίδικα. Τι θέλεις, μπορεί να είμαι με τη Λίβερπουλ που να είμαι. Είσαι καλά. Εμείς, άκουσε να δεις. Ναι, εσείς τι είστε. Όταν είσαι ξένης ομάδας, βλέπεις και το ποδόσφαιρο. Ναι. Βλέπεις την πορεία του παιχνιδιού. Η συμπροσπάθεια που έκανε δεύτερο μήχρονο την έξι στα καρέ την Άρσεναλ. Χάνει γκολ με το τσουβάλι. Στο 2-0 χάνει γκολ με το τσουβάλι. Ισοφαρίζει αργά, μειώνει αργά στο 75. Ναι. Κάπου στο 80, δηλαδή ισοφαρίζει και λέμε όλοι το πάρει United. Το βλέπω στο διοικητήριο τον αγώνα. Το βλέπω στην. Θυμάστε να είσαι εκεί την πιτσαρία που καταζήτησε προς το διοικητήριο. Ναι. Άρα μπράβο. Ναι. Εκεί το βλέπω. Το βλέπω. Δίπλα στο καθένα. Είμαστε τότε να ξέρει το διοικητήριο. Είχαμε και πολλά παιδιά, όπως εγώ, που ήμασταν Lynch. Και Lynch, υποστηρίζαμε και τη Lynch λόγω κυπέλου Μίχας και λοιπά. Που τους φάξαμε τη Μίλαν. Όλοι ήμασταν με το United. Και εμείς, όταν παίζει η Λίβερπουλ, όλοι είμαστε με τους άλλους. Και εμείς, το ίδιο πράγμα είμαστε. Όταν παίζει η Λίβερπουλ, όλοι είμαστε με τους άλλους. Όχι μόνο, τώρα μιλάς. Τι θες να με δηλαδή, να με τη Λίβερπουλ. Τώρα φαίνεσαι ότι είσαι τζιοκρίνη. Ο παδός της, άκουδε τώρα. Φαίνεσαι, είσαι δυτική συνοικία. Για τη Λεμόνα είσαι. Περίμενε. Δεν είσαι για την Αμνέζη, για τη Λεμόνα είσαι. Περίμενε να μιλήσει. Θα γίνω Γιώργος Αγόρας. Να μιλήσει και ο παραγωγός. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, λέω. Τελείωσε προχθές το μάτς, δεν πέρασαν 30 δευτερόλεπτα, μάλλον πέρασαν γύρω στα 1,5 λεπτό και δέχτηκα μήνυμα από γνωστό οπαδό της Λίβερπουλ, εδώ του σταθμού. Εντάξει. Πολύ σεξουαλικού περιεχομένου ήταν το μήνυμα. Εντάξει. Ο Θανάσης και εγώ δεν είμαστε έτσι. Ο Θανάσης και εγώ δεν εντάξει, είμαστε έτσι. Εντάξει, καλά. Στους χίλιους θα είναι και δύο σωστοί. Δεν είμαστε έτσι. Εμείς είμαστε έτσι, έτσι όμως, δεν πειράζει. Ωραία, παιδιά. Να πούμε στα του Άρη για ένα λεπτό. Γρήγορα ένα λεπτό, γιατί είναι 1:10. Αν έχω έναν ακόμη φίλο, θα το πάρω να κλείσουμε κιόλα. Γιατί ο άλλο αρχίζει και χασμουριέται και έρχεται το οστικό κύμα πάνω μου, να ξέρει. Θανάση, μου επιτρέπει να κλείσει τι, να μιλήσω. Ναι. Ο Θανάση δευτερολόγιο. Βλέποντα τι 30 λεπτά. Όχι, να μην κλείσει. Να μιλήσει τελευταίο. Να μιλήσει τελευταίο. Γρήγορα. Βλέποντας τις 30 αγωνιστικές του περσινού συγκινητικού πρωταθλήματος και τα play-offs, τακτικά, αγωνιστικά, παικτικά ο Άρης, αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό και κάποια δεκάλεπτα του Ολυμπιακού, δεν υστερεί σε τίποτα από τις άλλες ομάδες. Χάσαμε 15 βαθμούς από τη διαιτησία πέρυσι και άλλους 15 πρέπει να καθαρίσουμε φέτος ο Ένινγκ, να σκουπίσει Πανετολικούς, Λαμίες, Βόλους, Ξάνθες, τέτοια. Χάσαμε πολλούς βαθμούς με αυτές τις ομάδες.
πάρα πολλούς βαθμούς εντός και εκτός έδρας. Αν σκουπίσουμε αυτά τα μάτς, εγώ μπορώ, σου λέω προπονητή, στην Ελλάδα είμαστε, με τα κοράκια κτλ. Δεύτερη θέση μπορούμε να χτυπήσουμε. Ωραία. Όπως είμαστε τάξη. Γιατί στο λεφτό, η ένταση που βάζει η ΑΕΚ στο παιχνίδι της, όταν παίζει με τον Πανετολικό, ή ο ΠΑΟΚ όταν παίζει με τον Πανετολικό, ή ο Παναθηναϊκός όταν παίζει με τον Πανετολικό, και η ένταση και ο ρυθμός που βάζει στο παιχνίδι ο Άρης όταν παίζει με τον Πανετολικό, ο ρυθμός, δηλαδή η ταχύτητα, που η ακρίβεια της πάσας, τα 1-2, το μπροστά, το παιχνίδι, η πίεση κλπ. Ήμουν στην Αθήνα πρόσφατα. Ξέρεις τι μου είπε για το τελευταίο ματς ΠΑΟ Κάρι στα play-off στο 0-0. Ένας Αθηναίος. Παναθηναϊκός. Και στη μου είπε φίλος μου. Άμα έβλεπες λίγο τους 22 παίκτες, ο μόνος παίκτης από αυτούς που κοστίζει, έχει brand name κλπ. Είναι ο Γκάμα. Ποια είναι η άλλη ομάδα που έχει 4 εκατομμύρια τον Χέντριξε, όπως το λένε αυτόν, τον Σούντριξον, ένα σιντερμπάκ που έχουν δανό πίσω, 7 εκατομμύρια ο Λιμιός και 8 ο Μάτος. Αυτά είναι παραμύθια. Στο παιχνίδι, πώς θες, Ζάχο, στο χορτάρι, με 50-50 διαιτησία, και αν προσέξουμε αυτές τις κολοομάδες που κάπου όταν κάνουμε ένα αποτέλεσμα πάρουμε, γιατί φέτος πήραμε κάτι καλά αποτελέσματα στην Αθήνα. Α, γιατί τι καλά, ισοπαλίες παίρναμε, Δεν είναι ελληνικές. Ναι, αλλά το Big Four, το Big Four, οι βαθμοί ήταν 13-9-7. 9 βαθμοί δεν ήταν το Big Four. Το Big Four δεν παίζουμε με τους Big Four, παίζουμε με τους Big 14. Κατάλαβες, ναι, δεν παίζουμε 4, με 14 παίζουμε, και εμείς είμαστε 14 ομάδα, μάλλον 13. Στο Big, άρα... στο Big 14 πρέπει και το κοράκι να παίξει λίγο σωστά. Ναι, αλλά τα ξέρεις αυτά και πάλι δεύτερη θέση ονειρεύεσαι όμως, από ό,τι βλέπω. Δεν γίνονται αυτά που λες. Δυστυχώς. Ονειρεύομαι παιχτικά. Και εγώ ονειρεύομαι. Δεν υστερούμε. Δεν άλλο αυτό που λες, άλλο αυτό που λες, να το δούμε αν ισχύει και του χρόνου, και άλλο τι ισχύει. Εσύ μας μιλάς για κάτι ισότιμο, ισόνομο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα όμως στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, να ζούμε με αυταπάτες δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό τώρα που λες το πράγμα. Τίποτα. Είναι σαν να λέω να γιατί. Να προσλάβουμε τον Μπέο. Όχι, δεν θα προσλάβουμε κανένα. Μπέο. Αλλά είναι σαν να λέω τώρα, επειδή και η Μόνικα Μπελούτσι ήταν, δεν ξέρω αν έφυγε από την Ελλάδα, ότι αν τη συναντήσω μπορεί να βγει μαζί μου το βράδυ. Δεν θα βγει μαζί μου η Μόνικα Μπελούτσι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να πω εκτός από αυτό μια τελευταία λέξη, ναι, για να κλείσει και ο Ζάχος να πάει να ξεκουραστεί. Μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με ό,τι λέτε. Ένα πράγμα θέλω να πω και είναι πολύ απλό και θα το καταλάβετε. Δεν είναι μόνο η ομάδα μας αν παίζει καλά ή όχι. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία ο σύλλογος και νοοτροπία. Να σου πω που αλλάζεις. Όταν χάνεις 2-0 και είσαι κακός και σε 3 λεπτά το κάνεις 2-2, δεν γίνεται να κάθεσαι μετά για να πάρεις το βαθμό και να μην κερδίσεις το παιχνίδι. Έτσι, Λαμία, Λαμία, για να δείτε πόσο κακό, πόσο κακή νοοτροπία έχει ο σύλλογος. Όλα τα άλλα θα τα δεχτώ. Αλλά αυτά που κάνει ο σύλλογος με ομάδες χαμηλότερου επίπεδου από εμάς, το να μην κερδίζει ακόμα και όταν είναι σε κακή μέρα, είναι θέμα νοοτροπίας να τα κερδίσει εκείνα τα παιχνίδια. Και οι αντίπαλοι μας τα κερδίζουν, εμείς δεν τα κερδίζουμε και υπάρχει και αυτή η διαφορά. Και όλα είναι στραβά και ανάποδα μετά. Αυτό. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και ελπίζω... Θανάση, χάρη, που τα είπαμε. Θανάση, να τα πούμε. 13 Αυγούστου που ξεκινάει με τη West Ham το ελπίζω γιατί σας κλείνω και τους δύο. Ελπίζω και το επόμενο πρωτάθλημα που θα πανηγυρίσει με τη Λίβερπουλ να είναι μετά από 30 χρόνια. Να είστε καλά. Λοιπόν, γλυκός. Τι γλυκός. Τι γλυκός. Πού είσαι. Γιατί ευχή να κατακτήσει το πρωτάθλημα, έδωσα. Τι να. Εσύ πες ότι θα κατακτήσω άρεσε 30 χρόνια πρωτάθλημα, εγώ θα το δεχτώ. Δεν ξέρω αν θα ζω βέβαια. 51-82 μπορεί και να ζω. Ο μπαμπάς είναι πέρα στα 82, Σεπτέμβριο 83 γίνεται. Μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα, δύσκολο το βλέπω. Με τα άγχη και με αυτά που τρώμε εμείς, αυτοί τουλάχιστον τρώγαν άλλα πραγματάκια, έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησε για το μάτς Ορλάντο Μιλγουόκι. Για να δω, περίμενε. Δεν μπήκε, έτσι. 4-0 και προχθές έτσι προηγήθηκαν. 8-2 και μετά χάσαμε 12 πόντους, έτσι. 1/10 έδινε τη νίκη των Ορλάντο. Τον του Ακέτο Κούμπο. 1/10 έδινε. Ναι. Και σήμερα θα. Γιατί κάποιοι το ποντάρανε στους Ορλάντο. 10-12 έδινε. Ναι. Φυσικά. Και σήμερα υποτίθεται ότι είναι πάλι στην έδρα του τέτοιου. Αλλά δεν έχει έδρα. Τον Μπαξ είναι, έτσι.
Στο γήπεδο τον Bucks είναι αυτό τώρα. Ναι, θα ξαναχάσουν. Λες. Ε. Δύο φορές είπα θα χάσουν. Έχουν σπάσει τα καλάθια να πούμε. Α, πάρ' το 3-4. Ορλάντος. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ να την κλείσουμε την εκπομπή. Έτσι, μία και τέταρτο βλέπω, κύριε Αντώνη. Έτσι. Περορίες. Εντάξει. Δεν πειράζει. Κρατήσαμε τον κόσμο, θέλω να πιστεύω, καλή παρίτσα. Είχαμε και τον ρεπορτάζ Άρη, βγάλαμε και τον Δημήτρη το Θεοδόρο από Αθήνα. Είχαμε εδώ τώρα λίγο και αγγλικό μαχία. Ρετρό. Ρετρό, ναι, θυμηθήκαμε και παλιούς παίκτες. Καλό είναι. Αύριο, όχι αύριο, αύριο. Σήμερα. Σήμερα σε 9. Σε λίγες ώρες. Σε λίγες ώρες, θα σου πω. 21, βγάλε μία ώρα και 15, 21, 20 ώρες και 40, όχι 20, 19 ώρες και 45 λεπτά. Θα είμαστε και πάλι. Τι, μου έχουν να πάω σπίτι, θα ξανάρθω. Τι γίνεται. Έναν ύπνο να πληθείς λίγο. Τίποτα. Να βγω το πρωί έτσι ένα καφέ έτσι, στα όρθια, λίγο εδώ πέρα στο φλαράκι και τελείωσε. Δεύτερο σπίτι σου. Ή μήπως πρώτο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Α, άδεια. Όπως λέει και ο Γιώργος Αγόρας, 5.000 ευρώ. Τρέχει, θα σου δώσει Δευτέρα όμως. Είπε, θα σου δώσει. Ε, όχι, Δευτέρα δεν γίνεται να λείψω, εντάξει. Τρίτη. Είπε, μπορεί και Δευτέρα. Είπε. Τρίτη θα λείψω έτσι κι αλλιώς, γιατί Τρίτη 9 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Τι θες να είμαι εδώ πέρα. Ίσως σου δώσω και τη Δευτέρα, λέει. Ναι, έτσι. Όχι, όχι. Υπάρχει μια περίπτωση την επόμενη Παρασκευή να λείπω για ένα θέμα έτσι καθαρά προσωπικό, εντάξει. Αύριο επαναλαμβάνω, Θόδωρος και θα πάμε όσο αντέξουμε μέχρι όσο αντέξαμε και σήμερα για να σε ευχαριστήσω, Αντώνη, τώρα πέραν της πλάκας, γιατί κάθεσαι εδώ πέρα και είναι δικιά μου παρά. Άλλο να είσαι μόνος στο στούντιο και άλλο να είσαι παρέα. Και αύριο τέτοια ώρα και λίγο και αργότερα άμα πάει και υπάρχει διάθεση και υπομονή και από τον κόσμο, έτσι και από την παρέα, νομίζω και την προηγούμενη. Θα είναι και Παρασκευή, αύριο θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Και την προηγούμενη Παρασκευή 2:20 κλείσαμε. Παίζουμε αύριο να πάμε και 2 αν υπάρχει ενδιαφέρον. Αν υπάρχει ενδιαφέρον και συνεχή ροή τηλεφωνημάτων, να πάμε έτσι. Ψεύω θα είμαστε καλή παρέα και αύριο. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Όπως να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Η ψαροταβένα Κάρε Κλάς, να πούμε ότι είναι στην Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76, δίπλα στο Σάρκ στην Καλαμαριά. Με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας, με τα εκπληκτικά ορεκτικά και τις φρέσκες σαλάτες, με καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρες, καψάρια και τα special λαχνιστά μύδια μας. Το τηλέφωνο για ρεζερβέ της παραδοσιακής προταβαίνας Κάρε Κλάς 2310-413-230. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Τι λέμε τώρα, φίλε. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Τα λέμε σε λίγες ώρες.